Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλημέρα. Αρχίζει η συνεδρίαση η σημερινή της Εξεταστικής μας Επιτροπής. Καταρχάς, θα ήθελα να σας ενημερώσω για τις αναπληρώσεις συναδέλφων στη σημερινή συνεδρίαση, σύμφωνα με τις σχετικές επιστολές και των κοινοβουλευτικών ομάδων. Από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας μας ενημερώνουν ότι τον βουλευτή κ. Ευρυπίδη Στυλιανίδη θα αναπληρώσει ο βουλευτής κ. Γιώργος Στήλιος. Από την κοινοβουλευτική ομάδα της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, τον κ. Παύλο Σαράκη θα αναπληρώσει ο βουλευτής κ. Παράσχος Παπαδάκης. Από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ, τον βουλευτή κύριο Καραθανασόπουλο, αναπληρώνει ο βουλευτής κύριος Μεταξάς. Και από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νίκης, τον βουλευτή κύριο Τάσο Οικονομόπουλο, θα αναπληρώσει ο βουλευτής κύριος Νικόλαος Βρετός. Οι μάρτυρες που θα εξετάσουμε σήμερα είναι η κυρία Μαρία Καριστιανού, πρόεδρος προσωρινής διοίκησης του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών, και ο κύριος Παναγιώτης Παρασκευόπουλος, τέος πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών και Μέσων Σταθερής Τροχιάς. Παρακαλώ την κυρία Καριστιανού να, εισέλθει, να την καλέσουμε για να έρθει στην αίθουσα. Παρακαλώ οι φωτογράφοι να αποχωρήσουν. Κυρία Καριστιανού, για τα τυπικά, ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός και μητρός, ημερομηνία και τόπο γέννησης και την επαγγελματική σας ιδιότητα. Παρακαλώ λίγο το μικρόφωνο σας. Καριστιανού Μαρία, του Παναγιώτη και της Θωμαής, 7 Ιανουαρίου του 1973, παιδίατρος. Δηλώνω επικαλούμενη την τιμή και τη συνείδησή μου ότι θα πω όλη την αλήθεια και μόνη την αλήθεια, χωρίς να προσθέσω ούτε να αποκρύψω τίποτε. Είναι ο όρκος που δίνουμε. Ναι. Κρατήστε το ανοιχτό για να μην ταλαιπωρήσετε με το άνοιξε κλεισέ. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε ως σώμα που είσαστε σήμερα μαζί μας. Κατανοούμε απόλυτα τις δύσκολες συνθήκες και την φόρτισή σας. Δεν είναι καθόλου απλό αυτό που κάνετε. Θέλετε θάρρος, χρειάζεται θάρρος. Θα ήθελα λίγο να μας δώσετε κάποιες πληροφορίες γύρω από τη συλλογικότητα που εκπροσωπείτε και να προχωρήσουμε και στις τοποθετήσεις και ερωτήσεις των εισηγητών. Βεβαίως. Και παρακαλώ, οποιαδήποτε στιγμή, όπως σας είπα και πριν, θεωρήσετε ότι χρειάζεται να κάνουμε ένα διάλειμμα, ό,τι χρειαστείτε να μας ενημερώσετε. Καλημέρα σε όλους. Θα ήθελα, πριν ξεκινήσουμε, να μου επιτραπεί να πω δύο λόγια για το πώς βιώνουμε εμείς όλη αυτή την κατάσταση. Από εκείνη τη μέρα του Φεβρουαρίου, που για κάποιους σταμάτησε η ζωή έτσι απλά, και για κάποιους άλλους άλλαξε για πάντα. Αυτά που θα πω μπορεί σε κάποιους να φανούν απίστευτα. Σε κάποιους άλλους δεν θα είναι αρεστά. Αλλά πιστέψτε μου ότι είναι αληθινά, χωρίς καμία σκοπιμότητα, γιατί μιλάω εκ μέρους της κόρης μου, με απόλυτο σεβασμό για εκείνη και τους υπόλοιπους αδικοχαμένους επιβάτες. Οπότε παρακαλώ να με αφήσετε να ολοκληρώσω χωρίς διακοπή. Παραδέχομαι ότι δεν αισθάνομαι καθόλου άνετα που βρίσκομαι εδώ. Ίσως γιατί έχω κληθεί να μιλήσω για τη δολοφονία της κόρης μου. Ίσως γιατί πρέπει να μιλήσω για ένα πολύ νεκρό έγκλημα, αλλά δεν βρίσκομαι σε ένα χώρο δικαστηρίου, όπως θα το περίμενα, αλλά ενώπιον βουλευτών, οι οποίοι θα πρέπει να αποφασίσουν αν θα παραπεμφθούν οι ένοχοι υπουργοί στη δικαιοσύνη ή όχι. Και αυτό σε εσάς μπορεί να φαίνεται μια φυσιολογική διαδικασία, όταν υπάρχει κάτι μεμπτό που αφορά ένα πολιτικό πρόσωπο. Αλλά για ένα τέτοιο έγκλημα, σε μένα και στους περισσότερους, αν όχι όλους τους Έλληνες πολίτες, αυτό είναι μη κατανοητό και ύποπτο. Και για να μπορέσετε να καταλάβετε πώς νιώθουμε εμείς, θέλω να έρθετε για πολύ λίγο στη θέση μας. Να χάσετε το πιο αγαπημένο πρόσωπο.
Από ιατρικό λάθος, για να χρησιμοποιήσω την ιδιότητά μου. Από διαφορία, ελλειπή γνώσης, ελλειπή εμπειρία ή όλα τα παραπάνω. Και ο εν λόγω γιατρός, αντί να παραπέμπεται στη δικαιοσύνη για να κριθεί και να τιμωρηθεί, να παραπέμπεται στον ιατρικό σύλλογο. Πώς θα σας φαινόταν αυτό? Σκληρό, δίκαιο, άδικο, φυσιολογικό? Το ίδιο νιώθουμε και εμείς για όλη αυτή τη διαδικασία. Και φέρνω αυτό το ακραίο παράδειγμα για να σας δείξω πως αυτό που συμβαίνει εδώ δεν είναι καθόλου εντάξει με εμάς, αλλά και ούτε με το σύνολο της κοινωνίας. Με κάθε σεβασμό, εσείς δεν είστε δικαστές. Ούτε μπορείτε να γνωρίζετε τη δικογραφία, που είναι ήδη τεράστια. Και παρόλο που αναγνωρίζω ότι κάποιοι από εσάς έχουν τις καλύτερες προθέσεις, πώς μπορώ να είμαι σίγουρη ότι θα αναδειχθεί πλήρως και σε βάθος ένα θέμα που οι εμπλεκόμενοι ξεκινούν από την κορυφή του πολιτικού συστήματος και καταλήγουν σε διευθυντές και προέδρους σημαντικών θέσεων, με άμεση επαφή και συνεργασία με το Υπουργείο και με ένα μείζον ζήτημα οικονομικής απιστίας να τα συνδέει. Με βάση πάντως την προϊστορία των εξεταστικών επιτροπών, η αποτελεσματικότητα και η ακεραιότητα αυτών των επιτροπών είναι αμφίβολη. Γι' αυτό και από την αρχή, ανεπιτυχώς, εμείς ζητούσαμε άρση της ασυλίας. Μαζί και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, στη μήνυση που έχει καταθέσει στη Βουλή από τον Ιούνιο, και ζήτησε να γίνει άρση ασυλίας, καθώς υπήρχαν στοιχεία που ενοχοποιούσαν τους υπουργούς. Αλλά αυτό το θέμα δεν έχει καν συζητηθεί στη Βουλή. Μήπως γιατί θα αποκαλύπτονταν ότι ο κύριος Καραμαλής είχε υποπέσει σε κακουργηματικές πράξεις και παραλήψεις πλέον της αδιαφορίας του για την ασφάλεια των τρένων, όπως το να φροντίσει για τη σύσταση της Επιτροπής Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων, ως όφιλε από το χρόνο που ανέλαβε ως υπουργός, αλλά και να θεσπίσει τους εθνικούς κανόνες ασφάλειας που έχουν όλα τα κράτη υποχρεωτικά από το 2016. Πώς όμως να τολμήσει να προχωρήσει στη θέσπισή τους, όταν θα πρέπει να αναφερθούν ένα προς ένα όλα τα συστήματα ασφάλειας των σιδηροδρόμων της χώρας μας και εμείς δεν είχαμε σε λειτουργία ούτε ένα? Ευκολότερο να μην εφαρμόσει τον νόμο, αν είσαι υπουργός στην Ελλάδα. Αυτός ο άνθρωπος δηλώνει με θράσος αθώος λόγω της ασυλίας του και αντί να παραιτηθεί αυθής και να φεθεί στη δικαιοσύνη πράττοντας το αυτονόητο για τη μνήμη των νεκρών και για μας, παραμένει κρυμμένος, ελπίζοντας πως η Βουλή θα τον σώσει. Μα θέλει αρετή η πολιτική και ήθος η ανάληψη ευθυνών. Αρετές σπάνιες, για λίγους. Διαβάζοντας λοιπόν τη σχετική διάταξη περί ασυλίας, διαπίστωσα ότι αυτή θεσπίστηκε για να εξασφαλίσει θεωρητικά την εύρυθμη λειτουργία των Υπουργείων και να τα προστατέψει από κακόβουλες μηνύσεις. Όμως γίνεται κάκιστη χρήση αυτής της διάταξης, η οποία πλέον λειτουργεί σαν μια μεγάλη ομπρέλα προστασίας των πολιτικών από νόμους και ποινικές ευθύνες. Εκτός αν θεωρείται η μήνυση των συγγενών και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας κακόβουλη. Πού αναφέρει λοιπόν στο Σύνταγμα ότι οι βουλευτές έχουν το δικαίωμα να υποκαταστήσουν τη δικαστική εξουσία και να καθορίζουν πού τελειώνει η πολιτική ευθύνη και ξεκινάει η ποινική? Ή μήπως θεωρεί ότι υπάρχει τελικά το ακαταδίωκτο όποιο κερδίζει τις εκλογές με μια ισχνή σχετικά πλειοψηφία της τάξης του 21% στο εκλογικό σώμα, κύριε Γεωργιάδη? Δεν ενδιαφέρει την Εξεταστική Επιτροπή η ογκοδέστατη και πλήρης έρευνα των Ευρωπαίων που κατέληξε σε βαρύτατες κατηγορίες και υπόνοιες για υπουργικές ευθύνες? Θεωρείται άσχετο με την υπόθεση? Δεν σας ενδιαφέρει τι παρανομίες και παραλήψεις διαπίστωσαν οι Ευρωπαίοι για να καταλήξουν σε κακουργηματικές διώξεις? Δεν είναι ντροπή σε ένα τέτοιο κοινωνικό έγκλημα η σχετική δικογραφία να βρίσκεται στο γραφείο του Προέδρου της Βουλής και όχι στο υλικό που έχει υποβληθεί και είναι στη διάθεση των μελών της εξεταστικής για να μελετηθεί? Πώς θα θέσετε τις κατάλληλες ερωτήσεις στον κύριο Καραμαλή, αν δεν το γνωρίζετε? Πριν από ένα χρόνο συνέβη ένα από τα χειρότερα κρατικά εγκλήματα στην ιστορία της Ελλάδος και έφερε μαζί του μια απίστευτη αποκάλυψη οικονομικής διαφθοράς, ασυδοσίας και πλήρους ακαταλληλότητας και εγκατάλειψης των σιδηροδρόμων Ελλάδος. Δεν υπήρχε ούτε ένα σύστημα ασφάλειας σε ένα από τα βασικότερα μέσα μαζικής μετακίνησης, σημειωτέων ότι αν δεν περάσει το αυτοκίνητό σου από κταίο, που είναι ιδιωτικής χρήσης, δεν μπορείς να το κινήσεις.
Με έκπληξη κοιτούσαμε από τη μία τα χρήματα που έχουν εξοδευτεί για τη δίθεν αναβάθμιση και βελτίωση της λειτουργίας και από την άλλη τα πορίσματα των πραγματογνωμόνων που μιλούσαν για πλήρη απουσία συστημάτων ασφάλειας, για κατάλληλα βαγόνια, όχι καινούργια βέβαια, αλλά αυτά που πέταξαν οι Ελβετοί ως ακατάλληλα, για καθημερινές βλάβες στις παμπάλαιες και κακοσυντηρημένες ράγες, όπου η άνοδος γινόταν η κάθοδος και το ανάποδο, πολλές φορές μες στην ίδια τη διαδρομή, για συνεχείς εκτροχιάσεις και πολλά άλλα που αν τα γνωρίζαμε, ουδέποτε θα επιτρέπαμε να ταξιδέψουν οι άνθρωποι μας με το τρένο. Παραπλανηθήκαμε. Και σε όλη αυτή την εγκατάλειψη και κατάντια, δεν καταλαβαίνουμε την πενταπλάσια αύξηση του κόστους του έργου, το οποίο δεν παραδίδονταν, έπαιρνε συνεχώς αβάσιμες παρατάσεις για τους ίδιους λόγους κάθε φορά, ενώ προφανώς στο ελληνικό δημόσιο, όταν μια εταιρεία δεν καταφέρει να παραδώσει το έργο στο χρονοδιάγραμμα που έχει οριστεί, αντί να δίνει χρήματα ως πέναλτι ή να κηρύσσεται εκτοτή, παίρνει μπόνους, αλλιώς πώς εξηγεί την πενταπλάσια αύξηση του κόστους του έργου. Φυσικά για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εξηγείται. Αφού λοιπόν η Βουλή δεν απάντησε στο Ευρωπαϊκό Κατηγορητήριο του Ιουνίου, όπου είχε ζητηθεί η άρση δύο υπουργών, θυμίζω, προχώρησε σε κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος στο νομικό εκπρόσωπο της ΕΡΓΟΣΕ και σε υπαλλήλους, στους οποίους βρέθηκαν με αδικαιολόγητα μεγάλη περιουσία στην κατοχή τους. Στους πολιτικούς, λόγω της μη άρσης, δεν μπορούσαν να προχωρήσουν σε κατηγορίες. Οποία κατάντια. Οι Ευρωπαίοι να δείχνουν περισσότερο ενδιαφέρον για το οικονομικό κομμάτι που τους αφορά άμεσα και εμείς για 57 θανάτους κυνηγάμε φαντάσματα. Οι υπουργοί δεν φέρουν ευθύνη. Η Χελένικ δεν φέρει ευθύνη. Η ΕΡΓΟΣΕ δεν φέρει ευθύνη. Η ΡΑΣ δεν φέρει ευθύνη. Τελικά έχει κανείς ευθύνη σε αυτή τη χώρα που ζούμε από τύχη? Ή όλοι έχουν μόνο δικαιώματα? Και μέσα σε όλη την παράνοια, την εγκατάλειψη και τη διαφθορά, το 2019 καίγεται το τοπικό σύστημα τηλεδιοίκησης, που παρόλη τη μικρή εμβέλεια λειτουργίας του, θα μπορούσε να σώσει τους αδικοχαμένους επιβάτες, αν είχε απλά αντικατασταθεί, κύριε Καραμαλή. Φανταστείτε να χαλάει ένας μαγνητικός τομογράφος σε ένα νοσοκομείο και να μην φτιάχνεται ποτέ. Αυτό μπορεί να σας φαντάζει και εμένα βέβαια αδικαιολόγητο και αδιανόητο, αλλά προφανώς θεωρείται μια φυσιολογική διαδικασία στον χώρο της Χελένικ, της ΕΡΓΟΣΕ, με την ανοχή της ΡΑΣ και του Υπουργείου βέβαια. Στο έγκλημα των Ντεμπών, από την αρχή υπήρξε μεγάλη προσπάθεια υποβίβασης των ευθυνών. Όσο πιο χαμηλά γίνεται. Πρώτος ο Πρωθυπουργός και ακολούθως κάποιοι υπουργοί μίλησαν για ανθρώπινο λάθος. Παρόλο που στο γραφείο και του Υπουργού και του Υπουργού Μεταφορών και του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Μεταφορών, ακόμη και στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου, είχαν διαβιβαστεί υπομνήματα σχετικά με την έλλειψη ασφάλειας και τα προβλήματα στα τρένα και τον ορατό κίνδυνο ατυχήματος. Μάλιστα, υπήρξαν και παραιτήσεις για αυτό το λόγο. Προσωπικά, μιλώντας με μηχανοδηγούς, μου ανέφεραν ότι ήταν βέβαιο ότι θα γινόταν μεγάλο δυστύχημα, απλά δεν ξέραν την ημερομηνία. Αν ήταν εδώ ο κύριος Γενιδούνιας, θα μιλούσε σχετικά. Κρίμα που αποφασίστηκε ο πρόεδρος των μηχανοδηγών, που γνώριζε όλα τα προβλήματα, είχε κάνει σχετικές αναφορές, τονίζοντας την επικινδυνότητα λόγω υπολειτουργίας του σειρμού και θα μπορούσε να δώσει πολλές και ακριβείς πληροφορίες, δεν θεωρήθηκε σημαντικός για την υπόθεση. Αλλά και η αρχή διαφάνειας, σε γνώση φυσικά του Πρωθυπουργού, είχε συντάξει σχετικό εμπιστευτικό έγγραφο προς τον Υπουργό το 2022. Πετάχτηκε και αυτό μαζί με όλα τα υπόλοιπα στον κάλαθο των αχρήστων. Και καθώς τίποτα δεν αλλάζει προς το καλύτερο, το 2022 αποστέλλεται ανώνυμη καταγγελία για την ακαταλληλότητα των σιδηροδρόμων στην Ευρωπαϊκή Πλέον Εισαγγελία. Πόσο υποτιμητικό, ντροπιαστικό, αλλά και πόσο ενοχοποιητικό για όλους όσους γνώριζαν και με δόλο σιωπούσαν. Εξού και το επίγον μπάζωμα του χώρου, σχεδόν αμέσως μετά το Σιβάν, μη τηρώντας όχι τα πρωτόκολλα για παρόμοιες καταστάσεις, αλλά ούτε τα προσχήματα, και καταργώντας τη διάκριση εξουσιών που ορίζει το Σύνταγμα. Και θέτοντας το σιδηρόδρομο πάλι σε λειτουργία, ένα μήνα μετά, με τις ίδιες συνθήκες, αδιαφορώντας για την ασφάλεια των επιβατών, προκειμένου να ομαλοποιηθεί η καθημερινότητα, να υποβιβαστεί το γεγονός, να ξεχαστεί από την κοινωνία. Είχαμε και τις εκλογές.
Η τηλεδιοίκηση τοποθετήθηκε μετά από 6 μήνες επαναλειτουργίας του σειρμού. Κόστισε 200.000 ευρώ. Το μπάζωμα κόστισε 650.000 ευρώ. Εγκρίθηκε σε 15 ημέρες. Και όλο αυτό το διάστημα το τρένο είχε άδεια λειτουργίας απτηράς, παρά την αποκάλυψη της ακαταλληλότητας του σειρμού. Περίμενα με ενδιαφέρον να ακούσω πώς θα προσπαθήσει η πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής να δικαιολογήσει τις παραλήψεις και την προχειρότητα με την οποία ασκούσε ή μάλλον δεν ασκούσε τα καθήκοντά της, και δυστυχώς αυτά που άκουσα ξεπέρασαν τους φόβους και τη φαντασία μου. Πόσο ποταπό, υβριστικό και προσβλητικό για όλους μας, προκειμένου να προστατεύσει τον εαυτό της, να κατηγορεί τον νεκρό μηχανοδηγό, ο οποίος πέθανε την ώρα εργασίας του, όχι γιατί αισθάνθηκε δυσφορία ή προέκυψε κάποιο πρόβλημα υγείας που τον εμπόδισε να πάρει σωστές αποφάσεις σε έναν προηγμένη λειτουργικότητα σειρμό, αλλά γιατί μέσα στο εγκαταλελειμμένο και υπολειτουργικό σύστημα των τρένων δεν υπήρχε ούτε ένα σύστημα ασφάλειας να αποτρέψει αυτόματα τη σύγκρουση, για οποιοδήποτε λόγο. Γι' αυτό σκοτώθηκαν ο μηχανοδηγός και οι επιβάτες, κυρία Τσιαπαρίγκου. Και αν πράτατε τα δέοτα, θα το είχατε αποτρέψει. Ακόμη και με την απειλή ανάκλησης της άδειας λειτουργίας, που είχατε δικαίωμα και οφείλατε να κάνετε. Ή ακόμα με την απειλή της παραιτήσεώς σας. Αυτό βέβαια προποθέτει ότι θα κάνετε τη δουλειά σας. Θα κάνετε συχνούς επιτόπιους ελέγχους, θα διαπιστώνετε τα προβλήματα ή διεισόμαση και όχι διαλληλογραφίας για να τα διαφεύγουν τη μνήμη σας όταν σας ρωτάει ο ανακριτής, και θα κάνετε υποδείξεις σωστής λειτουργίας σύμφωνα με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, τίποτα από τα οποία δεν συνέβη επί των ημερών σας. Η δικιά σας αδειοδότηση στέρισε και την τελευταία ελπίδα για ζωή αυτών των ανθρώπων. Πιστή στη γραμμή που έχει δοθεί εξ αρχής για το ανθρώπινο λάθος, η πρόεδρος της ΡΑΣ δεν εξήγησε γιατί στις ετήσιες εκθέσεις απέκρυπτε την αλήθεια και σκοπίμως ωρεοποιούσε την κατάσταση λειτουργίας του σειρμού, προκειμένου να τον κρατήσει σε λειτουργία πάση θυσία. Παρά μας αποκάλυψε ότι στην ουσία η ΡΑΣ δεν είναι υπεύθυνη για την ασφάλεια των τρένων και είναι μια καθαρά τυπική, αναρμόδια αρχή, χωρίς καμία ουσιαστικά ευθύνη. Προσωπικά δεν κατάλαβα τι επαγγέλλεται η κυρία Τσιαπαρίγκου και τι ακριβώς έκαναν 21 υπάλληλοι της ΡΑΣ με μισθό 5.300 ευρώ το μήνα. Τραγικό σε μια τέτοια θέση ευθύνης να μην έχεις καταλάβει την ευθύνη σου και την αξία της ανθρώπινης ζωής. Αφού μόλις ένα μήνα μετά το συμβάν, και ενώ η κοινωνία δεν έχει ακόμα συνέλθει, δίνει το πράσινο φως για την επαναλειτουργία του. Και της φαίνεται περίεργο να πρέπει να σταματήσει η λειτουργία του σιδηροδρόμου, αν κριθεί επισφαλής η μετακίνηση των επιβατών, όπως δηλώνει και στον κύριο Φλόρο, προφανώς γιατί πρέπει να κόβονται εισιτήρια με οποιοδήποτε κόστος. Το έχουμε ξανακούσει αυτό. Τα παιδιά της όμως, όπως καταλάβαμε, δεν θα τα έβαζε μέσα στο τρένο. Και εμείς το ίδιο, κυρία Τσιαπαρίγκου. Δεν θα τα βάζαμε τα παιδιά μας στο τρένο, αν ξέραμε το χάλι που επικρατούσε. Αλλά δεν ξέραμε. Εσείς όμως γνωρίζατε, όπως ήξερε καλά και όλη η πολιτική ηγεσία, και η ΟΣΕ, και η ΕΡΓΟΣΕ, και η Χελένικ. Ξέρατε, αλλά ρισκάρατε με τα δικά μας παιδιά, κυρία Τσιαπαρίγκου. Και χρόνια ολόκληρα επιτρέπετε να ταξιδεύει τόσος κόσμος, παίρνοντας εσείς το ρίσκο και αφήνοντας τους επιβάτες στον κίνδυνο. Ξέρατε, αλλά ρισκάρατε ελαφρά την καρδία, με δόλο, τις ζωές των επιβατών. Εμείς, αφημένοι στην άγνοιά μας, εσάς εμπιστευόμασταν ότι ελέγχετε την ασφάλεια μετακίνησης των ταξιδιωτών. Όπως εμπιστευόμασταν και τη Hellenic Train, που διαφήμιζε την ασφάλεια των τρένων, δείχνοντάς μας τη τηλεδιοίκηση της Ιταλίας. Όπως εμπιστευόμασταν και τον Υπουργό, ότι διαβεβαίωνε αγανακτισμένα εσάς και εμάς ότι όλα λειτουργούν άψογα. Τους πιστεύαμε. Και τον Υπουργό πιστέψαμε. Γιατί για μας τους πολίτες, εσείς είστε τα αυτιά και τα μάτια μας. Και εσάς εμπιστευόμαστε ότι θα μας εξασφαλίσετε το ευζήν. Βασικά το ζήν. Γι' αυτό και ζητάμε από εσάς, ή μάλλον απαιτούμε, την απόδοση ευθυνών και τιμωρία προς πάσα κατεύθυνση και δεν θα δεχτούμε τίποτα κατώτερο. Αυτό το έγκλημα δεν έχει προηγούμενο. Και εμείς δίνουμε μάχη να μην ξανασυμβεί.
Με βλέπετε εδώ μόνη μου, αλλά δεν είμαι. Φανταστείτε 57 ανθρώπους δίπλα μου και τις οικογένειές τους. 180 τραυματίες δίπλα μου και τις οικογένειές τους. Και φανταστείτε και κάθε άνθρωπο που ανέβηκε σε αυτό το τρένο τόσα χρόνια. Είμαστε 10 εκατομμύρια. Να πω ότι ανέβηκαν στα τόσα χρόνια 5 εκατομμύρια. Μία φορά. Πολλοί από αυτούς πολλές φορές. Ήταν τυχεροί. Εκτέθηκαν όμως σε κίνδυνο απώλειας της ζωής γιατί κάποιοι δεν έκαναν τη δουλειά τους. Και με δόλο τους προέτρεπαν να το χρησιμοποιήσουν. Σε αυτό λοιπόν το έγκλημα που αφορά όχι 57 ανθρώπους, αλλά όλη την κοινωνία, η απόδοση δικαιοσύνης είναι μονόδρομος. Θα αποδοθεί με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Εύχομαι να έρθει γρήγορα μέσω της δικαιοσύνης και να μην θρηνήσουμε ποτέ ξανά τέτοιους άδικους θανάτους. Σας ευχαριστώ. Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το λόγο έχει ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Τσαπλαρίδης. Κυρία Μάρτυρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στην Επιτροπή μας. Καλημέρα σας. Στεκόμαστε σήμερα μπροστά σας με απέραντη θλίψη, μην μπορώντας ούτε κατά διάνοια να διανοηθούμε τον εφιάλτη που περνάτε. Τον αμέτρητο πόνο σας καμιά λέξη δεν μπορεί να τον αποτυπώσει, ούτε και δυστυχώς να τον σβήσει. Το μόνο που ξέρουμε είναι ότι ως γονείς κι εμείς θέλουμε να αποκαλυφθεί η αλήθεια και να αποδοθούν οι ευθύνες σε όλους όσοι ευθύνονται για την ασύλληπτη αυτή τραγωδία. Θέλουμε να σας διαβεβαιώσουμε εσάς, τους πενθούντες γονείς, τους επιζήσαντες του δυστυχήματος, αλλά και ολόκληρο τον ελληνικό λαό, ότι βρισκόμαστε εδώ για να διεξαγάγουμε μια διαφανή και ολοκληρωμένη έρευνα για τα βαθύτερα αίτια αυτής της τραγωδίας, προκειμένου ποτέ ξανά, επαναλαμβάνω ποτέ ξανά, να μην βιώσει κανένας γονιός αυτό που εσείς βιώνετε. Θεωρούμε επίσης χρέος μας να τονίσουμε, αναφερόμενοι πλέον στο διαδικαστικό κομμάτι της σημερινής σας παρουσίας εδώ, ότι θα ακούσουμε όλα όσα θα πείτε, χωρίς καθόλου να παρέμβουμε ή να σας διακόψουμε. Όχι μόνο επειδή αυτά που θα πείτε είναι εξαιρετικά σημαντικά για το έργο της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής και οφείλουμε να τους δώσουμε εξαιρετικά μεγάλη προσοχή, αλλά και γιατί επιβάλλεται απόλυτο σεβασμός όχι μόνο στα λόγια σας, αλλά και στη συναισθηματική σας φόρτιση. Το μόνο που θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε προς διευκόλυνσή σας είναι ότι, αν και εφόσον μετά την κατάθεσή σας ανακύψουν ερωτήματα που θα ήταν καλό να διευκρινιστούν περαιτέρω, τότε και μόνο τότε θα πάρουμε το λόγο, εκφράζοντας τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια, παρακαλούμε για την κατάθεσή σας. Ευχαριστώ, κύριε Τσαρδαρίδη. Το λόγο τώρα έχει ο κύριος Σαρακιώτης, ο συζητής του ΣΥΡΙΖΑ.
κύριε Καριστιανού. Λόγω του ότι σήμερα βρίσκεται μαζί μας η μητέρα ενός θύματος, θεωρώ ότι καλό είναι να μην την διακόψουμε. Γι' αυτό το λόγο δεν βάζω και χρόνο στις εισηγήσεις και στις παρεμβάσεις της μάρτυρος. Παρακαλώ. Κύριε Καριστιανού, να σας συλληπιθώ και εγώ από την πλευρά μου για την μεγάλη σας απώλεια. Αντιλαμβάνομαστε όλοι ότι είναι πολύ επώδυνη η διαδικασία. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο σύντομος γίνεται. Ήθελα να σας ρωτήσω ποιες ήταν οι πρώτες ενέργειες τις οποίες προβήκατε αφού ενημερωθήκατε για την τραγική απώλεια της κόρης σας. Οι πρώτες ενέργειες. Να πάμε στο σημείο μηδέν. Να δούμε τα βαγόνια που ακόμη κάπνιζαν. Να τρέχουμε στα νοσοκομεία και να περιμένουμε να ακούσουμε το όνομα στη λίστα των τραυματιών. Ξέρετε τι είναι να παρακαλάς να έχεις το παιδί σου τραυματισμένο από το να το έχεις νεκρό. Κανένας σας να μην το ζήσει ποτέ αυτό. Να περιμένουμε για την ταυτοποίηση μετά. Και μετά το χάος. Το χάος. Η ταυτοποίηση σε μένα έκανε περίπου 2 μέρες. Δεν περνούσα τα δευτερόλεπτα. Πώς μπορεί να δεν περνάνε τα δευτερόλεπτα. Κι όμως. Τέλος πάντων, όταν μας είπαν ότι ταυτοποιήθηκε, έπρεπε να πάμε για τα υπόλοιπα διαδικαστικά και να κανονίσουμε να παραλάβουμε ό,τι είχε η σακούλα του καθενός. Αναφερθήκατε κι εσείς στην αρχική σας τοποθέτηση στις δηλώσεις του κυρίου Πρωθυπουργού μετά το πολύ νεκρό έγκλημα στα Τέμπη. Υπάρχουν σειρά δηλώσεων όπως αυτή που έκανε στο διάγγελμα της 1ης Μαρτίου του 2023 που ανέφερε ότι ταυτόχρονα η δικαιοσύνη θα κάνει τη δική της δουλειά, οι ευθύνες θα αποδοθούν. Εν συνεχεία σε μετέπειτα ανάρτησή του ανέφερε «Δεν μπορούμε, δεν θέλουμε και δεν πρέπει να κρυφτούμε πίσω από το ανθρώπινο σφάλμα. Η δικαιοσύνη θα ερευνήσει ταχύτατα την τραγωδία και θα αποδώσει ευθύνες». Σύμφωνα με τα όσα έχουν εξελιχθεί μέχρι σήμερα, πιστεύετε ότι υπάρχει συνέπεια δηλώσεων και έργων? Τις θυμάμαι αυτές τις πρώτες δηλώσεις του Πρωθυπουργού. Βγήκε, νομίζω, προσπαθώντας να κλάψει, να δείξει συγκινημένος. Είπε ότι θα χυθεί άπλετο φως και ενώ πρέπει, δεν ξέρω αν είχε ήδη σχεδιάσει να κάνει την πρώτη συγκέντρωση επιτροπής για να ξεκινήσει η μετακίνηση των βαγονιών. Θυμάμαι που ζήτησε και συγγνώμη. Συγγνώμη ζητάς όταν σκουντάς κάποιος στο διάδρομο. Όχι όταν του σκοτώνεις το παιδί. Και μιλάω τόσο αυστηρά γιατί γνώριζε. Επομένως δεν υπήρχε καμία έκπληξη σε αυτό που έγινε. Ίσως η μόνη έκπληξη να ήταν ότι πάλι καλά που χαθήκαν μόνο 57 και δεν χαθήκε και οι 350 επιβαίνοντες. Άρα, αν αναλογιστώ ότι από την αρχή έχει ξεκινήσει αυτό που λέμε εμείς από την αρχή, μπάζωμα, και
παραβίαση του νόμου. Σε κανένα έγκλημα. Ένα απλό τροχαίο να γίνει. Όταν υπάρχει σοβαρός τραυματισμός και θάνατος, πάει η αστυνομία, αποκλείει το χώρο, υπάρχει μια διαδικασία, ένα πρωτόκολλο. Τι τηρήθηκε από αυτό σε εμάς? Πού είναι δηλαδή η προσπάθεια το ότι θα αποκαλύψουμε την αλήθεια? Ποια αλήθεια? Τι να αποκαλύψουν? Εγώ όταν έμαθα πως λειτουργούσε ο σιδηρόδρομος, ούτε λαχανικά δεν θα φόρτωνα πάνω του. Τι κατάντια, τι ντροπή. Είναι έτσι η χώρα μου? Να μην λειτουργούν ούτε τα λαμπάκια, ούτε ένας τοπικός. Αυτό έχει μείνει από συστήματα ασφάλειας. Ένα τοπικός πίνακας, ο οποίος έδειχνε λιγότερο από όσο έπρεπε, γιατί είχαν, λέει, καεί τα λαμπάκια. Τι μου λέτε τώρα? Δεν καταλαβαίνω. Είναι τέτοιο το χάλι. Είναι τόσο μεγάλο το χάλι που έπρεπε από τις πρώτες 10 μέρες να μπουν οι ευθύνες και οι υπεύθυνοι φυλακή. Και είμαστε ένα χρόνο μετά και ξεκινάει η εξεταστική για το αν φταίει. Πώς γίνεται, τι είναι αυτό? Τι να μην φταίει? Έχετε διαβάσει πώς λειτουργούσε ο σιδηρόδρομος? Πού είναι το δύσκολο να δεις? Μα είναι από την αρχή μέχρι το τέλος παραβάσεις. Εδώ ψάχνουμε να βρούμε κάτι ορθό. Και δεν μπορούν να αποδοθούν ευθύνες. Επιτρέπεται σε αυτό το χάλι του σιδηροδρόμου να παρετείται θεατρικά για μια εβδομάδα ο Υπουργός Μεταφορών, του δίνεται το δικαίωμα να κατέβει σε εκλογές και να είναι βουλευτής. Γιατί? Για την ασυλία. Εσείς τι συντηρείτε την ασυλία? Είναι συνάδελφός σας, αλλά δεν μπορείτε να προασπίζεστε το κακό. Εγώ, στο γιατρό αυτό που θα έκανε κακό στο παιδί σας, θέλατε να πάω και να τον στηρίξω? Στο ζήτημα του τόπου του εγκλήματος, θεωρείτε ότι υπήρχε παρέμβαση από την πλευρά του κυρίου Περιφερειάρχη και παρεμπόδιση του έργου της δικαιοσύνης? Όταν την τρίτη φορά που πήγα στο χώρο, τη δεύτερη φορά που πήγα στο χώρο, ημέρα Πέμπτη, είδα τους γερανούς που σηκώνανε κάποια βαγόνια. Μου φάνηκε περίεργο, γιατί δεν είδα τις κορδέλες που περίμενα, δεν είδα, δηλαδή, εγώ στη διαδρομή σκεφτόμουν πώς θα μου επιτραπεί να πλησιάσω το χώρο. Γιατί φαντάστηκα ότι ο χώρος αυτός δεν θα μπορεί να τον πλησιάζει οποιοδήποτε. Φτάνοντας λοιπόν εκεί, που είδαμε τη μεταφορά των βαγονιών, πήρα και ρώτησα, λέω, συγγνώμη, αυτά γιατί τα μετακινείτε, πώς τα μετακινείτε? Και έλαβα την πολύ έξυπνη απάντηση που ουσιαστικά πραγματικά με μπλόκαρε, γιατί ειλικρινά δεν θα το άφηνα να περάσει, ότι τα βαγόνια τα σηκώνουμε γιατί πρέπει να βρούμε, τέλος πάντων, ό,τι πρέπει να βρούμε. Μπορεί να υπάρχουν θύματα. Και εκεί σιώπησε. Όταν ξαναπήγα την Κυριακή, δηλαδή από την Τρίτη λιγότερο από εβδομάδα, είδα ένα χώρο τελείως διαφορετικό. Εγώ, να φανταστείτε, Κυριακή πέτυχα το χώρο να έχει περαστεί επάνω το χαλίκι και από πάνω περνούσα την πίσα. Αυτό γνωρίζοντας ότι πρώτα έγινε απομάκρυση των χωμάτων αρκετά σε βάθος, 81 μέτρο, δεν ξέρω πόσο, επιχωμάτωση, και στη συνέχεια μπήκε αυτό το χαλίκι με την πίσα. Αυτό που σημαίνει ότι αυτή η διαδικασία πρέπει να ξεκίνησε Παρασκευή, Σάββατο. Αυτό δεν είναι παραποίηση του χώρου ενός εγκλήματος.
Είναι δυνατόν να πάει μετά οι πραγματογνώμονες στην άσφαλτο να κάνουν τι? Να παίξουν μπάλα? Και να αναγκάζονται οι πραγματογνώμονες να κάνουν έρευνες και με καρότο και από τα πλαϊνά σημεία του χώρου. Που βρέθηκε και ξυλόλιο. Και κουμπώνει πάρα πολύ ωραία με όλη αυτή την προσπάθεια μπαζώματος που είναι κατάφορα παράνομη. Δεν είδα έναν εισαγγελέα όμως να αντιδρά. Είναι αλλιώτικοι νόμοι για τους πολίτες, αλλιώτικοι για τους περιφερειάρχες, αλλιώτικοι για τους υπουργούς. Τι γίνεται τελικά στο ελληνικό κράτος? Όταν λοιπόν έγινε, γιατί προσπαθούσαμε πολύ καιρό να μάθουμε ποιος τελικά ήταν ο υπεύθυνος για όλο αυτό το χάλι, ο ανακριτής δεν γνώριζε. Δεν γνώριζε. Όταν το ρώτησα εγώ πώς επιτρέψατε να γίνει αυτό το πράγμα, μου είπε ότι έπρεπε να επανέλθει, λέει, στην προτέρα κατάσταση ο χώρος για να λειτουργήσει ο σειρμός. Το ρώτησα αν έχει πάει, για να καταλάβει ότι αυτά που μου λέει δεν στέκουν. Ο προηγούμενος χώρος που έπρεπε να αποκατασταθεί ήτανε αγρός, είχε λουλούδια. Και ο σειρμός λειτουργεί σε άλλο σημείο πολύ ψηλότερα του αγρού. Πώς μπορεί ένας εισαγγελέας να μου δίνει εμένα αυτή την απάντηση? Πώς μπορεί ένας ανακριτής που έχει αναλάβει τη διερεύνηση να μην έχει πάει στον τόπο να δει τι έγινε? Από εκεί πέρασαν ο κάθε άσχετος και σταματούσε να δει το χώρο, να αφήσει ένα λουλούδι. Και δεν πήγε ο ανακριτής που ανέλαβε την υπόθεσή μας? Μήπως γιατί αν πήγαινε και έβλεπε το χάλι, θα έπρεπε να δράσει και δεν ήθελε να εκτεθεί? Σε κάθε περίπτωση είναι αδιανόητο και αδικαιολόγητο. Γνωρίζετε αν η εντολή δόθηκε από τον Περιφερειάρχη, αν ενήργησε αυτοβούλωση, δόθηκε αυτή η εντολή κατόπιν άλλης παρέμβασης? Εμείς μάθαμε αρχικά ότι δόθηκε από τον Περιφερειάρχη. Εγώ μάλιστα στο μνημόσυνο τον είχα ρωτήσει. Για ποιο λόγο κάνατε αυτό εδώ? Μου απαντούσε όπως απαντάει ένας άνθρωπος που του πατάς μια κασέτα και επαναλαμβάνει το ίδιο πράγμα, γιατί έτσι του το είπανε. Μου έλεγε, για να βάλαμε λέει το τσιμέντο για να μπορούν να πατήσουν καλύτερα οι γερανοί που μετέφεραν τα βαγόνια. Καμία λογική σε αυτή την απάντηση. Ούτε χρειάζεται άσφαλτος για να δουλέψει ο γερανός, ούτε έπρεπε να μετακινηθούν τα βαγόνια. Όταν τον έλεγα, μα τι είναι αυτά που λέτε, για ποιο λόγο το κάνατε, μου ξαναπαντούσε το ίδιο. Τον ξαναρώτησα, μου ξαναπάντησε το ίδιο. Μετά δεν το συνέχισα. Γυρίζοντας όμως να φύγω, με τράβηξε και μου λέει, ακολουθούσα εντολές. Και μετά ξεκινάει ένας, μια προσπάθεια να μάθουμε από πού έλαβε τις εντολές ο Περιφερειάρχης, ο πρώην Περιφερειάρχης. Και για να το, αφού ο ανακριτής δεν ρωτούσε, αναγκαστήκαμε να στείλουμε, έστειλα εγώ νομίζω προσωπικά ή ο σύλλογος, δεν θυμάμαι, ένα εξώδικο στον κύριο Αγοραστό. Και λάβαμε την απάντηση ότι όντως είχαν γίνει 2 συνεδριάσεις επιτροπών με τον κύριο Τριαντόπουλο, τον υπουργό παρά τον πρωθυπουργό. Ήταν και ο κύριος Πλεύρης, ήταν τέλος πάντων διάφοροι, οι οποίοι αποφάσισαν ότι έτσι έπρεπε να γίνει. Έπρεπε να απομακρυνθούν τα βαγόνια, να πάνε όπου,
Γιατί ούτε και τον τόπο που πήγανε, μετά το βρήκαμε. Δεν γνωρίζαμε και ότι υπάρχει ακόμη στην δικογραφία ότι τα χώματα και τα βαγόνια μεταφέρονται από εδώ για να πάνε στο κουλούρι. Μετά το μάθαμε το κουλούρι. Δεν υπάρχει λέει στα επίσημα έγγραφα. Συγγνώμη, ξέχασα τι έλεγα. Είμαι πολύ... Αν θέλετε οποιαδήποτε στιγμή ένα διάλειμμα... Όχι, δεν χρειάζομαι διάλειμμα, απλά λίγο είμαι τόσο φορτισμένη ό,τι που χρειαστεί, ξέχασα τι πείτε. Έλεγα. Για το εξώδικο και έλαβα λοιπόν την απάντηση που μας ενημέρωσε ποια ήταν αυτή η επιτροπή. Συνεδρίασε 2 φορές η επιτροπή και έλαβα αυτές τις αποφάσεις. Γνωρίζετε τι προβλέπει το ειδικό σχέδιο διαχείρισης ανθρωπίνων απολειών που επικαλέστηκε ο κύριος αγοραστός για την ενημέρωση του κοινού και αν υπήρξε αυτή η ενημέρωση. Είχα βρει αυτό το... Είναι ένα, βασικά, ναι, είναι ένα νομοθέτημα το οποίο ουσιαστικά είναι μια απλή εγκύκλωση Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Αυτό όμως δεν δίνει καμία αρμοδιότητα στον κύριο αγοραστό να παρέμβει σε ένα χώρο εγκλήματος και να λιώσει η στοιχεία. Αυτός είναι ένας χώρος ο οποίος διαφυλάσσεται τη δικαιοσύνη. Δεν μπορεί να μπαίνει ο καθένας και να αλλοιώνει τα στοιχεία και να κάνει ό,τι τον βολεύει, εν πάση περιπτώσει. Εκτός αν θες να κρύψεις. Εκεί μπαίνεις και τα διαλύεις. Κάνεις τον αγρό γήπεδο, του βάζεις και ένα ωραίο παράνομο εκκλησάκι και λες χώρος λατρείας. Νομίζω ότι, ναι, μόνο αυτό γνωρίζω για αυτό το νομοθέτημα. Αυτά έχω βρει. Γνωρίζετε από οποιαδήποτε πηγή αν πριν την μετακίνηση των βαγονιών και των υπολείπων συντριμμιών αυτά φωτογραφήθηκαν, βιντεοσκοπήθηκαν στην αρχική τους θέση όπως ορίζει νόμος του 2023 για τη διερεύνηση αεροπορικών και σιδηροδρομικών ατυχημάτων. Όχι, δεν το γνωρίζω, αλλά ήταν τόσο άτακτη και η μεταφορά των βογονιών και του χώματος και τα λοιπά, φυσικά όταν κάνεις κάτι παράνομο πρέπει να το κάνεις και γρήγορα, που δεν πιστεύω ότι έχει και δεν υπάρχουν και στη δικογραφία ούτε φωτογραφίες, ούτε βίντεο, τίποτα σχετικό. Εξάλλου, έχει γίνει κάτι νόμιμο και θα υπήρχε πρόβλημα σε αυτό εδώ. Σαφώς το ορίζει ο νόμος. Ξέρετε πόσο άλλο ορίζει ο νόμος. Τίποτα δεν έχει γίνει σύμφωνα με τους νόμους. Στην περίπτωση των τεμπών, οι νόμοι βγήκανε κατά το πώς βολεύει κάποιος. Αυθαίρετα και λειτουργήσαν με βάση το πώς ένιωθαν ότι τους βολεύει καλύτερα. Πού αποδίδεται τη σκοπιμότητα της αλλοίωσης των στοιχείων? Δεν μπορώ να το βρω, αλλά έχω την εντύπωση ότι την τρίτη μέρα κιόλας μετά το συμβάν ο κύριος Βελόπουλος, και υπάρχει το χαρτί στη δικογραφία, είχε κάνει ένα σχετικό ερώτημα σε 3 υπουργούς σχετικά με το τι μετέφερε η εμπορική. Βασικά υπάρχει ένα πέπλο, ο Μίχλης που καλύπτει την εμπορική, τι μετέφερε. Και προκάλεσε την έκρηξη. Η απάντηση του Χημείου του Κράτους ότι η έκρηξη οφείλεται στα έλαια σιλικόνης σε συνδυασμό με το ηλεκτρικό τόξο από τη σύγκρουση δεν ευσταθεί. Και είναι περίεργο πως βγήκε έτσι εύκολα μια τόσο αβάσιμη απάντηση, δεδομένου το ότι είναι πάρα πολύ εύκολο στη βιβλιογραφία
να βρεις για τα έλαια σιλικόνης. Τα έλαια σιλικόνης λοιπόν είναι πολύ, είναι άφλεκτα, είναι, είναι ασφαλείς χημικές ουσίες και σε κάποια περίπτωση δεν μπορούν να κάνουν, να προκαλέσουν έκρηξη. Άρα θεωρώ ότι υπήρχε ένα παράνομο φορτίο, όπως αυτό υπονόησε και ο κύριος Βελόπουλος, και σε συνδυασμό με το ξυλόλιο βέβαια που βρέθηκε, ότι υπήρχε μια παράνομη μεταφορά του εμπορικού και γι' αυτό έπρεπε να καλυφθούν όσα περισσότερα πράγματα μπορούσαν να καλύψουν. Και γι' αυτό έγινε και η αλλίωση στοιχείων. Εμείς, θα φανταστείτε, το ξυλόλιο το βρήκαμε περίπου ένα μήνα μετά. Σε 7 θέσεις βέβαια, γιατί φανταστείτε την ποσότητα που υπήρχε. Η έκρηξη ήταν τεράστια, ήταν 80 μέτρα, είχε διάμετρο. Άρα μιλάμε για περίπου ένα μικρό γήπεδο. Άρα θεωρώ ότι έγινε ακριβώς για να αποκρύψει αυτό. Ότι τι μεταφέρει η εμπορική. Και επίσης να συμπληρώσω ότι και από την πλευρά του ανακριτή, σε ό,τι αφορά το εμπορικό, έχουν γίνει τα λιγότερα δυνατά. Δηλαδή, με το που έγινε το συμβάν, δεν πήγε να γίνει έλεγχος στον εμπορικό σταθμό στη Θεσσαλονίκη, να κατασχεθούν οι σκληροί δίσκοι από τις κάμερες, να δούμε το σημείο φόρτωσης και όλη τη διαδρομή του εμπορικού. Αυτά λείπουν. Αυτά ζητήθηκαν για το επιβατικό και δεν ζητήθηκαν για το εμπορικό. Φυσιολογικό. Στη συλλογική τη δική μου, ότι έγινε για τη συγκάλυψη σε συνδυασμό με το βενζόλιο, όλα δένουν μια χαρά στην ιστορία. Έχετε παρακολουθήσει τις συνεδριάσεις της Επιτροπής μέχρι σήμερα και αν ναι, σε τι συμπεράσματα έχετε οδηγηθεί? Η αλήθεια είναι ότι έχω δει αποσπασματικά κάποια πράγματα. Τις περισσότερες φορές, γιατί θύμωνα πάρα πολύ με αυτά που άκουγα και δεν μπορούσα, όπως και πράγματα της δικογραφίας για να τα διαβάσω πολλές φορές, σταματούσα και... θεωρώ πολλές φορές ότι αυτά που ακούγονται εδώ μέσα, πολύ ντροπιαστικά. Γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο να αποδειχθεί ότι είναι ψεύτικα. Και... δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί να κάθεται κάποιος εδώ και να μιλάει σε ενήλικες, να μιλάει μέσα στη Βουλή και να λέει τέτοιες ανακρίβειες και να μην τον περιμένει απ' έξω ο εισαγγελέας να το συλλάβει. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Μέχρι στιγμής ή μέχρι τώρα πορεία της Εξεταστικής Επιτροπής, πέρα από ότι μπορεί να φέρει στο φως κάποια πράγματα, δεν μου δίνει την εντύπωση ότι γίνεται για να οδηγήσει κάπου. Γιατί, όπως είπα και από την αρχή, είναι τόσο απροκάλυπτες οι παραβάσεις και οι παραλήψεις που δεν χρειαζόταν Εξεταστική Επιτροπή. Πώς αξιολογείτε την προσπάθεια της κυβερνητικής πλειοψηφίας να τα ρίξουν όλα στον σταθμάρχη και στον νεκρό μηχανοδηγό? Μίλησα γι' αυτό και στο λόγο μου. Έτσι φαντάζομαι πράττει κάθε εγκληματίας. Δεν φταίω εγώ, φταίει ο άλλος. Τι να πούνε ότι φταίει? Φταίει ότι δεν φταίνει αυτοματισμοί. Για τους αυτοματισμούς έπρεπε να δώσουν λόγο. Άρα τι είναι πιο εύκολο? Να πεις ότι φταίει ο σταθμάρχης. Φυσικά και ο σταθμάρχης, γιατί ήταν μόνος του? Γιατί αποσπάστηκε στην ηλικία των 60 ετών, δεν ξέρω εγώ πόσο, γιατί δεν είχε εκπαιδευτεί? Είναι όλα τα υπόλοιπα ερωτήματα. Αλλά αυτά σε κάθε περίπτωση, γιατί η Hellenic Train δεν είναι ότι φρόντιζε, αδιαφορούσε εντελώς για το μηχανικό κομμάτι, αδιαφορούσε πλήρως και για την εκπαίδευση. Δεν την ήξερε αν είναι καλή η υπαλληλή της σε κάτι όχι, δεν την ενδιέφερε. Την ενδιέφερε να κόβει τα εισιτήρια. Λοιπόν, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν μπορείς εν έτη 2023 με τόσους αυτοματισμούς που είναι και υποχρεωτικοί, έτσι δεν είναι προαιρετικοί, είναι υποχρεωτικοί να περιμένεις από τον άλλο να είναι τέλειος στις δουλειάς του. Και εγώ να πω ότι ο σταθμάρχης ήταν τέλειος και πάθανε μια ανακοπή και δεν μπορούσε να κάνει κάτι. Έπρεπε να πεθάνουνε κι άλλοι? Τι λογική είναι αυτή?
Γι' αυτό σας λέω ότι πολλές φορές αυτά που άκουσα εδώ με έκαναν να ντρέπομαι. Με έκαναν να θέλω να αλλάξω χώρα. Όσον αφορά τους μάρτυρες, αναφερθήκατε στο πρόσωπο του κυρίου Γενιδούνια που πλην της πλειοψηφίας όλοι οι εκπρόσωποι των κομμάτων έχει ζητηθεί επανειλημμένα να κληθεί ως μάρτυρας και αντιδρά η πλειοψηφία. Θεωρείτε ότι υπάρχουν και κάποιοι άλλοι μάρτυρες που έχουμε ζητήσει να κληθούν, να καταθέσουν και έχει αρνηθεί η πλειοψηφία? Να σας πω την αλήθεια, δεν γνωρίζω για τους άλλους μάρτυρες που έχετε ζητήσει. Αλλά θεωρώ ότι ο κύριος Γενιδούνιας... Πώς θα γίνει μια εξεταστική επιτροπή που ελέγχει τη λειτουργία του τρένου όταν λείπει ο πρόεδρος των μηχανοδηγών? Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Γιατί θεωρήθηκε άσχετος με την υπόθεση? Το πιο λογικό μου φαίνεται... ότι φοβήθηκαν τον κύριο Γενιδούνια, παρά ότι ήταν άσχετος. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν έχω άλλη ερώτηση. Και εδώ, κύριε Πρόεδρε, θεωρώ αυτονόητο ότι θα κληθεί άμεσα, ως ελάχιστος σεβασμός, άμεσα ο κύριος Γενιδούνιας. Ευχαριστώ. Λόγο στην κυρία Αποστολέκη από το ΠΑΣΟΚ. Κύριε Καριστινού, καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι κανένας μοιράζεται τον πόνο σας. Πιστεύω όμως ότι είναι πάρα πολλοί εκείνοι που μοιράζονται το πάθος και την απέτησή σας για να υπάρξει καταλογισμός ευθυνών και απόδοση δικαιοσύνης. Και ήταν πάρα πολύ ωραίο αυτό που είπατε, ούσα όρθια, ότι δεν είστε μόνοι σας. Το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό ότι σήμερα σε αυτή την αίθουσα το υπενθυμίσατε. Γιατί πράγματι δεν είστε μόνοι σας. Δεν είναι δίπλα σας σήμερα οι χαμένοι άνθρωποι, οι τραυματίες και οι οικογένειές τους. Είναι δίπλα σας όλη η ελληνική κοινωνία. Αναφερθήκατε στη λειτουργία της Επιτροπής και εκφράσατε τη βεβαιότητά σας για το ετελέσφορο αυτής της διαδικασίας. Και έχετε δίκιο. Το συμμεριζόμαστε απόλυτα αυτό το συλλογισμό σας. Ο κανονισμός της Βουλής και το Σύνταγμα, κυρία Καριστινού, έχουν συγκεκριμένες προβλέψεις. Υπάρχει βεβαίως η πρόβλεψη για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής. Έχετε μνήμη ως ενεργός πολίτης, ως επιστήμονας που ενδιαφέρεστε για την πατρίδα σας, του τι έχουν παράξει στο παρελθόν οι εξεταστικές επιτροπές. Υπάρχουν όμως και άλλες δυνατότητες. Υπάρχει δυνατότητα σύστασης επιτροπής προκαταρκτικής εξέτασης, με την οποία είναι δυνατή η άσκηση ποινικής δίωξης κατά μελών του Υπουργικού Συμβουλίου για αδικήματα τα οποία τέλεσαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Πόσο μάλλον όταν υπήρξε ένα πόρισμα του Ευρωπαίου Εισαγγελέα, στο οποίο επισημενόντουσαν πλημεληματικές και κακουργηματικές πράξεις για πρόσωπα τα οποία ήταν μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου. Το κόμμα που εκπροσωπώ έκανε πρόταση για τη σύσταση μιας τέτοιας επιτροπής. Η κυβερνητική πλειοψηφία την καταψήφισε. Και σήμερα βρισκόμαστε εδώ μετά από πρόταση για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, την οποία κατέθεσε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και που υπερψηφίστηκε από πολλά κόμματα, όχι από το κόμμα το οποίο εκπροσωπώ, για τους λόγους τους οποίους αναφέρθηκα. Συμμετέχοντας λοιπόν υποχρεωτικά σε αυτή τη διαδικασία, την οποία περιγράψατε, είμαστε εδώ και περίπου 2 μήνες, και ενώ έχουν δοθεί αλλεπάλληλες παρατάσεις,
και στην Επιτροπή αυτή έχει κληθεί και έχει καταθέσει ο κύριος Μαντέλης, Υπουργός Μεταφορών, το διάστημα 1997-2000 και ο κύριος Χρήστος Βαρελής, Υπουργός Μεταφορών, το διάστημα 2000-2004. Θέλω να μου πείτε πώς το κρίνετε και αν είχατε την δυνατότητα να παρακολουθήσετε αυτή την εξέταση ή πώς αξιολογήσατε αυτή την πρόσκληση αυτών των ανθρώπων. 1997-2000 είναι 26 χρόνια πριν το έγκλημα των Τεμπών. Εάν δεν κάνω λάθος, υπάρχει παραγραφή μετά από κάποια χρόνια, το οποίο είναι πόσα, 10-15 νομίζω. Ναι, ήρθανε να μιλήσουν για τις διαχρονικές ευθύνες και με την ερώτηση που μου κάνετε, θέλω να μου πείτε ποια είναι η άποψή σας για αυτή την επίκληση των διαχρονικών ευθυνών σε ό,τι αφορά την προσπάθεια εξιχνίασης του εγκλήματος και απόδοσης ευθυνών και δικαιοσύνης, η αναφορά σε διαχρονικές ευθύνες. Θα σας απαντήσω, απλά θα ήθελα να ρωτήσω. Αυτό που λέτε εσείς προϋποθέτει κάποιο είδους χρονική κολυσιεργία, δηλαδή πόσο γρήγορη θα ήταν αυτή η διαδικασία. Δηλαδή, έχει περάσει ένας χρόνος και μέσα έχουμε ένα σταθμάρχη και έναν υπόπτη. Σαφώς δεν φταίνε μόνο οι υπουργοί που εμείς καταλογίζουμε, φταίνε και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, εννοείται ότι θα μπορούσαν να έχουν κάνει κάτι. Τώρα, για αυτή τη διαχρονικότητα που λέτε, σε τώρα, σε αυτή τη φάση, έτσι άμεσα δεν ξέρω αν θα είχε κάποια σκοπιμότητα. Ή θα κατέληγε κάπου σε κάποιο αποτέλεσμα. Αλλά εγώ ούτως ή άλλως, στη μήνυση που έχω καταθέσει, καταφέρομαι και εναντίον των προηγούμενων Υπουργών Μεταφορών, όχι μονάχα δηλαδή στους υπουργούς που ήταν όταν έγινε το έγκλημα αυτό. Θέλω να πω πώς κρίνεται το γεγονός ότι ενώ δεν έχει κληθεί ο κύριος Καραμαλής και ο κύριος Πίρτζης, που είναι οι δύο πρόσφατοι σε σχέση με την τραγωδία, ήρθανε υπουργοί, και δεν είναι μόνο αυτοί που σας είπα, ήρθε και τρίτος υπουργός, οι οποίοι είναι πριν από 25 χρόνια σε σχέση με την τραγωδία, 23, 20 κτλ. Πώς το αξιολογείτε? Δεν μιλάω. Ταιριάζει απόλυτα με αυτά που είπα πριν για τη γνώμη που έχω για τις εξεταστικές επιτροπές. Αναφερθήκατε στον κύριο Γενιδούνια. Επανέρχομαι και εγώ σε σχέση με τον προηγούμενο συνάδελφο. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι μετά τη σημερινή σας παρουσία εδώ η κυβερνητική πλειοψηφία θα επιμείνει στο να μην εξεταστεί ο κύριος Γενιδούνιας. Όμως δεν είναι μόνο ο κύριος Γενιδούνιας, κυρία Καριστινού. Είναι και άλλα κρίσιμα πρόσωπα. Θα αναφερθώ ενδεικτικά σε ένα πρόσωπο, τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Μεταφορών, κύριο Νίκο Σταθόπουλο, την περίοδο 2019-2021, ο οποίος και παραιτήθηκε μετά το 2021. Ξέρετε, υπήρξε ένα μνημόνιο συνεργασίας ανάμεσα στην Τρενοσέ και το ελληνικό δημόσιο, το οποίο ξεκίνησε να είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης το 2019, κάποια στιγμή κατέληξε και είχε εκατέρωθεν υποχρεώσεις, ανάμεσα στις οποίες η υποχρέωση επενδύσεων από την πλευρά της Τρενοσέ Hellenic Train ύψους πολλών εκατοντάδων εκατομμυρίων για το ζήτημα της ασφάλειας. Αυτό το μνημόνιο κατέληξε στην υπογραφή μιας σύμβασης, η οποία όμως μεσολαβούντος του κορονοϊού κατά τις προφάσεις της κυβέρνησης, εν πάση περιπτώσει, επανήλθε πολύ καθυστερημένα με τη μορφή σύμβασης που κατατέθηκε και ψηφίστηκε από την Βουλή και έγινε νόμος του κράτους. Την εισηγήθηκε ο Υπουργός Μεταφορών, κύριος Καραμαλής, με διαφορετικό περιεχόμενο όμως, όπου όλες αυτές οι υποχρεώσεις των αντισυμβαλλόμενων με το ελληνικό δημόσιο είχαν αφαιρεθεί. Το γνωρίζετε? Τι έχετε να πείτε λοιπόν για το γεγονός ότι οι άνθρωποι που είχαν μία άμεση σχέση με αυτή την διαπραγμάτευση, επίσης δεν είναι στον κατάλογο των μαρτύρων?
Κοιτάξτε, φαντάζομαι οποιοδήποτε θα μπορούσε να πει κάτι μεμπτό για τον κύριο Καραμαλή θα έπρεπε να εξαιρεθεί. Για όλους όσους εμπλέκονται σε αυτή την, σε αυτή την ιστορία. Εντάξει, και είναι πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ. Επομένως, όποιος και εντάξει, δεν θέλω να επεκταθώ σε κάτι άλλο που δεν, είναι και σε, δεν το ξέρω πολύ καλά, αλλά δεν με εκπλήσει. Δεν με εκπλήσει καθόλου. Μας είπατε ότι όταν επικοινωνήσατε και πήγατε και είδατε και συναντηθήκατε, φαντάζομαι, τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ήσασταν ψυχικά τον πρώην Περιφερειάρχη και στις επίμονες ερωτήσεις σας για το πώς είναι δυνατόν να υπάρξει τέτοια επέμβαση στο χώρο, σε κρίσιμα στοιχεία για την ανακάλυψη της αλήθειας, σας απάντησε πιεζόμενος ότι εκτελούσε εντολές. Είναι σωστό αυτό? Θέλω να μας το... Θέλω να έχει μεγάλη σημασία, κυρία Καεστινού, αυτό να... Είναι ντροπή αυτό. Είναι ντροπή. Και να σας πω και τι άλλο είναι ντροπή. Για μένα η ίδια ντροπή ήταν και η απάντηση του ανακριτή που ήταν άλλαντάλλον όταν το ρώτησαν για ποιο λόγο επέτρεψε να γίνει αυτό. Ο Περιφερειάρχης, ο μικρός πρωθυπουργός, όπως συνηθίζουμε να λέμε, από ποιον δέχεται εντολές? Από τους υπουργούς και τον πρωθυπουργό. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο λόγος στην κυρία Κομνινάκα από το ΚΚΕ. Καλημέρα σας, κύριε Καριστιανό. Καλημέρα σας. Νομίζω είναι περιττό και απόλυτα κατανοητό να εκφράσουμε τη συμπαράστασή μας. Νομίζω όμως περισσότερο ότι ο σεβασμός προς το πρόσωπό σας και προς το πρόσωπο που εδώ εκπροσωπείτε, το πρόσωπο και όλων αυτών των οικογενειών που μετράνε τις απώλειές τους, επιβάλλει να μην ακολουθήσουμε μια τακτική και ένα μικροπολιτικά παιχνίδια που προσπαθούν να εξελιχθούν εδώ, γιατί εδώ με ό,τι δυνατότητες έχουμε προσπαθούμε να κάνουμε πράξη αυτό που η ίδια η μήνυσή σας ζήτησε, να διερευνηθούν οι ευθύνες από εκεί που ξεκίνησαν και μέχρι εκεί που τελείωσαν στο σύνολό τους, και επίσης κάνει πράξη το αίτημα χιλιάδων ανθρώπων που ξεχύθηκαν στους δρόμους εκείνες τις μέρες και έλεγαν το έγκλημα αυτό δεν θα ξεχαστεί. Αυτό λοιπόν επιδιώκουμε να κάνουμε με ό,τι μέσο έχουμε, να μην ξεχαστεί το έγκλημα και να μπορέσουμε να κρατήσουμε, να διεκδικήσουμε, να αποδοθούν στο σύνολό τους και στο ακέραιο για όλα τα εγκλήματα που τελέστηκαν σε βάρος αυτών των ανθρώπων οι ευθύνες. Και βεβαίως συμφωνούμε και, αν θέλετε, προσυπογράφω την αγωνία σας για το θέμα της απόδοσης ευθυνών στους υπουργούς. Ως κόμμα έχουμε ξεκάθαρα την άποψη ότι θα έπρεπε να καταργηθεί ο νόμος περί ευθύνης υπουργών και να δικάζονται όπως δικάζονται όλοι οι πολίτες. Δεν θέλω όμως να μπω άλλο σε αυτή τη διαδικασία, μια βαριά συνεδρία σήμερα. Θέλω να περάσω σε κάποιες συμπληρωματικές ερωτήσεις περισσότερο, γιατί καταλαβαίνω ότι εσείς μπορεί να μην γνωρίζετε με πολύ βίαιο τρόπο μάθατε τα της λειτουργίας του σιδηροδρόμου, όμως καταλαβαίνω ότι είστε από τους ανθρώπους που έχουν ασχοληθεί περισσότερο από τον καθένα με τη μελέτη της δικογραφίας, με την αναζήτηση στοιχείων κλπ. Θα ήθελα να πείτε, νομίζω βέβαια το έχετε πει με το πιο ξεκάθαρο τρόπο, αλλά για να καταγραφεί, από την διερεύνηση που έχετε κάνει μέχρι τώρα, από τα στοιχεία που υπάρχουν, πολύ απλά γιατί ακούσαμε διάφορα για μοιραία, για αν υπήρχε εγκατεστημένο το σύστημα αυτό, το ETCS, το σύστημα αυτόματης παίδης, θα είχε αποτραπεί το δυστύχημα, το έγκλημα? Το σύστημα της αυτόματης παίδησης, όταν αντιλαμβανόταν ότι δύο τρένα κινούνται στην ίδια γραμμή, θα τα σταματούσε αυτόματα. Είναι επομένως... Φυσικά, είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν.
Καταλαβαίνετε, ευκόλως εννοούμενα, αλλά επειδή εδώ δυστυχώς ναι, κάποια πράγματα ακριβώς, αντιμετωπίζονται. Θα μου πείτε τι λειτουργούσε άλλο, αλλά έστω αυτό το σύστημα να λειτουργούσε, θα μπορούσε, ναι, θα μπορούσαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι να έχουν σωθεί. Μα και γι' αυτό είναι και υποχρεωτικό, έτσι, και στην ελληνική νομοθεσία και στην ευρωπαϊκή, να υπάρχει αυτό το σύστημα. Να υπάρχουν και τα ελάχιστα συστήματα ασφαλείας πολύ πριν από αυτό, ακριβώς, το οποίο δυστυχώς αποδεικνύεται και από αυτή τη συζήτηση που γίνεται εδώ, όσο ατελής και αν είναι, αποδεικνύεται δυστυχώς και από αυτή τη συζήτηση ότι δεν υπήρχαν ούτε τα φωτοσύματα, όχι τα συστήματα αυτόματης πέρυσης. Ακριβώς, ακριβώς. Υπάρχει μέσα, αναφερθήκατε σε αυτό, αλλά θα ήθελα να το, αν μπορείτε να επεκτείνετε λίγο το συλλογισμό σας, γιατί έχει γίνει αίτημα για να κληθούν εδώ να καταθέσουν και πραγματογνώμονες που μπήκαν από την πλευρά των οικογενειών των θυμάτων, που έχουν διάφορα ευρήματα που θεωρούμε σημαντικά για το εύρος, για τα ζητήματα της πυρκαγιάς που είχαν, αν θέλετε, και επιβάρυναν πολύ περισσότερο τις απώλειες ανθρώπων. Ήταν πολύ περισσότεροι δυστυχώς οι άνθρωποι που χάθηκαν από την πυρκαγιά. Υπάρχει μέσα σε αυτό, μιλάω για την πραγματογνωμοσύνη επικεφαλής του κύριου Λεκαφώση, όπου εκεί πράγματι αναφέρθηκε ότι βρέθηκε ένα, με όποιο τρόπο κατάφεραν να βρουν, υπάρχουν ευρήματα ξυλολίου. Και ότι αυτό θα πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω. Γνωρίζετε εσείς σε τι μπορεί να παραπέμπει κάτι τέτοιο σε συνδυασμό, αν θέλετε, και με καταθέσεις υπουργών, ας ήταν και προηγούμενων θητείων, που μιλήσανε για, ότι ήταν υπαρκτό φαινόμενο η μεταφορά παράνομων φορτίων σε εμπορικές αμαξοστοιχίες. Ναι, νομίζω από το 2008 γίνεται αυτό. Για παράνομη νοθεία καυσίμων. Για νοθεία καυσίμων. Εκεί χρησιμοποιείται το ξυλόλιο. Και θα μπορούσε να δικαιολογήσει και αυτή τη μεγάλη έκρηξη που έγινε. Συν αν υπήρχαν και άλλα υλικά, τα οποία δυστυχώς δεν θα μάθουμε ποτέ. Εκτιμάτε εσείς ότι τουλάχιστον ο επικεφαλής αυτής που Μα εννοείται, φυσικά. Είναι δυνατόν άνθρωποι που ασχοληθήκαν από την αρχή, πήγανε στο χώρο, έκαναν επιτόπιες έρευνες, μελέτες, να μην κληθούν εδώ πέρα να πούνε την άποψή τους. Γιατί αν καταλαβαίνω καλά, όπως είπατε, έχουν, παρά την προσπάθεια που έγινε να αλλοιωθεί ο τόπος του εγκλήματος, υπήρξαν ευρήματα. Υπήρξαν ευρήματα, ναι, που πρέπει να δικαιολογηθούν κάπως. Συγγνώμη, ναι, να σας πω λιγάκι. Ναι. Για μένα, πολύ σημαντικό και επίσης θα πρέπει να δικαιολογηθεί, είναι για ποιο λόγο, και αυτό θα πρέπει να μας το πει ο κύριος αγοραστός, για ποιο λόγο έγιναν όλα αυτά. Δεν είναι αυτό το θέμα μας. Περίσευαν 650.000 για να μεταφέρουμε τα βαγόνια. Πρέπει να έρθουν εδώ και να δώσουν και τα μέλη της Επιτροπής. Και δεν με ενδιαφέρει και ο ίδιος και πρωθυπουργός. Το παιδί μου σκοτώθηκε. Δεν με ενδιαφέρει η ιδιότητα και ο τίτλος κανενός. Οφείλετε να τους καλέσετε και να εξηγήσουν για ποιο λόγο αλλίωσαν το χώρο, με αποτέλεσμα να χαθούν πολύτιμα στοιχεία για να μάθουμε τι έγινε. Ορίστε λοιπόν η ευκαιρία, κύριε Σαββαρίδη, που θέλετε να λάμψει η αλήθεια, το είπε και ο Πρωθυπουργός, να λάμψει η αλήθεια λοιπόν. Ας έρθουν να μας πούν εδώ για ποιο λόγο τα κάναν όλα αυτά. Για ποιο λόγο δεν τηρήθηκε κανένα πρωτόκολλο. Γιατί σε μένα, στο δικό μου μυαλό, το απλό, μόνο μία λέξη ταιριάζει. Συγκάλυψη. Και θα τη λέω συνέχεια. Μέχρι να έρθει κάποιος να μου πει, όχι κυρία μου, δεν ήταν συγκάλυψη, ορίστε τι θέλαμε να κάνουμε. Έχετε απόλυτο δίκιο, συμμεριζόμαστε τον προβληματισμό σας, τουλάχιστον σε καμία
σε καμιά λογική δεν χωράει να αλλοιώνεται ένας τόπος εγκλήματος. Εδώ ένα τροχαίο γίνεται και δεν αφήνουν να μετακινήσουμε το αυτοκίνητο που κόβει την κυκλοφορία. Εκτός αν θες να κρύψεις. Και είσαι και υψηλά ιστάμενος κάπου. Να σας ρωτήσω επ' αυτού, εναντίον ποιον στρέφεται η μήνυση που έχετε καταθέσει για την αλλοίωση του τόπου του εγκλήματος? Το λέω για να καταγραφούν και ενδεχομένως και για την κλίση τους ως μάρτυρες. Είναι κυρίου αγοραστού και νομίζω και όλος το... νομίζω η συμπληρωματική ήταν για τον κύριο αγοραστό, η πρώτη αφορούσε όλη την περιφέρεια Λαρίσης. Όλο το συμβούλιο. Μετά όμως έγινε ξεχωριστά για τον κύριο αγοραστό. Και για τον όποιο εμπλεκόμενο έδωσε την εντολή. Γνωρίζετε ποιο είναι το συμβούλιο που έχετε κάποια γνώση? Ήταν ο κύριος Τριαντόπουλος, ήταν ο κύριος Πλεύρης, προσπαθώ να θυμηθώ κάποια άτομα άλλα, ήταν νομίζω ήταν και ο Υπουργός Άμυνας, ήταν δεν το έχω μαζί μου όμως καθόλου. Εντάξει, μήνυσα, δεν χρειάζεται. Αλλά... αν υπάρχει τέλος πάντων από έγγραφα. Ναι. Ωραία. Νομίζω μιλούσαμε για τον κύριο Αγοραστό. Για τον κύριο Αγοραστό δεν με ρωτήσατε. Ήταν η μήνυση, θα μπορούσα να την έχω και εγώ, δεν είναι και. Εντάξει, μην πιέζεστε, αν... Τη μήνυση κατά του κύριου Αγοραστό δεν την έχω μπροστά μου για να σας... Εντάξει. Θα μπορούσε να κληθεί και ο ίδιος και να καταθέσει και αυτά. Αυτό θα ήταν το καλύτερο. Που υπονοήσατε ότι άφησε να εννοηθεί έστω και σε μια προφορική πέρα από το εξώδικο που έχει απαντήσει. Ναι. Πιστεύετε... Νομίζω ότι εδώ έχουμε γνώση και εικόνα και αναφερθήκατε στην σημασία που έχουν τα συστήματα ασφαλείς, νομίζω και τα αυτονόητα, δεν χρειάζεται να πούμε σε αυτά. Άρα και στη μήνυσή σας, τη μήνυση που κάνατε για την αρχική, όχι για την αλλοίωση του, ζητάτε να διερευνηθούν και σε παλαιότερους χρόνους. Φυσικά, φυσικά. Οι συμβάσεις από όπου ασταμάτησαν στην πραγματικότητα να υλοποιούνται για να υπάρχουν σήμερα όλα τα συστήματα ασφαλείας. Ακριβώς. Για να μην υπάρχει... Και μία τελευταία, γιατί θέλω να σας... Και έχω την εντύπωση, αν θυμάμαι καλά, το 2000, μέχρι το 2015 λειτουργούσε και στην Καρόλου το κέντρο τηλεδιοίκησης. Δηλαδή, ας σκεφτεί κανείς τι λειτουργούσε τότε και τι λειτουργούσε τώρα, τι να πω. Δεν χρειάζεται εγώ να συμπληρώσω τίποτα άλλο. Συμμεριζόμαστε αυτές τις ανησυχίες. Θεωρούμε ότι υπάρχουν και άλλα που κατατέθηκαν εδώ φοβερές ελλείψεις που πραγματικά προκαλούν. Για να συνοψίσουμε. Εσείς αυτή την περιραίουσα ατμόσφαιρα που προσπαθεί να καλλιεργηθεί από την κυβερνητική πλειοψηφία περί ύπαρξης περί καθοριστικού παράγοντα του ανθρώπινου λάθους, την συμμερίζεστε? Δεν τη δεχόμαστε καθόλου και τη θεωρούμε και πολύ προσβλητική. Σωστό. Σε αυτό το σημείο και εγώ θέλω να επισημάνω, δεν το θεωρώ αυτονόητο, δεν επαναφέρω το ζήτημα για τον κύριο Γεννηδούνια. Είναι ο μηχανοδηγός του τρένου, ακόμα και για αυτό το μύθευμα που προσπάθησε να διαμορφώσει η κυβερνητική πλειοψηφία για τις ευθύνες δίθεν του μηχανοδηγού, αν δεν έρθει ο ίδιος ο άνθρωπος που εκπροσωπεί τους μηχανοδηγούς για να πει κατά πόσο μπορούσε ή όχι να επηρεάσει η κατάσταση. Τώρα λέω για να πει για το πώς λειτουργούσαν, με τι συνθήκες εργάζονταν και με τι συνθήκες λειτουργούσαν οι σιδηροδρομικοί σταθμοί. Όπως βέβαια και άλλοι μάρτυρες που έχουν κατηθεί και επαναφέρουμε και το αίτημα για τους πραγματογνώμονες των οικογενειών, γιατί ένα στοιχείο που λείπει εντελώς από τη συζήτηση και την εξέταση των μέχρι τώρα μαρτύρων είναι το τι έγινε αμέσως μετά το έγκλημα σε σχέση με την αλλοίωση του χώρου του δυστυχήματος, του συμβάντος.
Αυτά λοιπόν τα στοιχεία νομίζω ότι μπορούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να αναλυθούν από τους πραγματογνώμονες που έκαναν, πήραν δείγματα από το χώρο και να καταθέσουν σε σχέση με αυτά. Είπατε πολλά πράγματα στην αρχική σου τοποθέτηση, δεν θέλω να, γιατί καταλαβαίνω και τη δύσκολη. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Παπαδάκης από την Ελληνική Λύση, παρακαλώ. Κυρία Μάρτης, δεν μπορώ να πω ότι σας κατανοώ και κατανοώ το πρόβλημά σας, αυτό το οποίο ζείτε, το Γολγοθά, τον οποίο κουβαλάτε, διότι μόνο αυτός ο οποίος το ζει μπορεί πραγματικά να αντιληφθεί το τι κουβαλά. Μπορώ να πω όμως ότι η Ελλάδα, η οποία έδωσε τα φώτα σε όλη την οικουμένη, έδωσε τα γράμματα, έδωσε τις επιστήμες, το λίκνο της δημοκρατίας, να πω με βεβαιότητα πώς κατατίσαμε έτσι, πώς κατάτησε έτσι αυτή η Ελλάδα. Και να πω ότι ντρέπομαι, πραγματικά, όχι ότι είμαι Έλληνας, αλλά για όλους αυτούς που φέραν την Ελλάδα, εδώ που είμαστε σήμερα, για να μιλάμε για τα αυτονόητα. Που ένας φοιτητής πρωτοετής της νομικής, της κτηνιατρικής, της ιατρικής, ο μπακάλης της γειτονιάς, χωρίς να ξέρει νομική επιστήμη, μπορεί να αντιληφθεί ποιοι έχουν ευθύνη και ποιοι όχι. Και εμείς, όπως είπατε κι εσείς, που υιοθετώ τα πάντα μέχρι και τις ανάσες που κάνατε και με τρεμάμενη φωνή, ό,τι είπατε, ένα προς ένα. Έτσι ακριβώς είναι. Και εμείς καθόμαστε μετά από ένα χρόνο και κάνουμε εξεταστικές. Και πάω στα ερωτήματα. Επειδή θέλει η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας να ανακαλυφθεί η ουσιαστική αλήθεια, τι θα λέγατε αν σας πω τη συζήτηση για την Προανακριτική Επιτροπή την είχατε δει στην Ολομέλεια της Βουλής για τη σύσταση της Προανακριτικής Επιτροπής που είχε μιλήσει ο κύριος Καραμαλής? Την είχατε δει? Όχι, δεν την είχατε. Δεν την είχατε δει. Θα σας πω λοιπόν ότι όλοι οι κύριοι εδώ της κυβερνητικής πλειοψηφίας και του Προεδρείου ήταν από κάτω και το χειροκροτούσαν. Όταν τελείωσε η ομιλία του, ήταν από κάτω και το χειροκροτούσαν. Άρα, περιμένετε να κάνω την ερώτηση. Πόσο αντικειμενική μπορεί να είναι αυτή η εξεταστική που λειτουργεί με κανόνες πλειοψηφίας ακόμα και στην κλίση μαρτύρων? Όταν για αυτόν τον οποίο εμείς ψάχνουμε ευθύνες, όχι μόνο αυτός φυσικά και άλλοι, τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής, η πλειοψηφία το χειροκροτούσε. Τι γεύση σας αφήνει αυτό? Εμείς όταν δεν χαρήκαμε καθόλου με το εκλογικό αποτέλεσμα τότε, γιατί ξέραμε την προσπάθεια που θα γίνει για να κρύψουν τον κύριο Καραμαλή, ξέραμε τα εμπόδια που θα έχουμε στο να πετύχει ή όχι τελικά η άρση ασυλίας του κυρίου Καραμαλή. Εξού και η αλαζονία με την οποία συμπεριφέρεται. Δεν ξέρω αν θα μιλούσε με τον ίδιο τρόπο ότι είναι αθώος, όπως πηγαίνει στις Σέρες και λέει και ότι προσπαθήσαμε να τον εμπλέξουμε άδικα. Αν ήταν σαν ακόμα με πολύ με τη μειοψηφία. Γι' αυτό και από την αρχή μίλησα για την ασυλία. Γι' αυτό και μίλησα για το πώς πρέπει να λειτουργούν οι βουλευτές και ανεξάρτητα και να κρίνουν με βάση το σωστό και το πρέπον. Και ότι κάποιος επειδή είναι συνάδελφος δεν σημαίνει, και ειδικά του ιδίου κόμματος, ότι θα τον κρύψουμε και θα τον προστατεύσουμε ακριβώς γιατί είναι ομοειδεάτης μας. Με ρωτήσατε κάποια πράγματα για την Ελεκτική Επιτροπή. Εξεταστική. Για την Εξεταστική Επιτροπή. Δεν τα πολύ έβλεπα. Σκοπίμως. Γιατί δεν συμφωνώ με όλο αυτό. Αντιδρώ. Από μέσα μου αντιδρώ. Και βλέπω, γιατί σας είπα ότι αδιαστήματα έβλεπα κάποια αποσπάσματα,
την προσπάθεια να γίνει την προσπάθεια συγκάλυψης. Επομένως, αρνούμε να συμμετέχω σε αυτό εδώ. Συμμετέχω όσο μπορώ, έτσι, για να βλέπω λιγάκι την πορεία. Για μένα η τιμωρία των ενόχων και η διασφάλιση ότι δεν θα ξανασυμβεί κάτι τέτοιο, περιμένω να έρθει από τη δικαιοσύνη. Από τη Βουλή περιμένω την άρση. Και την αλλαγή του νόμου περί ασυλίας. Αυτό θα περιμέναμε. Εγώ έρχομαι στην Εξεταστική Επιτροπή, σε μια τόσο σοβαρή Εξεταστική Επιτροπή. Πραγματικά χωρίς πλήρη γνώση στοιχείων. Δηλαδή, τα δημοσιεύματα, ό,τι έχει δημοσιευθεί στον τύπο, ό,τι έχει από την Επιτροπή Γεραπετρίτη, από τους πραγματογνώμονες. Δεν έχω τη δικογραφία. Δεν έχω το πόρισμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ως μέλος λοιπόν της Εξεταστικής Επιτροπής, για να μπορέσω, γιατί είπατε πριν ότι πώς θα ρωτήσετε τον Καραμαλή ή όποιος υπουργός, όχι πιάσαμε τώρα τον Καραμαλή, και άλλοι ευθύνονται, κατά την άποψή μου. Πώς θα ρωτήσετε τον Σπίρτζη, αν δεν έχετε γνώση της δικογραφίας. Ήταν το πρώτο πράγμα που είπα όταν συνεδρίασα, γιατί ήμουν στην πρώτη συνεδρίαση και είχα πει να πάρουμε αντίγραφα δικογραφίας. Δηλαδή, ο ανακριτής, ο εισαγγελέας, όταν κάνει ερωτήσεις στο δικαστήριο ή στην ανάκριση, έχει πρώτα γνώση της δικογραφίας και από εκεί εξάγονται τα ερωτήματα που πρέπει να κάνει. Εγώ λοιπόν σας το λέω ότι δεν έχω τίποτα. Πώς μπορώ να... πώς σας ακούγεται αυτό όταν εγώ εξετάζω μάρτυρες χωρίς να έχω γνώση της δικογραφίας ή των υπόλοιπων στοιχείων που θα έπρεπε να έχω. Δεν είναι έλλειψη όλο αυτό? Πώς τα ακούτε? Με τι εφόδια θα πολεμήσω? Ακριβώς. Γι' αυτό ήταν και ένας από το... Γι' αυτό και το ανέφερα ότι θα έπρεπε να τα έχετε αυτά. Γι' αυτό και εγώ ζητώ. Δικογραφία... Γι' αυτό και εγώ ζητώ να τα έχουμε όλα αυτά, κύριε Πρόεδρε, και στο Προεδρείο απευθύνομαι, να τα έχουμε όλα αυτά. Το είχα πει από την πρώτη στιγμή. Και η δικογραφία είναι πολύ μεγάλη. Το ίδιο πράγμα σκέφτηκα και εγώ, ξέρετε. Πώς είναι δυνατόν να ξεκινάει η Επιτροπή και να μην δέχεται την παρουσία της κυρίας Κωνσταντοπούλου? Κύριε Κωνσταντοπούλου, εδώ δεν είναι δικαστήριο. Κύριε Κωνσταντοπούλου, ναι, εγώ την έχω ως δικηγόρο, αλλά γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα τη δικογραφία. Κύριε Κωνσταντοπούλου, άμα ήταν εδώ, δεν θα βγάζει απόφαση υπέρ μου. Δεν είναι ένα δικαστήριο εδώ. Θα βοηθούσε όμως, γιατί θα μπορούσε να ρωτήσει πράγματα, να δώσει κάποια... τέλος πάντων, πληροφορίες που δεν μπορείτε να τις έχετε εσείς. Στη συνέχεια, βέβαια, πληροφορήθηκα ότι δεν έχετε ελάχιστα πράγματα στα χέρια σας για να μπορείτε να κάνετε τις σωστές ερωτήσεις και να καταλήξει κάπου τελικά η Επιτροπή. Επισκεφθήκατε τον Άριο Πάγο? Μάλιστα. Τι σας είπαν από τον Άριο Πάγο, με ποιο μιλήσατε? Και γιατί επισκεφθήκατε τον Άριο Πάγο? Έχουμε πάει στον Άριο Πάγο 2-3 φορές. Δεν ήμουν σε όλες εγώ. Ουσιαστικά γιατί θέλαμε να ενημερώσουμε, πέρα από τα υπομνήματα που στέλναμε, για το τι γίνεται στη Λάρισα. Γιατί πηγαίνουμε συχνά πυκνά στη Λάρισα και μιλούσαμε με τον ανακριτή και λέγαμε δεν έγινε αυτό ή έγινε εκείνο, έγινε το άλλο για τα βίντεο της εμπορικής. Δικηγόρος το ζήτησε. Το ζήτησε το Μάρτιο και ο ανακριτής το ζήτησε, έκανε αίτημα για να λάβει τα βίντεο ένα μήνα μετά. Ενάμιση μήνα μετά. Και φυσικά πήρε την απάντηση ότι αυτά έχουν διαγραφεί. Βλέποντας αυτά και πολλά άλλα, κάναμε παράπονα και στον ανακριτή, ανεβαίναμε πάνω και στον εισαγγελέα, στην υπεύθυνη εισαγγελέα, κυρία Αποστολάκη, και κάναμε και αντίστοιχες κινήσεις προς τον Άριο Πάγο. Ορισμένες φορές πηγαίναμε και εμείς να μιλήσουμε. Αλλά όταν, για να πούμε για όλα αυτά, θέλαμε να έχουν γνώση.
για το τι γίνεται. Σε κάποια από τις επισκέψεις που μιλήσαμε με την εισαγγελέα, την κυρία Αβδίλη, νομίζω λέγεται. Αδελίνη. Αδελίνη. Ήταν πολύ περίεργο να μιλάς με έναν εκπρόσωπο του νόμου και να σου λέει ότι είναι πάρα πολύ άσχημο και δυσάρεστο και τραγικό αυτό που συνέβη σε εσάς, αλλά η ζωή πάει μπροστά. Κοιτάξτε τη ζωή. Κακός έγινε, αλλά ο Θεός λέει θα σας βοηθήσει να το ξεπεράσετε. Σας είπε μην το παλεύετε. Ό,τι έγινε, έγινε. Και κοιτάξτε μπροστά για σας. Καλό είναι για σας να μην μένετε πίσω. Κοιτάξτε μπροστά, να είστε ήρεμοι. Θα σας βοηθήσει και ο Θεός να ηρεμήσετε. Άρα είχαμε πάει στον ψυχολόγο μας. Ναι, γιατί η ανακρίτρια, αν έκανε σωστά η ανακριτή στη δουλειά, θα ήταν τώρα στην Οριστιάδα. Ξέρετε που είναι η Οριστιάδα. Εμείς πήγαμε να κάνουμε παράπονα για νομικές παραβάσεις και θα ακούμε φιλοσοφίες. Ενώ είχατε συγκεκριμένα αιτήματα. Μα φυσικά. Γι' αυτό και οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού και η μέχρι τώρα πορεία δεν ταιριάζουν καθόλου. Δεν έχουμε δει καμία προσπάθεια να γίνει πραγματική διελεύκανση αυτού του εγκλήματος. Μα καμία. Υπάρχουν μάρτυρες στην ποινική διαδικασία ουσιώδης που δεν κλήθηκαν. Ουσιαστικοί μάρτυρες που εσείς ζητήσατε ή δεν ζητήσατε και θεωρείτε σήμερα ότι έπρεπε να κληθούν και δεν κλήθηκαν. Για μένα, οποιοδήποτε έχει έρθει κοντά στην υπόθεση, είτε για να την διερευνήσει, είτε για να πραγματογνώμονες που είπανε προηγουμένως, σαφώς θα έπρεπε να έρθει και φυσικά και στελέχη της ΕΡΓΟΣΕ που παρετήθηκαν βλέποντας αυτό το χάλι και τα λοιπά, δεν θα έπρεπε να έρθουν να μιλήσουν. Ζητήσατε στον ανακριτή να έρθουν. Βεβαίως θα έχουμε ζητήσει. Τα έχετε ζητήσει. Δεν έχουν κληθεί όμως. Όχι όλα. Όχι. Η διαδικασία προχωράει πάρα πολύ αργά. Πάρα πολύ αργά. Βάλατε τεχνικούς συμβούλους. Η Hellenic Train δεν έπρεπε να είναι η πρώτη. Καταρχήν η Hellenic Train θα έπρεπε να είναι η πρώτη, γιατί θα έπρεπε να είναι αυτόφορη διαδικασία. Αν με ρωτάτε, ναι. Ο Υπουργός δεν θα έπρεπε. Πρώτος. Υπουργός μεταφορών ήταν. Δύο τρένα συγκρούστηκαν με τοπικά. Ποιο να καλέσουμε. Και οι προηγούμενοι υπουργοί, όχι μόνο αυτός. Σαφώς. Εγώ σας είπα στη μήνυσή μου, βεβαίως. Απλά έτυχε να γίνει το κακό σε αυτούς. Να σκάσει πατάτα σε αυτούς. Ναι. Ακριβώς. Τεχνικούς συμβούλους βάλατε στην ανάκριση. Δηλαδή πραγματογνώμονες. Έχουν μπει, ναι. Έχουν μπει. Σας απαγορεύτηκαν κάποιες ενέργειες. Δηλαδή ζητήσατε να κάνετε μια ανακριτική πράξη. Και σας απαγορεύτηκε. Όταν είχε γίνει το Σεπτέμβριο, ναι, νομίζω, καινούριος έλεγχος δικηματοληπτικός από το Κουλούρι, ο ανακριτής είχε επιτρέψει μόνο το χημείο του κράτους και όχι ιδιώτη χημικό, ο οποίος δεν είχε μπει στην αρχή. Επίσης, από... Ένα αποτέλεσμα που βγήκε τώρα, που προκύπτει ότι με βεβαιότητα υπήρχε ξυλόλιο τότε, γιατί... Δεν βρέθηκε τώρα. Βρέθηκε τώρα, εκεί. Άρα δεν έχει να κάνει με τη ρήπαση περιβάλλοντος και... Βρέθηκε στο αυτό ήταν κατόπιν δικό σας ενεργειών από ιδιώτη ή ήταν από... Το δεύτερο, δική μας. Δική σας ενέργεια. Δικό μας αίτημα στον ανακριτή. Δικό σας αίτημα στον ανακριτή που ικανοποιήθηκε. Θα συνδυαζόταν με τα σκυλιά για την ανέβρεση τυχών ανθρωπίνων υπολοιμάτων. Μάλιστα. Τα σκυλιά μπήκαν. Με πολύ κόπο μπήκαν, ναι. Μπήκαν. Υπήρχε κάποιο αποτέλεσμα. Βρήκανε υλικό. Αλλά μιλάμε για 8-9 μήνες μετά. Μετά τις πλημμύρες. Μετά τον καύσωνα του καλοκαιριού. Τα σκυλιά είχαν ζητήσει και από τη Γενική Γραμματεία Προστασίας και από την πυροσβεστική να συνδράμουν
Γιατί έχουν, και μάλιστα η εταιρεία που το ζήτησε είναι η μοναδική η οποία έχει την ικανότητα να βρίσκει νεκρούς, όχι ζωντανούς. Και η Γενική Γραμματεία του Πολίτου ούτε καν απάντησε στο email που στείλανε. Οι πυροσβέστες είπαν μπα, δεν χρειάζεστε, μην έρχεστε. Μάλιστα. Ο χώρος φυσικά, λοιπόν, γιατί σας άκουσα πριν. Συγγνώμη, και φυσικά υπάρχει και ένας άνθρωπος που δεν βρέθηκε τίποτα από αυτόν. Έτσι. Από όσο γνωρίζω, δεν μπορεί να εξαϊλωθεί ένας άνθρωπος. Υπάρχουν και αγνοούμενοι. Να βρούνε κάτι. Υπάρχουν και αγνοούμενοι. Δηλαδή είναι αυτοί 57. Μάλλον όχι. Βασικά σίγουρα όχι, γιατί υπάρχει και ένα πτώμα το οποίο δεν αναγνωρίστηκε. Και νομίζω υπάρχει και ένα DNA που είναι ορφανό. Πιθανότατα να υπάρχουν και άλλοι, γιατί υπήρχαν κάποιες μαρτυρίες για ξένους που μπήκαν στο μετανάστες ακριβώς, οι οποίοι μπήκαν στο τελευταίο σταθμό Λάρισας, έτσι, χωρίς εισιτήριο τέλος πάντων. Μάλιστα. Άκουσα με προσοχή πριν ότι είπατε ότι ο καθένας σε ένα τέτοιο δηλαδή έγκλημα, που εδώ ένα πλημέλημα γίνεται, μια κλοπή σε ένα περίπτερο γίνεται και πάει η αστυνομία και κλείνει το χώρο γύρω-γύρω για να μην αλλοιωθεί το αποδεικτικό υλικό. Άκουσα πριν που είπατε ότι ο καθένας, δηλαδή μπορούσε ο καθής να πλησιάσει το χώρο τις πρώτες μέρες, την πρώτη εβδομάδα. Δηλαδή δεν φυλασσόταν από την αστυνομία. Όχι. Όχι. Ξέρετε, γι' αυτό έχει ευθύνη και ο εισαγγελέας, διότι ο εισαγγελέας εποπτεύει την ανάκριση και την προανάκριση. Δεν την εποπτεύει ο χασάπης της γειτονιάς, ούτε εγώ ούτε εσείς. Κάνατε κάποιο παράπονο στον εισαγγελέα? Πολάκης. Τι απάντηση λάβατε? Εμείς την κάναμε τη δουλειά μας κανονικά. Όλες οι ενέργειες, λέει, έγιναν αφού μας ενημέρωσαν ότι είχε τελειώσει η έρευνα. Σε ερώτησή μου, καλά, πώς τελείωσε η έρευνα, αφού η αλλίωση ξεκίνησε από την τρίτη μέρα και μετά? Πότε πρόλαβε αυτή η έρευνα να γίνει? Και ποιος, μπορώ, λέω, να δω το χαρτί ότι ολοκληρώθηκε η έρευνα? Αλλά δεν μου δώσανε χαρτί. Η έρευνα τι, έκλεισε σε μια εβδομάδα μέσα? Μιλάμε για ώρες, όχι εβδομάδα. Ναι. Εγώ σας λέω ότι ο χώρος είχε αλλοιωθεί πλήρως σε την πέμπτη μέρα. Λοιπόν, λέω, μπορώ να δω, λέω, το σχετικό. Ποιος υπογράφει ότι εμείς τελειώσαμε, ό,τι ήταν να κάνουμε το κάναμε? Οι πραγματογνώμονες δηλαδή που όρισε αμέσως ο ανακριτής. Μπορώ, λέω, να δω το σχετικό έγγραφο? Δεν υπάρχει, λέει, τέτοιο έγγραφο. Μου το είπαν τηλεφωνικά. Μάλιστα. Γιατί είδαμε να πλησιάζει και το Σιβάν και ο Πρωθυπουργός με τον Υπουργό και η κυρία Πρόεδρος της Δημοκρατίας που πετούσε τα λουλούδια. Στο χώρο ήταν εκεί της που τελέστηκε το έγκλημα, έτσι. Και δημοσιογράφοι και οι χιλιάδιο. Ήταν σαν να πάμε να δούμε ένα μνημείο. Ένα αξιοθέατο. Να βγουν φωτογραφία. Τραγικό αξιοθέατο. Ναι. Πέστε μου λίγο κάτι άλλο. Γιατί ο κύριος Αγοραστός έχει κληθεί, να το ξέρετε. Ναι. Το τι είπε δεν ξέρουμε, βέβαια. Ναι, θα περάσει από εδώ, θα το ρωτήσουμε, αλλά δεν θα σας ρωτήσω κάτι. Απλά μόνο ότι είπατε ότι. Άλλα 5 λεπτά. Δεν είπατε πριν ότι θα κάνετε διακοπή? Σας κουράζω, κυρία Μάρτης? Όχι. Δεν θα καθυστερήσω, κύριε Πρόεδρε, δεν θα καθυστερήσω. Δεν θα καθυστερήσω. Για τον κύριο, είπατε ότι ήταν σε μια σύσκεψη που έγινε εκεί, για τον Μπάζωμα μιλάω, ότι ήταν ο κύριος Τριαντόπουλος, σας απάντησε με κάποιο εξώδικο ότι πήρα εντολή ακριβώς, από τον Τριαντόπουλο ο Αγοραστός. Ναι. Κύριε Πρόεδρε, θα ζητήσω να κληθεί και ο κύριος Τριαντόπουλος, ύστερα από αυτό το οποίο κατέθεσε η Μάρτης, γιατί θεωρώ ότι είναι ουσιώδης να απαντήσει αν πήρε εντολή ή δεν πήρε, γιατί είναι βασικό αυτό. Ο Γενιδούνιας, ο κύριος Γενιδούνιας που λέτε ότι είναι πολύ βασικός και πρέπει να έρθει και το ζητάμε ακόμα μια φορά και εμείς για να έρθει, γιατί θέλουμε να βρούμε την αντικειμενική και ουσιαστική αλήθεια, κλήθηκε από τον ανακριτή, κατέθεσε? Νομίζω έχει καταθέσει, ναι. Μάλιστα. Πώς αξιολογείτε τη δήλωση του κυρίου Γεωργιάδη σε ένα κανάλι, δεν θυμάμαι ποιο, που έλεγε ότι αν λέγαμε την αλήθεια, αν έλεγε ο κύριος Καραμαλής την αλήθεια, δεν θα ανέβαινε κανένας πάνω στα βαγόνια? Το είχατε δει αυτό? Δεν είναι κοινική ομολογία γνώσεως το θεμάτων ασφαλείας, αλλά παρόλα αυτά εμείς δεν μιλούσαμε γιατί δεν θα ανέβαινε κανένας και θα παίρναμε εισιτήρια?
Πώς το αξιολογείτε αυτό, το είδατε πρώτα απ' όλα? Το έχω δει, ναι. Μάλιστα. Δεν είναι κοινική ομολογία? Δεν είναι ενδεχόμενος δόλος, να μην πω άμεσος δόλος, ότι γνωρίζω ότι μπορεί να επέλθει το αξιόπινο αποτέλεσμα, αλλά το αποδέχομαι. Εγώ απορώ πως μετά από αυτή τη δήλωση ο κύριος Γεωργιάδης συνέχιζε να παραμένει ελεύθερος και να κυκλοφορεί και δεν είχε πάει εισαγγελέας να τον συλλάβει. Πλειοψηφία. Έτσι το λέμε εδώ. Ακριβώς. Κυβερνητική πλειοψηφία. Ναι. Πέστε μου λίγο κάτι άλλο. Έγιναν από τον κύριο Πρωθυπουργό, μόλις έγινε το έγκλημα, κάποιες παροχές. Σου χαρίζω τα δάνεια, σου χαρίζω τις οφειλές στο δημόσιο, στον ΟΑΕ, τι χρωστάς, αυτά. Πώς τα είδατε εσείς σαν συγγενείς? Πώς τα είδατε? Είναι μάλλον στη φιλοσοφία του να δίνεις παροχές για να μην μιλάς, να είσαι πιο ήρεμος, λίγο εσύ ευχαριστημένος, λίγο και εγώ ευχαριστημένος, λίγο κάπως έτσι το είδα. Προσβλητικό το είδα. Προσβλητικό το είδα, και εγώ έτσι το είδα γι' αυτό. Δεν υπάρχει αντιστάθμισμα. Τιμή. Μάλιστα. Οι περισσότεροι που περάσαν από εδώ κατέθεσαν ότι αν υπήρχαν αυτά τα συστήματα ασφαλείας, δηλαδή εδώ για να δείτε δεν υπήρχε ραδιοεπικοινωνία, δεν μπορούσε να μιλήσει ο μηχανοδηγός με τον σταθμάρχη τώρα, δεν μιλάμε για τηλεδιοικήσεις και δεν υπήρχαν φανάρια. Φανταστείτε τώρα στην Αθήνα μέσα να κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα το βράδυ και να μην υπάρχουν φανάρια. Κάποια στιγμή θα γίνει το ατύχημα. Έτσι, δεν μιλάμε τώρα. Αυτά όλα είπαν οι περισσότεροι ότι αν υπήρχαν τα συστήματα αυτά ασφαλείας που εμείς ήμασταν υποχρεωμένοι σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες να τα πράξουμε, θα είχε αποφευθεί το έγκλημα. Συμμερίζεστε αυτή την άποψη? Μπορείτε να επαναλάβετε λιγάκι, συγγνώμη. Εάν υπήρχαν αυτά τα συστήματα ασφαλείας, ραδιοεπικοινωνία, GSMR, να επικοινωνούν, το βασικό, έτσι, τηλεδιοίκηση, να βλέπουμε πού πάει. Φυσικά. Το ETCS, αυτόματη επέδυση. Φυσικά. Που έπρεπε... Έχω την εντύπωση και ένα από όλα να υπήρχε, θα μπορούσε να έχει. Ποιος είχε ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να τα βάλει αυτά? Δεν είχε ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να εποπτεύσει αν μπήκαν και αν υλοποιήθηκαν οι συμβάσεις οι υπουργοί που περάσανε? Και οι υπουργοί και οι υφυπουργοί. Οι γενικοί γραμματείς του Υπουργείου. Όλοι τους, όλοι τους. Μα, η ΡΑΣ. Και η ΡΑΣ, φυσικά. Μα η τοπική τηλεδιοίκηση της Λάρισας που λειτουργούσε μέχρι το 19 θα μπορούσε, γιατί έγινε σε αυτό το σημείο που θα μπορούσε να το είχε πιάσει αν είχε αντικατασταθεί μετά την καταστροφή της που κάηκε, νομίζω. Είναι δυνατόν να καίγεται ένα τέτοιο σημαντικό μηχάνημα και να μην γίνεται αντικατάστασή του? Γιατί περιμένα να γίνουν συμβάσεις, να ολοκληρωθείς, να έρθουν τα σούπερ... Σας αναφέρω γιατί χθες το είπε και ο... Και πριν το 19 δεν λειτουργούσε. Και πριν δεν λειτουργούσε. Απλά υπήρχε σαν τηλεδιοίκηση η απεικόνηση, η κεντρική, αλλά δεν μπορούσε να το χειριστεί. Δεν λειτουργούσε, το κατέθεσε χθες. Μπορείτε να πάρετε τα πρακτικά, ναι. Κλείνω. Υπήρχαν κάποια χημικά εγκάβματα σε διασώστες, δίχως να θυγεί η στολή τους. Ισχύει αυτό? Ακόμη κάτι που μας κάνει να... που ταιριάζει με όλη την ιστορία με το ξυλόλιο και το παράνομο υλικό και την έκρηξη. Ευχαριστώ. Το ξυλόλιο μπορεί να κάνει τέτοια χημικά έγκαυμα και να διαπεράσει το ρούχο που φορούσαν, τα ειδικά αυτά. Αυτά τα έχουν καταθέσει οι πυροσβέστες? Ναι. Υπάρχουν στη δικογραφία? Υπάρχουν, ναι. Υπάρχουν στη δικογραφία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Εγώ σας ευχαριστώ. Θερμή παράκληση. Δεν βάζω το χρόνο, γιατί θέλω να αφήσω μια ροή στη μάρτυρα και από σεβασμό να μην χτυπάει το μηχάνημα. Σας παρακαλώ όμως, αφήνω ένα χρόνο περίπου μισής ώρας. Μην τον υπερβούμε πολύ. Θερμή παράκληση. Ο κύριος Δημητριάδης από τους Σπαρτιάτες, παρακαλώ. Κύριε Μάτση, καλημέρα. Καταρχάς, θέλω να εκφράσω τα θερμά μου συλληπιτήρια για την απώλειά σας και τα συλληπιτήριά μου σε όσους εκείνους των θυμάτων. Να ξέρετε, δεν είστε μόνοι. Υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνες, πάρα πολλά μέλη της ελληνικής κοινωνίας. Η ελληνική κοινωνία συνολότητα θέλει να αποδοθεί δικαιοσύνη για αυτό το έγκλημα, βασικά. Και γι' αυτό το λόγο εμείς βρισκόμαστε εδώ, για να λευκάνουμε την υπόθεση. Θα ήθελα να πω πρώτον ότι συμμερίζω αυτό που είπατε περί ατιμωρησίας. Πράγματι, και εγώ τα είχα πει στην Ολομέλεια ότι δυστυχώς η ατιμωρησία και η έλλειψη ευθυνών μας οδήγησε εδώ που μας οδήγησε. Δυστυχώς. Αν είχαν αποδοθεί νωρίτερα ευθύνες, δεν θα βρισκόμασταν εδώ πέρα.
Δυστυχώς όμως, επειδή είπατε για τα ασυλία, δυστυχώς όταν ήρθε το θέμα της άρρησης ασυλίας του κ. Καραμαλή και άλλων υπουργών, η κυβερνητική πλειοψηφία το καταψήφισε. Δυστυχώς. Εμείς το υπερψηφίσαμε. Και δυστυχώς θα θέλαμε να υπάρξει μια προανακριτική. Το είχαμε υπερψηφίσει. Και εμείς και άλλες πολιτικές δυνάμεις. Θέλω όμως να σας πω ότι δυστυχώς επίσης, το λέω πολλές φορές στο επίρρημα δυστυχώς, διότι υπάρχει ο νόμος περιθύνης υπουργών. Έχουμε ζητήσει εμείς και άλλες πολιτικές δυνάμεις να καταργηθεί. Δεν καταργείται όμως. Θα το αντιμετωπίσουμε αρκετές φορές. Το λέω, να σας λέω την πραγματικότητα, λυπάμαι που λέω την πραγματικότητα, αλλά δυστυχώς έτσι είναι η κατάσταση. Θα περάσω στα ερωτήματα. Λοιπόν, θα ήθελα να ρωτήσω πρώτον. Μιλήσατε με τον εφέτη ανακριτή, με την εισαγγελέα του Άριου Πάγου. Είχατε κάνει κάποια αιτήματα, όπως μας είπατε. Αυτά τα αιτήματα έχουν ικανοποιηθεί? Θεωρείτε ότι πάει καλά η έρευνα? Καθόλου. Σχεδόν κανένα. Όταν πήγατε στην εισαγγελία του Άριου Πάγου, είχατε πάει με άλλα άτομα μαζί, ως σωματείο, ως εκπρόσωποι? Ναι. Σας είχε πει τότε, κυρία εισαγγελέα του Άριου Πάγου, ότι να κοιτάξει τη ζωή σας, ότι η ζωή συνεχίζεται? Έτσι μας είπατε τώρα, μόλις τώρα. Θέλω να ρωτήσω, τα αιτήματα τα οποία κάνατε διαβιβάστηκαν στον εφέτη ανακριτή, στη Λάρισα? Από εκεί ξεκίνησαν. Κατατάθηκαν πρώτα. Ακριβώς. Είναι ενήμερη δηλαδή η εισαγγελία του Άριου Πάγου για όλα αυτά τα αιτήματα, νομίζετε? Φυσικά. Έως τώρα, έως και σήμερα, έχουν ικανοποιηθεί, δηλαδή τα όσα είπατε εκείνη την ημέρα, τόσες φορές πήγατε, πόσες φορές πήγατε πακά στην εισαγγελία του Πάγου? Τρεις-τέσσερις φορές. Και τρεις-τέσσερις φορές σας είπαν θα ικανοποιούν τα αιτήματά σας, ή σας είπαν ότι... Ότι θα το δούνε. Θα το δούνε. Μέχρι σήμερα το έχουν δει, έχει ικανοποιηθεί το αίτημά σας, γνωρίζετε? Μάλλον δεν έχουν προλάβει. Δεν το έχουν δει μέχρι σήμερα, λοιπόν. Όχι. Δεν το έχουν δει μέχρι σήμερα. Επειδή μιλήσατε για συγκάλυψη, σας άκουσα να το λέτε. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω, ο κύριος Τερεζάκης το Δεκέμβριο είχε πει αυτό που είπατε κι εσείς, ότι επί 15 ημέρες υπήρχαν τα αρχεία των καμερών της Υπουργικής Αμαξοστοιχίας και μετά από 15 μέρες σβήστηκαν. Εσείς όμως το μάθετε το Μάρτιο βασικά. Ωστόσο, επί 15 μέρες υπήρχαν. Θεωρείτε σε αυτό το χρονικό διάστημα 15 μέρες θα πρέπει να έχει κάποιος επιληφθεί να ζητήσει αυτά τα αρχεία, βασικά? Μα φυσικά. Εξάλλου είπα ότι της επιβατικής είχαν ζητηθεί. Πώς είναι δυνατόν όταν έχεις δύο τρένα να ζητάς για το ένα και να ξεχάσεις να ζητήσεις για το άλλο? Άρα λοιπόν θεωρείτε και σε αυτό εντάσσεται στη συγκάλυψη που είπατε πριν. Εντάσσεται σε αυτό το πλαίσιο. Ακριβώς. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Είχατε βάλει κάποιους δικούς εμπειρογνώμονες. Από πότε είχαν ζητήσει να ερευνηθούν τα βαγόνια, να γίνει έρευνα για δείγμα DNA, ανθρωπίνου DNA και πολυμάτων, βασικά, από ποια περίοδο, βασικά, από ποιο μήνα? Από το Μάρτιο είχαμε ζητήσει. Από το Μάρτιο. Και πότε έγινε η έρευνα, βασικά, πότε έγινε τελικά, πότε τους επετράπη? Επετράπη τον Σεπτέμβριο. 6 μήνες μετά. Δεν είναι μεγάλο χρονικό διάστημα για αλλίωση των ευρημάτων, αυτό το εξάμεινο? Αδικαιολόγητα μεγάλο. Θεωρείτε λοιπόν ότι υπήρξε αλλίωση των ευρημάτων σε αυτό το εξάμεινο? Φυσικά. Ο εμπειρογνώμονας το συμμερίζεται αυτό, ο κύριος Λακαφώσης που έχετε βάλει, το έχει συμμεριστεί, είναι σύμφωνος με αυτό το θέμα, με αυτή την αλλίωση? Και ο κύριος Λακαφώσης λέει ότι ναι, δεν είναι μόνο το χρονικό, φυσικά στο χρονικό διάστημα εκτεθειμένα και οι συνθήκες στις οποίες μεταφέρθηκαν αυτά είναι τραγικές. Δεν ήταν κλειστός ο χώρος. Ήταν εκτεθειμένα σε όλες τις καιρικές συνθήκες. Πλημμύρισε κιόλας και η περιοχή. Ακριβώς, έγινε ο Ντάνιελ βασικά. Λοιπόν. Ναι. Άρα λοιπόν εσείς θεωρείτε ότι θα πρέπει να γίνει πολύ νωρίτερα όλη αυτή η έρευνα? Όταν έγινε η έρευνα το Σεπτέμβριο, εντοπίστηκαν υπολείμματα, εντοπίστηκε DNA? Τι ακριβώς εντοπίστηκε βασικά? Βρήκανε, ναι, και λίπος βρήκανε και κάποιους άλλους ιστούς βρήκανε και κάποια μικρά οστικά τεμάχια βρέθηκαν. Εντοπίστηκε μήπως και το μαύρο κουτί της αμαξοστοιχίας? Ναι. Το οποίο είχα διαβάσει δεν είχε εντοπιστεί αρχικά. Μάλιστα. Και ναι. Το οποίο ήταν καταστραμμένο. Ναι. Και το οποίο εστάλησε κατά στη βάση εταιρεία, από όσο ξέρω. Ναι. Λοιπόν, θεωρείτε ότι αν είχε γίνει το Μάρτιο αυτή η ιστορία, μήπως το μαύρο κουτί θα βρισκόταν σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι βρέθηκε το Σεπτέμβριο? Πιθανότατα. Θα ήθελα να ρωτήσω, εσείς ως σωματείο, έχετε συναντηθεί καθόλου με το Υπουργείο Μεταφορών, τον κύριο Καραμαλή, τον κύριο Γερα Πετρίτη, την Ελένη Κρέιν, την ΕργοΣΕ, τον ΟΣΕ, έχετε συναντηθεί καθόλου με όλους αυτούς τους φορείς? Όχι, με κανέναν. Έχετε κάνει ποτέ αίτημα να τους συναντήσετε? Όχι. Εσείς πιστεύετε. Ναι. Παρακαλώ. Επίσης θα ήθελα, επειδή σας ρωτήσαμε, ως φορέας πόσες οικογένειες αυτή τη στιγμή εκπροσωπείτε? Επειδή δεν έχει γίνει... Γιατί είπε για σωματείο, δεν νομίζω ότι έχουμε... σωματείο. Όχι, έχει ξεκινήσει ο σύλλογος.
ο οποίος καθυστέρησε πάρα πολύ να γίνει η κατάθεση του φακέλου κτλ. Δεν λειτουργούμε κανονικά. Όχι, είναι γι' αυτό λέω, επειδή είπε σωματίδωνα για τα πρακτικά μας. Ναι, απλά δεν έχει γίνει ακόμα δεν έχει γίνει ακόμα το μόνιμο ΔΣ. Επομένως, δεν μπορούν να γίνουν καινούργιες εγγραφές μελών. Περίπου πόσες οικογένειες εκπροσωπείτε? Είμαστε 12-13 οικογένειες. Από τα 20 εγγεγραμμένα μέλη για την ίδρυση του υπάρχουν συλλόγου. Και το λέω λίγο για την οικονομία της δικής μας επιτροπής, μήπως χρειαστεί και κάτι άλλο σε κλήσεις. Υπάρχουν και άλλοι αντίστοιχοι οντότητες, μην το πω σωματείο. Ζητώ συγγνώμη. Για τα τέλη. Εκπροσώπησης, ναι, οικογενειών. Όχι, δεν νομίζω. Γιατί έχουμε ακούσει κάποιους στο δημόσιο διάλογο, απλά επειδή δεν το γνωρίζουμε, βλέπουμε ότι κάποιοι λένε ότι είμαστε άλλες 15 οικογένειες, άλλες 20. Υπάρχει κάτι το οποίο είναι σε γνώση σας? Όχι. Ευχαριστώ πολύ. Συγγνώμη κύριε Δημητριάδη, απλά επειδή είπατε το σωματείο γι' αυτό, για να είμαστε καθαροί. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να επανέλθω στο εξής ζήτημα. Αναφέρθηκα στο μπάζωμα, το οποίο για μένα και για μένα ήταν απαράδεκτο, υπήρξε αλλίωση του πεδίου, παραβίαση νομοθεσίας του κώδικα ποινικής οικονομίας. Και για μένα προσωπικά. Θέλω όμως να ρωτήσω, εκτός από τον κύριο Αγοραστό, που όπως είπατε, σας έστειλε ένα εξώδικο και σας ενημέρωσε για το ΣΟΠ, το συντονιστικό που υπήρχε, από άλλον επίσημο φορέα λάβατε κάποια ενημέρωση για τον πάσμα, επίσημα όμως, επίσημα από κάποιον? Όχι. Από κανέναν άλλον, δηλαδή μόνο ο κύριος Αγοραστός. Οι υπόλοιποι που κατονομάζονται. Ο κύριος Αγοραστός, ναι. Και μετά από δικό μας εξώδικο. Από δικό σας εξώδικο, μπράβο. Του ανακριτή. Ναι. Δεν έκανε ο ανακριτής, δεν θεώρησε τον πάζωμα μπάζωμα. Για κάποιο λόγο, το θεώρησε φυσιολογικό. Δικιά μας ήταν η κίνηση. Από δικής πρωτοβουλία. Από δικής πρωτοβουλία. Ακριβώς. Το επόμενο θα ρωτήσω. Από δικής πρωτοβουλία έγινε λοιπόν. Ακριβώς. Αν δηλαδή δεν γινόταν αυτό, δεν θα μάθαναμε ποτέ για το ΣΟΠ. Όχι. Δεν θα το μαθαίναμε. Θέλω να πω κάτι. Ο κύριος Αγοραστός είπε αρχικά, σας έπιασε, είπατε παράμερα στο μνημόνιο, σας είπε και το λέω εντολές. Συνέχεια, γραπτός, σας είπε, υπήρξε το ΣΟΠ. Κατονόμασε κάποιο συγκεκριμένο, είπε κάποια ονόματα βασικά. Είπε κάποιον που μιλούσε περισσότερο, είχε περισσότερη επαφή ή με όλους μαζί. Κατονόμασε κάποιο συγκεκριμένο περισσότερο? Όχι. Όχι. Αυτό πιθανότατα να το έχει αναφέρει στην απολογία του που έγινε στον ανακριτή, αλλά δεν τη γνωρίζουμε ακόμα. Και εκτός αυτού, είπατε υπήρξαν κάποια άτομα. Αναφερθήκατε στις δηλώσεις του κ. Γεωργιάδη, που για μένα ήταν απαράδεκτες, ότι αν γνωρίζαμε εμείς, αν λέγαμε εμείς ότι ο κόσμος, ότι είχαμε προβλήματα ο σιδηρόδρομος, δεν θα ανέβαινε κανένα στα τρένα. Εγώ λοιπόν στην κυρία Τσιαπαρίκο, επειδή υπόθηκε, την είχα ρωτήσει, μήπως δίνονταν ψευδής εικόνα ασφαλείας, και το λέω αυτό εδώ, διότι η Hellenic Train είχε κάνει μια διαφήμιση που έδειχνε ένα τρένο ασφαλές, μια αίθουσα τηλεδιοίκηση που δεν ξέρω αν τραβήχτηκε στην Ελλάδα, στην Ιταλία. Θεωρείτε λοιπόν, είπατε πριν ότι παραπλανηθήκατε. Θεωρείτε λοιπόν ότι σας δίνονταν μια ψευδής εικόνα στους πολίτες για τα τρένα? Μα το ανέφερα και στην αρχή που μίλησα. Όλοι τους προσπαθούσαν να μας παραπλανήσουν. Η ΡΑΣ όταν έκανε ψευδείς εκθέσεις και αδειοδοτούσε το τρένο να κυκλοφορεί. Και εμείς βλέπαμε ότι το τρένο λειτουργεί, φανταζόμαστε λειτουργεί με τις προδιαγραφές ελληνικές, ευρωπαϊκές. Έβγαινε η Hellenic, μας έδειχνε τα υπερσύγχρονα συστήματα που ήταν τελικά Ιταλίας. Έβγαινε ο Υπουργός και μας έλεγε τι είναι αυτά που με ρωτάτε, πώς τολμάτε. Πού να φανταστούμε. Βέβαια η κυρία Τσαπαρίκου το έκανε, το διευκρίνησε ότι μιλούσε για το τρενάκι του Πηλίου. Δηλαδή ο κύριος Καραμαλής αισθάνθηκε προσβεβλημένος για το τρενάκι του Πηλίου ότι δεν λειτουργούσε καλά. Η βασική γραμμή και η μοναδική που ενώνει τη χώρα δεν πειράζει που ήταν ένα μπάχαλο. Εσείς θεωρείτε δικαιολογημένο, γιατί το έχω ρωτήσει σε όλους τους μάρτυρες, το ρωτάω και σε εσάς. Θεωρείτε δικαιολογημένο εν έτη 2023, τον 21ο αιώνα, μιλάω για τη μοίρα εκείνη βαριά του εγκλήματος, να μην λειτουργεί τίποτα σε εκείνο το σημείο? Το θεωρείτε δικαιολογημένο? Εγώ δεν θεωρώ δικαιολόγητο. Σε καμία περίπτωση. Ο σιδηρόδρομος δεν έπρεπε να λειτουργεί. Ούτε για μία απλή διαδρομή 20 χιλιόμετρων. Θεωρείτε λοιπόν ότι θα έπρεπε να υπάρξει αναστολή της κυκλοφορίας του σιδηρόδρομου? Σαφώς. Ποιοι ευθύνονται, κυρία Μάρτης, για όλα αυτά, κατά την άποψή σας? Ποιοι φέρουν την ευθύνη? Ποιοι έπρεπε να το σταματήσουν στο σιδηρόδρομο? Ποιοι έπρεπε να πάρουν όλα αυτά τα μέτρα για να μην... Θέλετε να ξεκινήσουμε από τους υπουργούς? Θέλετε να πούμε για την Εργοσέ που δεν έκανε τίποτα? Για τη Hellenic Train, η οποία λειτουργούσε άριστα τα τρένα της στην Ιταλία. Και εδώ καταδεχόταν να τα λειτουργεί έτσι.
Θέλετε να πούμε για τον Πρωθυπουργό στα πλαίσια του επιτελικού κράτους? Τυράς. Πώς είναι δυνατόν τόσα άτομα, ένας, να μην είπε «Όχι ρε παιδιά, ανθρώπους βάζουμε μέσα, δεν μπορούμε να τους έχουμε έτσι, δεν τους πάμε για σφαγή». Συμφωνώ απολύτως. Ούτε ένας. Συμφωνώ απολύτως. Δύο ακόμα ερωτήσεις θα κάνω. Η μία είναι για το ξυλόλιο που αναφέρθηκε και πριν που εντοπίστηκε. Θεωρείτε, γιατί είχε γίνει και ένα θέμα στην επιτροπή μας για τα μαύρα βαγόνια. Το 2008 είχε γίνει ένα ατύχημα στο Μπράλο, απεκαλύφθηκε ότι υπήρχαν παράνομα βαγόνια. Θεωρείτε ότι η ύπαρξη ξυλολίου ίσως να συνδέεται, λέω ενδεχομένως να συνδέεται, και την ύπαρξη κάποιων τέτοιων βαγονιών, κάποιου τύπου παράνομου φορτίου της εμπορικής αμαξοστοιχίας? Το θεωρώ πολύ πιθανό. Γι' αυτό αλλά πιθανό σε κάθε περίπτωση δεν έπρεπε να γίνει διερεύνηση. Ακριβώς αυτό θα ήθελα να πω, ότι κανονικά δεν θα έπρεπε να διερευνηθεί αυτό. Μα φυσικά. Είναι δυνατόν ανακριτής να βλέπει το ξυλόλιο και να το αγνοεί? Να του λέμε από τι κάηκε? Εγώ πήρα καμένα οστά από την κόρη μου. Θέλω να μάθω γιατί υπήρχαν άνθρωποι που κάηκαν ζωντανοί. Είναι δυνατόν να μην ασχολούμαστε καθόλου με την έκρηξη και την φωτιά? Είναι δυνατόν εγώ να παίρνω το πρώτο πόρισμα για Ραπετρίτη και οι πρώτες σειρές που διαβάζω είναι ότι δεν θα ασχοληθούμε με τη φωτιά? Γιατί η φωτιά που έγινε? Σε άλλο δυστύχημα? Δεν αφορά το συμβάν το συγκεκριμένο? Άρα πρέπει να βγάλω έξω αυτό το οποίο με καίει και θα ασχοληθώ με τις ιστορίες τις άλλες, τις οποίες δεν πειράζει που θα αποκαλυφθεί ότι δεν δούλευε τίποτα, γιατί άρσια ηλίας δεν θα γίνει και τίποτα δεν θα γίνει, η δικαιοσύνη είναι μαζί μας, μας προστατεύει και όλα καλά. Εγώ έτσι το βλέπω. Αν πρέπει με δύο λέξεις να πω αυτό που συμβαίνει. Απόλυτα κατανοητό. Και γι' αυτό μιλάω για συγκάλυψη από την πρώτη μέρα. Και κάτι τελευταίο. Θεωρείτε ότι ο κύριος Γενιδούνιας και άλλοι ουσιώδεις μάρτυρες θα πρέπει να κριθούν στην επιτροπή μας? Σαφώς. Σαφώς. Εγώ κλείνω, κύριε Πρόεδρε. Θεωρώ λοιπόν και εγώ με τη σειρά μου θα έπρεπε να κληθεί ο κύριος Γενιδούνιας και ο κύριος Τριαντόπουλος, που αναφέρθηκε και πριν. Θεωρώ ότι είναι ουσιώδεις μάρτυρες και με βάση την κάθε κυρία μάρτυρος θα πρέπει να κληθούν. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μάρτυρα, για ακόμη μια φορά συλληπιτήρια και ευχαριστώ πολύ για το θάρρος σας. Να είστε καλά. Το λόγο έχει η κυρία Πέρκα από τη Νέα Αριστερά. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Καστιανού, καταρχάς σας συλληπιθώ και ως μητέρα. Ξέρετε, εκείνη το βράδυ έψαχνα το γιο μου, γιατί παίρνει συχνά αυτό το τρένο. Και να σας συγχαρώ όμως για όλη την παρουσία σας σήμερα. Νομίζω ότι ήταν πολύ σημαντική και θα αλλάξει την πορεία της εξεταστικής, ελπίζω. Δεν θα κάνω πολλές ερωτήσεις, γιατί έχετε απαντήσει σχεδόν σε όλα, πραγματικά. Εκτός βεβαίως από το θέμα των μαρτύρων που... Εκτός από τον κύριο Γερνιδούνια, επιμένουμε όμως, αν παρακολουθούσετε λίγο, θα δείτε κάθε φορά λέμε τα ίδια πράγματα. Εγώ πραγματικά έχω αρχίσει να... Και μας λένε βέβαια οι συνάδελφοι της συμπολίτευσης ότι γινόμαστε κουραστικοί. Πού είναι ο Γερνιδούνιας, πού είναι οι εμπειρογνώμονες των οικογενειών, οι οποίες οικογένειες από το πόνο, τη θλίψη, το αίσθημα δικαιοσύνης, προφανώς θα ψάξουν περισσότερο από όλους, έχουν βάλει τους εμπειρογνώμονες. Είναι δυνατόν αυτοί οι άνθρωποι, αν θες να διερευνήσεις και να ρίξεις φως, να μην ξεκινήσεις από αυτούς? Λέω εγώ και τον κύριο Σπουλιόπουλο και άλλους εμπειρογνώμονες και άλλους συνδικαλιστές επίσης, που είναι και του ΟΣΕ, πέρα από τους μηχανοδηγούς. Γινόμαστε κουραστικοί και εμείς, φαντάζομαι και εσείς θα το έχετε ακούσει αυτό, αν και εσάς σας σέβονται λόγω της απώλειας της τραγικής. Εδώ υπάρχει το εξής. Λέμε κάθε φορά ότι για να γίνει αυτό το τραγικότατο δυστύχημα, το έγκλημα, έπρεπε να συντρέχουν αρκετοί παράγοντες. Δεν είναι φυσιολογικό, δεν χωράει λογική σε διπλή γραμμή δύο τρένα να συγκρούνται με τοπικά. Επομένως αναφέρουμε κάθε φορά τις δικλείδες ασφαλείας. Από την ελάχιστη, δηλαδή την επάρκεια του σταθμάρχη και πώς έγινε η μετακίνηση και τι εκπαίδευση είχε. Από την έλλειψη του δεύτερου. Από το ότι δεν λειτουργούσε η τηλεδιοίκηση της Λάρισας, η οποία θα έδινε ένα χρόνο πιθανόν. Δηλαδή υπήρχαν πιθανότητες. Από το δευτεροβάθμιο κέντρο ελέγχου του Καρόλου, το οποίο καταργήθηκε από το 2020. Και από την GSMR η έρευνα έδειξε ότι οι μηχανοδικοί προσπαθούσαν να επικοινωνήσουν με τα κινητά, δηλαδή απίστευτα πράγματα.
και βεβαίως και τα υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας που είναι το ECTS και τα λοιπά, αλλά εδώ λέμε δεν υπήρχε τα στοιχειώδη. Λοιπόν, ξαναγινόμαστε κουραστικοί, εγώ τα αναφέρω κάθε φορά όπως και άλλοι συνάδελφοι, γιατί αυτά πρέπει να καταγράφονται. Για το φορτίο δεν έχει γίνει πολύ μεγάλη κουβέντα, είναι αλήθεια. Για το φορτίο και το τι μετέφερε, παρόλο που και δημοσιογραφικά έχει παίξει και πολύ. Έχουν βγει κάποια συμπεράσματα, νομίζω. Είπατε και εσείς αυτά στη δικαιοσύνη, σε αυτή την επιτροπή. Δεν νομίζω ότι ποτέ πραγματικά θα καταλήξετε στην καταληκτική μου ερώτηση, μάλλον. Τώρα, για το μπάζωμα, το οποίο και αυτό δεν το έχουμε αναλύσει πολύ. Εγώ ξέρω, υπάρχουν πληροφορίες ότι αυτή η επιτροπή της περιφέρειας λειτουργήσε δύο φορές. 2:30 το βράδυ του ιδίου του δυστυχήματος και 6 το πρωί και μετά λειτουργήσε μόνη της. Δηλαδή δεν έχει δώσει λογαριασμό σε κανέναν, γι' αυτό και ζητάμε να έρθουν και ο κύριος Αγοραστός, ο οποίος θα έρθει από ό,τι είδα, αλλά και οι υπόλοιποι, ο κύριος Τριαντόπουλος κτλ. Τώρα, ζητήσατε τις κάμερες και σας είπε ο εφέτης ότι δεν υπήρχαν. Ζητήσαμε τις κάμερες. Του στείλω ότι γιατί ζητήσατε μόνο για το επιβατικό και δεν ζητήσατε εμπορικό. Να ζητήσετε για το εμπορικό. Αυτό έγινε Μάρτιο. Το σημειώνει. Το σημείωσε. Δεν το σκέφτηκε μόνος του. Το είπαμε εμείς του ανακριτή και το σημείωσε. Αλλά μετά πάλι το ξέχασε. Και το ζήτησε 1,5 μήνα μετά. Θαρρείς, δεν γνωρίζουμε όλοι ότι αυτά τα διατηρούν πολύ λίγο φυσικά. Και δυστυχώς μας είπε μετά ότι τα ζήτησα όπως θέλατε, αλλά τα έχουν σβήσει. Μάλιστα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα... γιατί και αυτά δημοσιογραφικά τα πληροφορούμαστε, τα υπολείμματα, οι εμπειρογνώμονες είχαν κάνει μια καταγραφή που στη θέση καθενός και υποδείκνυαν σε σημεία που μπορεί να βρεθούν υπολείμματα. Ισχύει αυτό? Και βοήθησαν. Θα μπορούσαν να βοηθήσουν. Ναι. Όπως μπορούν να βοηθήσουν παντού. Φυσικά. Αλλά η Επιτροπή μας δεν τους... κάτι άλλο. Η περίθλιψη των επιζώντων. Τι γίνεται με αυτό? Γιατί τις πρώτες μέρες είχε απασχολήσει πάρα πολύ ότι θα τους προσέξουμε, θα κάνουμε ψυχολογική υποστήριξη κτλ. Συνέβη. Ψυχολογική υποστήριξη. Επειδή δεν το χρησιμοποίησα εγώ, δεν γνωρίζω, αλλά και με τους άλλους συγγενείς που μιλάμε, νομίζω κανένας δεν χρησιμοποίησε και δεν, νομίζω αυτό έπαιξε λίγο τις πρώτες μέρες, πιο πολύ στα κανάλια. Αν θέλετε, καλέστε εκεί. Δεν νομίζω το χρησιμοποίησε όμως κανένας μας. Μάλιστα. Κοιτάξτε τώρα, εγώ νιώθω σήμερα συγκλονισμένη αλήθεια, νομίζω και όλοι οι συνάδελφοι περισσότεροι, γιατί... δείχνει μία πέρα από τα τραγικά όλα αυτά συμβάντα και μία ανάπηρη δημοκρατία, θα το πω έτσι. Θα τολμήσω να το πω. Έτσι χάνει ο πολίτης την εμπιστοσύνη του στη δημοκρατία και στο πώς λειτουργεί η Βουλή. Και θα σας κάνω μόνο μία ερώτηση πραγματικά και θέλω να μου απαντήσετε. Έχει νόημα να καθίσουμε σε αυτή την εξεταστική εμείς? Νόημα θα έχει μόνο αν αποφασίσετε ότι πρέπει να βγει η αλήθεια. Εμείς το έχουμε αποφασίσει. Εδώ υπάρχει μια πλειοψηφία. Θέλει η πλειοψηφία να το θέλει. Ωραία. Η πλειοψηφία λοιπόν έχει βγάλει το πόρισμα. Είναι σαφές. Να πω την αλήθεια, και εμείς λίγο το έχουμε βγάλει. Τα συμπεράσματα, η κάθε κοινοβουλευτική ομάδα που παρακολουθεί με μια άλλη διάθεση. Από εδώ όμως, όταν γίνεται τόση μεγάλη φασαρία για να έρθουν οι εμπειρογνώμονες, για να έρθει ο Γενιδούνιας, για να έρθει ο Υπουργός, έχουμε εξετάσει υπουργούς τριών δεκαετιών. Και δεν έχουν έρθει οι υπουργοί πρόσφατοι. Γι' αυτό το ρωτάω πολύ ειλικρινά. Κάποια στιγμή, χθες έκανα ένα δελτίο τύπου, κάναμε ως Νέα Αριστερά, στο οποίο καταλήγει ότι όσο κάθομαι σε μια επιτροπή που η συγκάλυψη είναι σαν να είμαι συνένοχη. Και πραγματικά σας ρωτάω, ωφελεί καθόλου το θέμα η παρουσία μας εδώ πέρα? Ειλικρινά. Επί της ουσίας... πιστεύω πως όχι. Το ότι μπορεί να έρθουν κάποιοι και να πούνε κάποια πράγματα που δεν γνωρίζετε, γιατί και αυτά που έχετε στα χέρια σας να δείτε είναι ελάχιστα, θα ρίξει κάποιος δεν θέλει πραγματικά να κάνετε, ακόμη και αν έχετε όρεξη και διάθεση, δεν μπορείτε να κάνετε, γιατί σας λείπουν τα βασικά, δεν έχετε τις γνώσεις του τι έχει γίνει.
Οπότε αυτό σε συνδυασμό με το ότι δεν θα έρθουν οι πραγματογνώμονες, δεν θα έρθει ο κύριος Γενιδούνιας, που μπορούσαν επίσης να προσφέρουν κάποιες πληροφορίες, θεωρώ ότι, ότι δεν έχει νόημα αυτό το πράγμα. Αλλά εγώ θέλω να ξανακάνω πάλι μία ερώτηση, γιατί εμένα έχει κολλήσει το μυαλό μου εκεί. Βλέποντας που δεν χρειάζεται να καθίσεις πολύ και να τα ψάξεις, άμα πάρεις μία έκθεση της ΡΑΣ και διαβάσεις τι έχει ο σιδηρόδρομος και πάρεις και δεις το πρώτο πόρισμα, Γεραπετρίτη, το πόρισμα των πραγματογνωμών και τα διαβάσεις, δεν χρειάζεται να γίνει όλο αυτό. Δεν χρειάζεται να έχουν περάσει 10 μήνες και να ψάχνουμε. Είναι πασιφανή αυτά οι παρεμβάσεις και οι παραβιάσεις των νόμων. Δεν μπορώ να καταλάβω ποιον θέλουμε να πείσουμε. Ποιος θα έρθει εμένα να με πείσει ότι δεν φταίει ο κύριος Καραμαλής, ότι δεν φταίει η ΡΑΣ, ότι δεν φταίει και πιο ψηλά. Με σε αυτό το μπάχαλο που εγώ τα διάβαζα και ντρεπόμουνα. Γι' αυτό έκανα αυτή την ερώτηση, γιατί πραγματικά με ό,τι στοιχεία έχουμε, βεβαίως μας λείπουν και παρακολουθούμε όσο μπορούμε, νομίζω και οι συνάδελφοι της υπόλοιπης αντιπολίτευσης, εμείς έχουμε μία άποψη και προσπαθούμε σε μία επιτροπή, όπου όμως δεν λειτουργεί δημοκρατικά, και θα πει ο πρόεδρος πάλι για μια φορά ότι έτσι λειτουργεί η δημοκρατία με την πλειοψηφία. Θέλει και συνενέσεις όμως. Θέλει να ακούς κι όμως και θέλει και να αποδεικνύεις και να πείθεις τους υπόλοιπους ότι πράγματι θέλω διερεύνηση. Εδώ πέρα η συγκάλυψη είναι, ξεκινάμε κάθε μέρα και μαλώνουμε, αναλωνόμαστε. Και όπως είπα και πριν, και εσείς που μας βλέπετε και όποιος και πολίτης και να μας βλέπει, κλονίζεται εμπιστοσύνη στους δημοκρατικούς θεσμούς και στη Βουλή. Νομίζω ότι συμμετέχουμε σε μια εξεταστική, το είπε και η κυρία Αποστολάκη και συμφωνώ και εγώ, δεν έπρεπε να γίνει εξεταστική, προφανώς, έπρεπε να γίνει προανακριτική. Έχετε πολύ το δίκιο. Έχετε πολύ το δίκιο. Δεν θέλω κάτι άλλο. Θέλω να σας συγχαρώ για άλλη μια φορά, να σας ελπιθώ και να πω καλό κουράγιο, γιατί έχετε δρόμο μπροστά σας. Να ξέρετε ότι σε ό,τι μπορούμε εμείς θα βοηθήσουμε. Να είστε καλά. Ένα μόνο σχόλιο. Είπατε για τη δημοκρατία. Σπουδαία η δημοκρατία. Αλλά θέλει προσοχή. Δεν μπορεί να βγαίνει ένας δολοφόνος να κάνει ένα έγκλημα και επειδή έχει πολλούς φίλους και είμαστε δημοκράτες και προασπιζόμαστε τη δημοκρατία, να λέμε ναι, δεν πειράζει, θα τον αθώσουμε, γιατί η πλειοψηφία είναι φίλη του και η πλειοψηφία θέλει αυτό. Τι θα πει ναι, πλειοψηφία, αλλά δεν θα έπρεπε να υπάρχουν και κάποια όρια? Εδώ μιλάμε για ένα έγκλημα 57 ανθρώπων. Μιλάμε για δύο τρένα που συγκρούστηκαν με τοπικά. Ποια δημοκρατία, μου λέτε? Κρίμα για τη δημοκρατία να την ξεφτιλίζουμε. Με πλήρη σεβασμό. Συμφωνείτε, κυρία Πέρκα, κάτι είπατε πριν, συγγνώμη. Παρακαλώ. Συμφώνησα απολύτως ότι η δημοκρατία δεν είναι μία λέξη, δεν είναι μία πλειοψηφία, δεν είναι ένα νούμερο. Είναι διαδικασίες, είναι συνειδήσεις, είναι ειλικρίνεια και κουβέντες σε βάθος, είναι και συνενέσεις. Άλλο να διαφωνούμε και άλλο να υπάρχει συγκάλυψη. Το έχω πει πολλές φορές αυτή την επιτροπή. Με πλήρη σεβασμό στον πόνο σας, με πλήρη σεβασμό και προφανώς δεν μπαίνουμε σε αντιπαράθεση, νομίζω ότι η δημοκρατία είναι κάτι το οποίο οφείλουμε να το διαφυλάξουμε. Έχει κάποιους κανόνες. Υπάρχει και η αρχή της πλειοψηφίας. Γιατί η λαϊκή κυριαρχία την επιβάλλει. Δεν λέω κάτι διαφορετικό, έτσι, να είμαι καθαρός. Συμφωνούμε ακριβώς. Γιατί οι πολλοί ψηφίζουν. Ίσως το βλέπουμε λίγο αλλιώτικα, αλλά συμφωνούμε. Ο κύριος Βρετός από το κόμμα της Νίκης, παρακαλώ. Ευχαριστώ.
Εμείς δεν μπορούμε να πούμε στη θέση ούτε τη δική σας, ούτε κανενός γονιού, αδελφού, συγγενή. Και το κάνω και συνειδητά και αρνούμε, ακριβώς να μην μπω σε μια ψευτοειθικίστικη, κοροϊδευτική πρακτική, την αναφέρετε προηγούμενα από πρωθυπουργούς που κλαίγανε, συγκινιόντουσαν, συνάδελφοι συγκινιόντουσαν. Εδώ είμαστε, όπως κάναμε και κατά τη συζήτηση της εξεταστικής, γνωρίζοντας ότι ήταν λόγω της κυβερνητικής πλειοψηφίας μια ευκαιρία συγκάλυψης, και το ζούμε εδώ και με τους μάρτυρες που λένε συνεχώς ψέματα, δηλαδή από τον έναν ερωτώμενο μέχρι τον επόμενο λένε ψέματα, έτσι εσείς τα ζείτε, τα βιώνετε, όμως είμαστε εδώ και την ψηφίσαμε μνημονεύοντας ένα-ένα τους νεκρούς αυτού του εγκλήματος, γιατί πιστεύουμε στα πρόσωπα. Και εμείς το μόνο, όπως και τις προανακριτικές, για να είμαστε συνεπείς, ότι θα χρησιμοποιήσουμε οποιοδήποτε όπλο της δημοκρατίας, ακόμα κι αν αυτή την περίοδο για αυτό το συγκεκριμένο θέμα είναι χειραγωγούμενη, ελεγχόμενη και αλυσοδεμένη στα πλαίσια της πλειοψηφίας, γιατί δεν θα είχαμε την ευκαιρία να έχουμε εσάς εδώ. Έτσι ώστε να είστε μια γροθιά στη συνείδηση αυτών που συνειδητά συγκαλύπτουνε. Γιατί ο καθένας από εδώ εμάς βρίσκεται με τον εαυτό του, τον όρκο του και τη συνείδησή του. Και δεν έχετε ανάγκη από εμάς να σας πούμε πόσο καλοί είστε, πόσο δυνατοί, η ψυχή σας το ξέρει. Αλλά έχουμε υποχρέωση να τιμήσουμε το χέρι μας όσοι το βάλαμε στο Ευαγγέλιο και το πιστεύουμε. Γιατί αυτή η ίδια η πλειοψηφία ενδιαφέρεται αυτή τη στιγμή για δικαιώματα του ενός, του δύο, του τριών ατόμων και αδιαφορεί, καπελώνει, εξουδετερώνει, διαστρεβλώνει, καλύπτει, συγκαλύπτει τις μνήμες 57 και όσων δεν γνωρίζουμε και 180 που κάποιοι από αυτούς δεν θα έχουν ποτέ ζωή σαν αυτή που είχαν προηγούμενα, ακόμα κι αν ιαθούν από όλα τους τα τραύματα. Γιατί η ψυχή και η συνείδηση δεν γιατρεύεται μετά από ένα τέτοιο συμβάν. Θα ήθελα... Κύριε Βρετέ, με πλήρη εκτίμηση στο ρόλο σας και τα λοιπά, αλλά επειδή ακούω... Μάλλον βλέπω μία διάθεση επιθέσεων στη δικαιοσύνη, στην αρχή της πλειοψηφίας, άρα και της δημοκρατίας. Και επειδή έχει υποφέρει αρκετά ο κοινοβουλευτισμός και ο τόπος μας από φαινόμενα απαξίωσης και της δημοκρατίας και της αρχής της πλειοψηφίας και της δικαιοσύνης. Θα έλεγα εμείς ως σώμα, εξαιρώ τη μάρτυρα, είναι μια ειδική περίπτωση, έχει τον πόνο της και το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Θεωρώ όμως ότι θα πρέπει να δείξουμε ένα μίνιμουμ. Δεν θα να τελειώσει και να απαντήσουμε, συγχωρείτε. Όχι, να ακούσουμε προσοχή την αγωνία του Προέδρου. Μία πρόταση. Ναι, σας ακούω, εγώ σέβομαι τη δημοκρατία. Είμαστε κοινοβουλευτικοί, καλό είναι να κρατήσουμε σαν σώμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ, όχι κυρία Αποστολάκη, παρακαλώ, έχουμε διακόψει τον κύριο Μητρό. Παρακαλώ. Σας παρακαλώ, κυρία. Όχι, κυρία Αποστολάκη. Όχι, σε παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Έχει το λόγο ο κύριος Βρετός. Όχι, μαζί είμαστε. Για τα πρακτικά. Εγώ θα. Ναι. Παρακαλώ να κρατήσουμε σε ένα μήνυμα. Σας παρακαλώ, κύριε Αποστολάκη. Έχω την κάλυψη. Δεν είναι εικόνα. Σας παρακαλώ. Ο κύριος Βρετός έχει το λόγο. Παρακαλώ. Παραχώρησε για ένα λεπτό. Θεωρείτε τώρα ότι είναι να ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση. Ναι, είναι πολύ σημαντικό. Εντάξει, κυρία Αποστολάκη. Είναι πολύ σημαντικό. Είπατε κάτι που το βρίσκω εξαιρετικά ατυχές και πιστεύω ότι πρέπει να διαγραφεί από τα πρακτικά. Δεν έχει τον πόνο της η μάρτυρας εδώ μέσα. Και δεν νομίζω ότι αυτό είναι που σας μένει. Παρακαλώ. Παρακαλώ, μην δημιουργείτε εντυπώσεις. Με πλήρη σεβασμό απευθύνομαι. Σας παρακαλώ, κύρια Αποστολάκη, αλλά δεν είναι καλό αυτό που κάνετε. Σας παρακαλώ. Μην δημιουργείτε εντυπώσεις. Σας είπα ότι σας δεν παρακαλώ. Εντυπώσεις. Και δεν θα σηκώσουμε τους τόνους εδώ. Σας παρακαλώ, δεν δημιουργείτε. Μιλάμε με απίστευτο σεβασμό. Σας παρακαλώ, κυρία Αποστολάκη. Καταλάβατε. Σας παρακαλώ. Εγώ μίλησα στον κύριο Βρετό, δεν μίλησα στη μάρτυρα. Σας παρακαλώ και σταματήστε το αυτό. Σταματήστε το αυτό, σας παρακαλώ θερμά. Κύριε Βρετέ, έχετε το λόγο. Παρακαλώ, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Και να μην αφήνετε υπονοούμενα για τον τρόπο αντιμετώπισης της μάρτυρας. Είμαστε πάρα πολύ. Σεβόμαστε απόλυτα.
και δεν αφήνω κανένα περιθώριο παρερμηνίας. Είμαστε με μεγάλο σεβασμό εδώ σήμερα. Παρακαλώ και να το σεβαστείτε κι εσείς αυτό. Εγώ στον κύριο Βρετό είπα να σεβαστούμε κάποια πράγματα ως κοινοβουλευτική. Δεν απευθύνθηκα στη μάρτυρα. Και παρακαλώ, δεν σας δίνω το δικαίωμα αυτό να παρερμηνεύετε τα λεγόμενα μου. Κύριε Βρετέ, παρακαλώ, τοποθετηθείτε. Σας επέτρεψα να με διακόψετε. Ως σεβασμός στο θεσμό. Σας επέτρεψα να με διακόψετε ως σεβασμό απέναντι στο θεσμό. Όμως δεν αποδέχομαι καθόλου την παρέμβασή σας, γιατί και άκερη ήταν και ανεπίτρεπτη, γιατί εδώ δεν είμαστε για να κάνουμε μασάζ ή φροντιστήρια. Αυτά θα κάνει η κυβέρνηση. Έτσι, για να τελειώνουμε. Κυρία Μάρτης, είπατε ότι ενημερωθήκατε μετά το εξώδικο που στείλατε στον Περιφερειάρχη ότι σας ενημέρωσε ότι λειτουργήσε μια συνάντηση με προβεβλημένα στελέχη κυβερνητικά. Είπατε κάποια ονόματα. Εσείς τα ονόματα αυτά τα μάθατε μέσα από την απαντατική επιστολή στο εξώδικό σας? Ναι. Ωραία. Άρα πιστεύετε εσείς ότι αυτά τα πρόσωπα, τα οποία μετά τη συνάντησή τους, μία-δύο συναντήσεις που κάνανε, αποφασίσαν να γίνουν παράνομες εργασίες συγκάλυψης, ότι θα πρέπει να έρθουν και να καταθέσουν με ποια κριτήρια, αν είναι θεσμικό όργανο, αν πήραν εντολή από κάποιον, ποιος τη συγκάλυψε στη συνέλευση και αν κρατήθηκαν πρακτικά. Πιστεύετε ότι αυτά τα άνομα, τα πέρα από τον κύριο Γενεδούνια και τα υπόλοιπα, θα πρέπει να έρθουν στην Επιτροπή? Φυσικά. Πιστεύετε ο κύριος Γεωργιάδης, αφού δεν τον κατά δική σας αναφορά, θα έπρεπε ο εισαγγελέας την άλλη μέρα να τον καλέσει για αυτές τις προσλητικές πρώτον, αλλά κυρίως παράνομες δηλώσεις, γνωρίζοντας ο ίδιος, δηλώνοντας ότι καλά έκανε ο κύριος Καραμαλής και δεν έλεγε την αλήθεια, γιατί έτσι δεν θα χρησιμοποιούσε κανείς. Πιστεύετε ότι πρέπει να έρθει και ο κύριος Γεωργιάδης ως μάρτυρας στην Επιτροπή μας? Θα είχε ενδιαφέρον, ερχόταν, ναι. Πιστεύετε ότι αυτοί οι άνθρωποι που συντελέσανε αυτή την Επιτροπή, που ήταν ο Υπουργός παρά τον Πρωθυπουργό, Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Πλεύρης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, δηλαδή ό,τι πιο σημαντικό στο επιτελικό κυβερνητικό κράτος, το κάναν ερήμην του Πρωθυπουργού? Ποια είναι η γνώμη σας? Όχι, βέβαια. Άρα θα πρέπει να κληθεί και ο Πρωθυπουργός? Βεβαίως. Υπάρχουν άλλοι μάρτυρες που πιστεύετε εσείς ότι πρέπει να κληθούν στην πορεία αυτή? Όπως είπα και πριν, οποιοδήποτε πραγματογνώμονας ή οποιοδήποτε εργαζόμενος έχει να πει κάτι για την υπόθεση, πρέπει να είναι εδώ. Το συνεργείο που ανέλαβε να κάνει αυτή το μπάζωμα, την εξαφάνιση των στοιχείων, αυτό ξέρετε εσείς με κάποιο επίσημο τρόπο ποιοι ήταν υπεύθυνοι, ποιοι αρμόδιοι, τα ονόματά τους, τα έχετε ζητήσει? Αυτό φαντάζομαι ότι θα το έχει απαντήσει ο κύριος Αγοραστός. Εσείς δεν έχετε, για να καλέσουμε και ονομαστικά για να δούμε ποιες οδηγίες πήρανε, με ποιο τρόπο, με ποιες εντολές, αφού αυτή τη δουλειά οι ανακριτές δεν την κάνανε. Η αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου Εισαγγελέας, δεν ξέρω, σας έκανε θεραπεία ψυχολογική αντί να πατήσει στο θεσμικό της ρόλο? Η Εξεταστική Επιτροπή, έστω και έτσι όπως είναι, σε αυτό το περιβάλλον, το οποίο είναι ένα περιβάλλον συγκάλυψης με απόλυτο τρόπο, όχι γιατί το λέτε εσείς, γιατί το καταθέτουμε και εμείς συγκεκριμένα. Πιστεύετε ότι έχει υποχρέωση να καλέσει ονομαστικά και τους ανθρώπους? Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, ξέρετε τι θα ήθελα να ρωτήσω? Εσείς σε όλη αυτή την έρευνα και αγωνία που δείχνετε για να δικαιώσετε για τη μνήμη των δικών σας ανθρώπων, ότι εσείς αισθάθηκατε απέναντι σε αυτούς, αγαπημένους σας, αντάξει του χρέους και της ευθύνης που αναλάβατε, μετά να αποδώσετε τη δικαιοσύνη, γιατί αυτό είναι δημοκρατία. Πώς βλέπετε, το είπατε, αλλά θέλω να είναι ξεκάθαρη ξανά η θέση σας, γιατί πιστεύουμε πάρα πολύ εμείς στην κατάθεση,
των ανθρώπων που γνωρίζουν τα πράγματα. Πώς βλέπετε εσείς στη διερεύνηση των συνθηκών να αρνείται η πλειοψηφία στο πλαίσιο της δημοκρατικής πλειοψηφίας να λάψει η αλήθεια? Η δημοκρατία δεν σέβεται κάθε μία πολιτική δύναμη επειδή είναι η πλειοψηφία στο αίτημά της να διευκρινίσει την αλήθεια? Ποια είναι η θέση σας? Θα πρέπει να ξαναπώ αυτό που είπα, ότι αν θέλεις να διαλευκάνεις ένα έγκλημα και θέλεις να κάνεις μία έρευνα και πρέπει κάποιοι άνθρωποι να κληθούν, άσχετα με το πόσο επικίνδυνοι μπορεί να είναι για τους υπουργούς, γιατί θα πούνε πράγματα, θα έπρεπε να είναι εδώ. Αυτός δεν είναι υποτίθεται ο στόχος της εξεταστικής? Οτιδήποτε λιγότερο από αυτό καθιστά την Εξεταστική Επιτροπή, και συγχωρέστε με, μία διαδικασία τυπική ανεφουσίας. Εμείς πάντως δεν σας συγχωρούμε, γιατί δεν θεωρούμε ότι λέτε κάτι που δεν είναι αληθές. Οπότε μην έχετε τέτοιου είδους ενοχές. Θα ήθελα να ρωτήσω, είπατε εσείς ότι τα καταγραφικά, ενώ ο ανακριτής ζήτησε για την επιβατική αμαξοστοιχεία, δεν τα ζήτησε για την εμπορευματική αμαξοστοιχεία. Και όταν το ζητήσατε και γράφος, ο ανακριτής το έκανε μετά τόσο χρόνο, έτσι ώστε να επικαλεστούν μια άποψη, να μην τη χαρακτηρίσω, μια άποψη η οποία δεν στέκει. Εμείς ρωτήσαμε τον κύριο Βερελή προσωπικά εδώ και του είπαμε, όταν επικαλέστηκε, ότι ήταν το βιογραφικό του, ότι ήταν πρόεδρος Ελληνικά Πετρέλαια στον Ασπόπυργο, και εσείς ως πρόεδρος σας συνέβαινε ένα ατύχημα με τόσους νεκρούς, ως πρόεδρος απέναντι στους εργαζόμενούς σας, γιατί μπορεί να αδιαφορεί ο πρόεδρος για τους επιβάτες, γιατί αδιαφορούσαν συστηματικά, τους στέλναν σε μια ζωντανή νοκροφόρα. Θέμα χρόνου ποια θα ήταν η σύνθεση των νεκρών, αλλά υπήρχαν και εργαζόμενοι. Και απάντησε ο κύριος Βερελής προς τιμή του ότι και θα ανέτρεχα και δεν θα απέκρυπτα τα στοιχεία, γιατί θα τα απέκρυπτε μόνο κάποιος όταν είχε να κρύψει κάτι. Έχει και σημαντικές παρεμβάσεις ο ρόλος αυτής της Επιτροπής. Επομένως, εσείς τώρα που βλέπετε τις ανακριτικές αρχές να μην κάνουν το καθήκον τους, τις αστυνομικές, τις πυροσβεστικές υπηρεσίες να μην κάνουν το καθήκον τους, την περιφέρεια να μην κάνει το καθήκον της, οι υπάλληλοι της περιφέρειας να μην κάνουν το καθήκον της, να είναι μπέστε σκύλια λέστε και διαλύστε ότι υπάρχει ζωντανό. Σε επίπεδο Αρείου Πάγου που πήγατε στη Βουλή Αρείου Πάγου, να έχετε μια τέτοια αντιμετώπιση, όχι νομική, έτσι, ούτε υπέρ του δημοσίου συμφέροντος, ούτε υπέρ του κράτους δικαίους. Εσείς πιστεύετε ότι όλοι αυτοί οι οργανισμοί που συστηματικά ο καθένας από μόνος του αποκρύπτει την αλήθεια, το κάνουν τυχαία, το κάνουν γιατί δεν είναι επιστημονικά κατερτισμένοι, το κάνουν γιατί είναι χαλαροί στο έγκλημα αυτό, ή υπάρχει κάποια ενοποιητική σχέση? Δεν λέω για την πολιτική, γιατί την πολιτική μας είπατε ξεκάθαρα, υπουργός παρά τον πρωθυπουργό, η περιφερειάρχης, έχουν μια online συνεννόηση. Όλες οι υπόλοιπες αρχές ανεξάρτητες που είναι εδώ για να υπερασπίσουν τη δημοκρατία, γιατί η δημοκρατία δεν είναι επειδή το λένε πολιτικοί με αυτές τις συνέπειες, γιατί είναι άνθρωποι με αδυναμίες. Εγώ βάζω την καλή πλευρά. Όμως, τι αίσθηση έχετε η εισαγγελία του Αρείου Πάγου να συμπεριφέρεται μη θεσμικά κατά δική σας εκτίμηση? Τυχαία το κάνει, δεν ξέρει νομικά? Όχι βέβαια. Άρα πιστεύετε ότι υπάρχει κάποιος πυρήνας ο οποίος όλες αυτές τις σοβαρές και ανεξάρτητες αρχές τις ενώνει? Προσωπικά πιστεύω ότι και ο ανακριτής στη Λάρισα και η εισαγγελέας έχουν δεχτεί κάποιες εντολές.
Από συγκεκριμένο κέντρο ή ο καθένας με το φίλο του λέει αυτό και ας κάτσουμε μην τρώ, γιατί φοβόμαστε. Εσείς πώς το έχετε εισπράξει, γιατί... Εγώ πώς το έχω εισπράξει. Ναι, επειδή έχετε εγώ ασχοληθεί. Εγώ πιστεύω έχετε... ότι είναι από τον Άριο Πάγο και πάνω οι εντολές. Ναι, είναι ενιαία, είναι μία αρχή που δίνει... Ναι, ότι το έγκλημα θα πάει μέχρι εδώ. Εδώ θα φτάσει. Δεν θα πάει παραπέρα. Γι' αυτό και έκανα τη σύγκριση με το οικονομικό έγκλημα των Ευρωπαίων που μιλάνε κατευθείαν για κακουργήματα με δόλο. Είναι δυνατόν εμείς να προσπαθούμε να πείσουμε τον ανακριτή ότι υπήρχε δόλος? Όταν δεν δουλεύει τίποτα. Όταν σου λένε όλοι ότι θα γίνει δυστύχημα. Και εσύ όχι απλά διαφορείς, προτρέπεις τον κόσμο να μπει και να το χρησιμοποιήσει. Γιατί πρέπει να κόψει εισιτήρια, γνωστό. Το ακούσαμε πάμε πολλές φορές. Δεν είναι δόλο? Δεν είναι κακούργημα με δόλο? Εσείς πιστεύετε ότι αν το ατύχημα γινόταν 200 μέτρα μέσα στο τούνελ, με όλα αυτά που έχετε αντιμετωπίσει, θα υπήρχε δυνατότητα με αυτή την εμπειρία, την τραγίδη που έχετε, να αποκαλυφθεί η αλήθεια ότι ήταν στην ίδια γραμμή το τρένο, με όλα αυτά που έχετε αντιμετωπίσει, ή στο φως εξωτερικά, αν γινόταν μέσα? Μάλλον όχι. Προφανώς όχι. Προφανώς όχι. Αν γινόταν μέσα, βέβαια, θα είχαν σκοτωθεί όλοι. Ερχόμαστε εκεί για να δούμε ένα θαύμα. Μπορεί να πληγώνει εσάς, αλλά είναι ένα θαύμα. Έτσι. Εγώ δεν. Έτσι, εννοείται. Όσοι λιγότεροι άνθρωποι. Έτσι. Φυσικά, γιατί μόνο ένας πονεμένος μπορεί να έχει αυτή την αίσθηση. Γιατί εμείς φιλοσοφούμε. Εσείς που έχετε τον πόνο, καταλαβαίνετε μόνο εσείς τι θα μπορούσε να έχει συμβεί. Ούτε να το διανοηθούμε. Εσείς με όλα αυτά που λέτε, είχατε, μάθατε, ακούσατε, κατατέθηκε από μάρτυρα εδώ, ήταν γνωστό σκάνδαλο για τα μαύρα βαγόνια. Έχω ακούσει για τα δήλωτα. Ναι, έχω ακούσει για τα. Πιστεύετε εσείς ένα δήλωτο βαγόνι, γιατί έχετε έτσι εντρυφήσει με το δυστυχέστερο τρόπο. Είναι δυνατόν ένα μέσο που μεταφέρεται με μηχανές, με ιδιαίτερη διαδικασία, με διπλούς μηχανοδηγούς, με συστήματα ασφαλείας που συμπτωματικά κανένα δεν δούλεψε ποτέ και τίποτα, με βαγόνια πάρα πολλά που φορτώνται, που τα καταγραφικά σβήνονται εξ επίτηδες, γιατί δεν έχει νόημα να επικαλείται κάποιος προσωπικά δεδομένα και να σβήνει έτσι καταγραφικά. Πιστεύετε ότι είναι δυνατόν αυτό να περιοριστεί σε έναν άνθρωπο που κάνει λαθρεία διακίνηση όχι μόνο των υλικών και άλλων που δεν μάθαμε, ή αυτό είναι μια ομερτά που αφορά πάρα πολλούς ανθρώπους? Φυσικά το δεύτερο. Αυτό μπορεί να γίνει ρήμη της εταιρείας της Hellenic Train? Όχι. Άρα εσείς γιατί πιστεύετε, εφόσον δηλώσατε ότι ήταν σε γνώση του Πρωθυπουργού τουλάχιστον η συνάντηση η οποία αποφάσισε να αποκρυφτούν στοιχεία και να αλλοιωθεί η έρευνα, να ανακατευτεί σε τόσο υψηλό επίπεδο από τον Πρωθυπουργό, τους υπουργούς του και τον Περιφερειάρχη για να καλύψουν μια παρανομία που μια ιδιωτική εταιρεία κάνει συστηματικά? Ή πιστεύετε ότι δεν ήταν συστηματικά και κινητοποιήθηκε ένας τέτοιος μηχανισμός συσκότησης από το ένα επίπεδο μέχρι τον τελευταίο υπάλληλο, ας πούμε, το σταθμάρχη? Κοιτάξτε, δεν μπορώ να ξέρω ακριβώς τι έχει γίνει. Αλλά αν τα βάλεις με ψυχραιμία όλα κάτω και για να καθίσουν να ασχοληθεί ο Πρωθυπουργός και όλη αυτή η ομάδα, γι' αυτό προφανώς υπάρχει μία σχέση σε όλο αυτό το πράγμα. Αλλά πώς ακριβώς και πόσο απλώνει και πότε αυτά δεν... Ναι, όχι, δεν ρώτησα αυτό. Απλώς ρώτησα το πρώτο μέρος. Φυσικά, ναι, φυσικά έτσι, δηλαδή, είναι δυνατόν, πώς είναι δυνατόν έτσι, να ασχολείται με αυτό. Ακριβώς. Άρα δεν είναι κάτι που έγινε άπαξ, έτσι, πρακτικά. Έτσι, γιατί αν ήταν άπαξ, ο καθένας θα στεκόταν όντως συγκινημένος, γιατί πάγωσε όλη η Ελλάδα, δεν το αντικατέβαινε. Εκείνο το βράδυ της 28ης Οκτωβρίου πάγωσε όλη η Ελλάδα. Γιατί εκείνη τη στιγμή όλοι αισθανθήκαμε ότι ήταν τα παιδιά μας. Μετά δεν μπορούσαμε να έχουμε το ίδιο. Επομένως, άρα όλες αυτές οι συμπτώσεις που δεν πιστεύετε ότι οφείλονται σε ανεπάρκεια επιστημονική,
Δεν πιστεύετε, αν κάνω κάπου λάθος διορθώστε με, δεν πιστεύετε ότι οφείλεται σε μη γνώση των διαδικασιών, δεν πιστεύετε ότι οφείλεται, υπάρχει μια ενιαία γραμμή συνεννόησης και γι' αυτό ονομαστικά θέλετε όλους τους μάρτυρες όπως τους αναφέρατε να περάσουν από την Επιτροπή μας κάτι που θα είναι έτοιμα και ας απαντήσει η πλειοψηφία που είναι σημαντική για το γάμο των ομοφυλοφίλων και το δικαίωμα των ενός, να πει ότι εμείς την πλειοψηφία μας δεν τη χρησιμοποιούμε για να διερευνήσουμε ένα έγκλημα 57 και 180. Ευχαριστώ και με συγχωρείτε αν ήμουν κάπου πέρα της διαδικασίας. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει η κυρία Καραγεωργοπούλου από την Πλεύση Ελευθερίας. Κυρία Καριστιανού, σας ευχαριστούμε για τη γενναιότητα και για το γεγονός ότι είστε σήμερα εδώ για να φωτίσετε, και νομίζω ήδη το έχετε πράξει, όλη αυτή την πολύ ιδιαίτερη υπόθεση που έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο. Είναι δεδομένο και πολύ ορθά είπατε ότι η υπουργική και βουλευτική ασυλία θα έπρεπε να έχουν αρθεί. Όχι μόνο των συγκεκριμένων προσώπων, αλλά γενικότερα ως θεσμός η βουλευτική ασυλία και η υπουργική ασυλία είναι κάτι για το οποίο η Πλεύση Ελευθερίας έχει τοποθετηθεί εδώ και 5 χρόνια, ότι θα έπρεπε να έχει καταργηθεί ο νόμος που προστατεύει ακριβώς αυτά. Επίσης, και ο διορισμός της ηγεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης είναι κάτι που έχουμε τηθεί ως Πλεύση Ελευθερίας να πάψει να υφίσταται με την κατάργηση του σχετικού νόμου. Στο πλαίσιο αυτό της ανάγκης μας για την ανάδειξη της αλήθειας και της απόδοσης δικαιοσύνης, η Ζωή Κωνσταντοπούλου είχε τοποθετηθεί μέλος αυτής της Εξεταστικής Επιτροπής. Πλην όμως, η αρχή της πλειοψηφίας επέλεξε σε αυτή την Επιτροπή να εξαιρεθεί. Για τον λόγο ότι ήταν, όπως ήταν ήδη όμως γνωστό, από τον Μάρτιο του 23 υπήρξε συνήγορος υπεράσπισης 2 οικογενειών και δική σας. Σαφώς και διαφωνήσαμε, σαφώς και αντιλέξαμε, πλην όμως καταλήξαμε στο να μην είναι σήμερα εδώ. Θεωρούμε ότι θα ήταν πολύτιμη η συνεισφορά της και η παρουσία της. Πλην όμως συνεχίζουμε σε αυτόν τον δρόμο της προσπάθειας να φωτιστεί όσο περισσότερο μπορεί, ακόμα και από αυτό το μέσο της Εξεταστικής Επιτροπής, η αλήθεια εκεί που είναι εφικτό. Ακόμα και κάποια σημεία να φωτιστούν, αν όχι πλήρως, σίγουρα θεωρούμε ότι συμβάλλουμε στο να αποδοθεί δικαιοσύνη και με αυτόν τον τρόπο. Γι' αυτό και οποιαδήποτε προσπάθεια παράπησης σε μη ανάγκη συνέχισης αυτής της Επιτροπής ή αποχώρησης ακόμα, νομίζω ότι είναι τελείως άστοχη και μετατοπίζει το πρόβλημα, γιατί το πρόβλημα δεν είναι αν συγκροτήθηκε ή όχι αυτή η Εξεταστική Επιτροπή. Το πρόβλημα είναι ότι δεν συγκροτήθηκε και προανακριτική επιτροπή, και το πρόβλημα είναι ότι η πλειοψηφία σε αυτή την επιτροπή έχει την τάση να θεωρεί ότι μπορεί να αποφασίζει για εγκλήματα. Τα εγκλήματα λοιπόν δεν υπόκεινται στην κρίση καμιάς πλειοψηφίας. Και ο ρόλος της πλειοψηφούσας δύναμης εδώ δεν είναι αυτή. Επίσης, ο ρόλος της οποιασδήποτε πλειοψηφίας δεν είναι να υποτιμά την αξία, να υποβαθμίζει την κατάθεση κανενός προσώπου το οποίο πλήττεται ή βάλλεται από τις συνέπειες αυτού του εγκλήματος. Σεβασμός λοιπόν είναι να προσπαθεί ο καθένας που είναι μέλος αυτής της Επιτροπής να δει πραγματικά τι έχετε πει και πώς αυτό συμβάλλει στην ανάδειξη της αλήθειας και στην απόδοση δικαίου. Με την Ζωή Κωνσταντοπούλου από την πρώτη μέρα κιόλας συγκρότησης της Επιτροπής καταθέσαμε ως Πλεύση Ελευθερίας αίτημα να διαβιβαστούν στην Επιτροπή και να συσχετιστούν όλες οι δικογραφίες που υπάρχουν στη Βουλή. Αυτό είναι κάτι που πράξαμε στην προσπάθειά μας όλα τα μέλη να μπορούν να συμμετέχουν με ένα τέτοιο τρόπο ώστε να συμβάλλουν καθοριστικότερα στο
ποιου είδους απαντήσεις δίνουν οι μάρτυρες που έρχονται σήμερα, όχι μόνο σήμερα, αλλά και τις προηγούμενες ημέρες και τις επόμενες μέρες που θα έρθουν στην παρούσα Επιτροπή. Θα ήθελα να σας θέσω κάποιες συμπληρωματικές και μόνο ερωτήσεις, δεδομένου ότι στις περισσότερες νομίζω έχετε τοποθετηθεί και από την δική σας προσωπική παρέμβαση, αλλά και από ερωτήσεις άλλων συναδέλφων. Εάν θα μπορούσατε να συμπληρώσετε σε επίπεδο εμποδίων, ποια εμπόδια συναντήσατε μέχρι τώρα στην αναζήτηση της αλήθειας, αν υπάρχει κάτι άλλο που δεν μας έχετε πει από τα όσα εκθέσατε σε σχέση με την παρουσία σας στον ανακριτή. Δηλαδή, για παράδειγμα, ο ανακριτής σας κάλεσε ή πήγατε μόνοι σας στον ανακριτή? Κάλεσε άλλους αυτόπτες μάρτυρες? Είχατε κάποιο άλλο είδους εμπόδια στην αναζήτηση της αλήθειας μέχρι σήμερα? Από όσο γνωρίζω, ο ανακριτής δεν έχει καλέσει αυτόπτες μάρτυρες ακόμα. Εσάς σας κάλεσε? Όχι. Πήγατε μόνοι σας? Εγώ πήγα για να κάνω παράπονα και είχα πάει και μία φορά για να τον γνωρίσω. Ξέρετε, με κάλεσαν μία φορά, τώρα μου ήρθε, όταν είχα στείλει εξώδικο στον κύριο Αγοραστό. Με κάλεσε ένας εισαγγελέας, όχι μόνο εμένα, συγγνώμη, είχε το εξώδικο, μετά το εξώδικο ακολούθησε μήνυση, όταν μας έδωσε ο κύριος Αγοραστός τα πρόσωπα. Λοιπόν, μετά τη μήνυση, μας κάλεσε ο κύριος ένας εισαγγελέας για να πούμε γιατί μηνύουμε τον κύριο Αγοραστό και γιατί πιστεύουμε ότι θα βρίσκαμε σημαντικά πράγματα στο χώρο. Τι δηλαδή είναι το τόσο σημαντικό που αλλοιώθηκε από αυτή τη διαδικασία, τι πιστεύουμε εμείς? Αυτό ήταν το οποίο το θεωρήσαμε τραγικότερο, από τα πιο τραγικά πράγματα. Από εκεί και πέρα, σας λέω, σε όλη τη διαδικασία, από την πρώτη μέρα και μετά, εμείς ουσιαστικά γινόντους τα πράγματα που καταλαβαίνω ότι χάνουμε στοιχεία και τρέχαμε να δούμε πώς μπορούμε να τα αλλάξουμε. Από την άποψη ότι μπορούμε να πάμε στον ανακριτή και να του ζητήσουμε κάποια πράγματα, μπορούμε εύκολα να πάμε. Και όποτε πηγαίνουμε, είτε εγώ είτε οι υπόλοιποι, η αλήθεια είναι ότι λέει ναι, θα το κάνω, αλλά πραγματικά δεν γίνεται τίποτα. Άρα σήμερα σε ποιο σημείο βρίσκονται οι έρευνες από πλευράς ανάκρισης? Έχουν κληθεί πολλοί μάρτυρες, απομένουν ακόμα αρκετοί, γνωρίζετε? Η Ράς δεν έχει κληθεί. Mm-hmm. Η Χελένη Κτρέη δεν έχει κληθεί. Σε εσάς, μιλάω για την εισαγγελία. Έχετε συναντηθεί ποτέ με τον κύριο Καραμανλή? Όχι. Με τον κύριο Αγοραστό είπατε ότι συναντηθήκατε, ναι, στο μνημόσυνο. Με τον κύριο Καραμανλή? Είχα προσπαθήσει να πάω σε μια συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη, όπου δεν μου επιτράπει είσοδος. Συγκέντρωση και δεν σας επιτράπηκε είσοδος πού? Ήταν μια πολιτική συγκέντρωση. Mm-hmm. Ήταν με τον κύριο Μητσοτάκη. Ήταν στο Βελίδιο. Μάλιστα. Και ρώτησα, επιτρέπεται στο Βελίδιο, δεν είναι το σπίτι κάποιου, επιτρέπεται να μπει όλος ο κόσμος και απαγορεύεται να μπω εγώ? Και μου είπαν, μάλιστα, δεν είστε επιθυμητοί. Μάλιστα. 4 μέρες προτού γίνει το έγκλημα, ο Πρωθυπουργός δήλωνε σε κάποια συγκέντρωση στη Λάρισα ότι ο ελληνικός σιδηρόδρομος βρίσκεται στο πρώτο βαγόνι της ευρωπαϊκής αμαξοστοιχίας. Έχετε ακούσει για αυτές τις δηλώσεις του? Η αλήθεια είναι όχι. Υπόθηκαν και αυτά. Παρέπεισε
παρέπιθε συστηματικά η κυβέρνηση το επιβατικό κοινό ότι μπορεί να μπαίνει με ασφάλεια στα τρένα ακόμα και 4 μέρες πριν συμβεί το γεγονός. Συγγνώμη, και αμέσως μετά που συνέβη, μας είπανε λογικό δεν είναι να σας λέμε να μπείτε μέσα. Τους φαινόταν τελείως φυσιολογικό. Όπως και σήμερα μας δήλωσε εδώ η κυρία Τσιαπαρίκου ότι εφόσον υπάρχει, και όχι μόνο εκείνη, εφόσον υπάρχει υποδομή και επιδομή, τα τρένα κινούνται. Υπάρχει πλήρης ασφάλεια και τα τρένα κινούνται. Βεβαίως και το πόρισμα των πραγματογνωμόνων της Επιτροπής Γεραπετρίτη δεν λέει αυτά. Ακριβώς. Η πλειοψηφούσα δύναμη απέρριψε το αίτημα για σύσταση προανακριτικής επιτροπής που θα διερευνούσε και τις ποινικές ευθύνες του κυρίου Καραμαλή. Τι έχετε να επισημάνετε πάνω σε αυτό? Ταιριάζει απόλυτα με όλα τα προηγούμενα που έχω πει για διαφάνεια, για προσπάθεια συγκάλυψης. Και νομίζω πια ότι είναι ξεκάθαρο ότι η συμπαράσταση και η ένδειξη η έκφραση της θλίψης έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την πρακτική. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Το λόγο έχει ο κύριος Φλώρος. Γεια σας, κύριε Χριστιανού. Αρχικά να εκφράσω τα παθήτητα συλληπιτήριά μου για αυτό που βιώνετε. Νομίζω κανείς δεν μπορεί να φτάσει στο σημείο να κατανοήσει και πλήρως τι περνάτε. Για να είμαι ακρηγορό, με έχουν καλύψει έναν πολύ μεγάλο βαθμό οι προλαλήσαντες. Εγώ θέλω να κάνω λίγες ερωτήσεις. Η πρώτη μου ερώτηση έχει να κάνει σχετικά με το πώς σας συμπεριφέρθηκαν τα κανάλια το πρώτο διάστημα και ιδιαίτερα πριν τις εκλογές. Είχατε κάποια απομόνωση, κάποιο... Ένα μήνα ακριβώς μετά, το θέμα έπαψε να υπάρχει. Τα τρένα ξανά ξεκίνησαν, όλα ήταν φυσιολογικά. Δεν έγινε και τίποτα σημαντικό. Ήταν πολύ πιο σημαντικό να μιλάμε για τις εκλογές... παρά για αυτό το έγκλημα που, επειδή τυχαίνει να έχω και γνωστούς στο εξωτερικό, για πολύ πολύ καιρό μετά το συζητούσαν, σε εμάς τον ένα μήνα απαγορεύτηκε. Υπήρξε και υποβάθμιση του θέματος ουσιαστικά. Φυσικά. Αυτή η στάση συνεχίζεται από τα κανάλια απέναντί σας πλέον μετά τις εκλογές, η φήμωση, η υποβάθμιση του θέματος? Μα φυσικά. Βγαίνει τίποτα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων από σχετικά με την πορεία για αυτό το έγκλημα? Αυτό το έγκλημα δεν έγινε πριν 10 χρόνια. Πριν 10 μήνες. Ακριβώς. Βλέπω ότι πολλοί δυστυχώς ενημερωνόμαστε για αυτό το έγκλημα είτε από το ίντερνετ, από τα social ή από τοπικούς μικρούς σταθμούς. Ναι. Εχθές δυστυχώς ακούσαμε ένα νέο αφήγημα της πλειοψηφίας που έχει να κάνει με το γεγονός ότι η τηλεδιοίκηση και να λειτουργούσε επειδή το δυστύχημα έγινε μετά το σταθμό του Ευαγγελισμού, άρα πάλι δεν θα μπορούσε να το είχε δει η τηλεδιοίκηση και κάπως να αποτραπεί. Δηλαδή, τι μας λέει εδώ πέρα η πλειοψηφία? Ότι στα 12 μοιραία λεπτά της διαδρομής, τα 10 λεπτά που είναι μέχρι να φτάσει στο σταθμό του Ευαγγελισμού, δεν θα μπορούσε να έχει αποτραπεί πάλι το έγκλημα. Και αυτά τα 2 τα λεπτά ήταν τα κομβικά. Δηλαδή, έχουμε μία διαδρομή 12 λεπτών. Στα 10 λεπτά βλέπουμε ότι 2 τρένα πηγαίνουν στην ίδια γραμμή, αλλά ενοχλούν τα 2 λεπτά που δεν έβλεπε μετά η τηλεδιοίκηση. Συμφωνείτε με αυτή την άποψη? Όχι, βέβαια. Θέλετε να σχολιάσετε κάπως το νέο αφήγημα που πάει να χτιστεί? Δηλαδή, έχουμε ακούσει για το συμβάν στη Βαβαρία που πήγαν να το ιστοσκελίσουν με τα Τέμπη. Καταρρίφθηκε. Είπαν για την κατάσταση της υγείας του μηχανοδηγού. Έφυγε και αυτό. Έχουμε το σταθμάρχη. Φεύγει και αυτό. Μπαίνουν εκεί πέρα. Έχουμε ακούσει δηλώσεις ως η προανακριτική από τον κύριο Γεωργιάδη. Αυτό η προανακριτική δεν αφορά κανένα στην Ελλάδα. Τον κύριο Μητσοτάκη, προσωρινή φθορά για τα Τέμπη. Οι συγγενείς εργαλειοποιούν τα Τέμπη. Πάλι από τον κύριο Μητσοτάκη. Από τον κύριο Καραμαλή, δεν έχω ποινική ευθύνη. Από τον κύριο Ψαριανό, αυτό το γνωστό τον κύριο λόγο, τον πολιτικό, που είπε ότι είναι κρίμα
να χαθούν οι εκλογές, να χάσει τις εκλογές ο Κυριάκος για ένα κολότρενο. Το χαρακτήρισε κολότρενο. Και τώρα ακούμε, δυστυχώς, αυτή την Επιτροπή, ένα νέο αφήγημα και προσπάθεια υποβάθμισης δική σας ως μάρτυρα ότι έχετε τον πόνο σας επειδή λέτε αλήθειες. Θέλετε να το σχολιάσετε κάπως αυτό? Κύριε μάρτυρα, επειδή αυτό με αφορά, δεν θα επιτρέψω παρερμηνία. Αναφέρθηκα στον κύριο Βρετό. Παρακαλώ, και είναι καθαρό αυτό. Είναι καθαρό. Ούτε τη μάρτυρα κανένας υποτίμησε, ούτε προσπαθήσαμε να μειώσουμε την αξία των όσων είπε. Δεν σας επιτρέπω παρερμηνίες ή ερμηνείες των όσων είπα. Απευθύνθηκα στον κύριο Βρετό καθαρά και σε αυτό το παιχνίδι θα παρακαλέσω να μην γίνει παιχνίδι. Είμαστε καθαροί. Εγώ δεν είπα τίποτα τέτοιο. Εσείς κάνετε παρερμηνία. Σταματήστε τα παιχνίδια, ειδικά σήμερα. Έναν σεβασμό παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ακούσαμε πριν και για το συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας, το ΣΟΠ, που μαζί με τα Υπουργεία συνεδρίασαν και πήραν κάποιες αποφάσεις για το πώς θα δράσουν ουσιαστικά μετέπειτα, και πήραν και τις αποφάσεις για τον μπάζωμα κιόλας του χώρου. Αυτό είναι κάτι που επιβεβαιώνει και ο κύριος Αγοραστός σε απάντηση του εξώδικου που είχε λάβει. Τα πρακτικά αυτών των συνεδριάσεων τα έχετε ζητήσει? Το μικρόφωνο λέω. Ναι, τα έχουμε ζητήσει. Σας τα έχουν αποστείλει? Όχι. Ούτε και σε εμάς. Αποτέλεσμα αυτής της συνεδρίασης και των αποφάσεων που ελήφθησαν ήταν η παράβαση των άρθρων 239 και 251 του Κώδικα Πυθικής Οικονομίας, όπως και το άρθρο 21 για τα σιδηροδρομικά και αεροπορικά ατυχήματα για τη διατήρηση των πιστηρίων, και ουσιαστικά πέταξαν ανθρώπινα λείψανα σε ένα ανοιχτό χωράφι, γιατί χωράφι είναι αυτό, του υπολόγου, τα οποία βρέθηκαν 9 και με 10 μήνες μετά. Βρέθηκαν ανθρώπινα λείψανα. Το σε τι κατάσταση μπορεί αυτά να βρίσκονται το αναλύσατε και νωρίτερα, που ήταν εκτεθειμένα 40 βαθμούς σε κακοκαιρίες όπως του Ντάνιελ που πλημμύρισαν, και υπάρχει ουσιαστικά κατάφορη αλλίωση των στοιχείων. Πάνω σε αυτό είχε βγει μια ανακοίνωση από τον Άριο Πάγο, κυριακάτικα κιόλας. Πράγμα πρωτοφανές. Θέλετε να σχολιάσετε αυτή την ανακοίνωση που διέψευδε ότι βρέθηκαν ανθρώπινα μέλη ουσιαστικά σε εκείνο το χώρο? Δεν είναι τραγικό ο Άριος Πάγος μέσα στη σιωπή του τόσο καιρό να αποκαλύπτονται ότι έχουν βρεθεί ανθρώπινα υπολείμματα σε χώρο άσχετο με το χώρο του εγκλήματος και να βγει να πει αυτό? Μας καλύψατε, νομίζω. Η δικαιολογία για τον μπάζωμα που είχαν δώσει ποια ήτανε, για να μπουνε... Ακούστηκαν διάφορες εκδοχές. Ο κύριος Αγοραστός στην αρχή επέμενε ότι έγινε για να μπορούν να μετακινηθούν με ευκολία τα υλικά. Οι Γερανοί. Μόνο που οι Γερανοί τρεις μέρες νωρίτερα μπαίναν κανονικά στο χώμα και υπάρχουν και φωτογραφίες. Και έχουν και ειδικό... Ναι, δεν έχουν πρόβλημα να κινούνται ακριβώς. Λοιπόν, μετά ανέφερε κάτι νομίζω και για φυσικό αέριο. Η εκδοχή άλλη που άκουσα από τον ανακριτή είναι ότι έγινε γιατί έπρεπε να μπει σε λειτουργία ο σειρμός αρχικά για μεταφορά εμπορευμάτων, αλλά δεν είχε πρόβλημα που πολύ σύντομα πέρασε και στους επιβάτες. Και εκείνος θεωρούσε δηλαδή ότι το τρένο μπορεί να κινείται. Πάντα, για να κόβονται και τα εισιτήρια. Παρόλο που δεν υπήρχε πλέον σαν υπόθεση ότι μπορεί να γίνει ένα δυστύχημα, είχε συμβεί, ένα από τα χειρότερα. Αγνοήθηκε, σαν πραγματικά να ήταν ένα κακό όνειρο που έσβησε από τη μνήμη τους. Ήτανε, πώς το είχε χαρακτηρίσει, αν δεν κάνω λάθος, και ο κύριος Λοβέρδος, ήταν μια κακιά στιγμή, μια ατυχία. Ναι. Μάλιστα. Τα έχουμε ακούσει. Όλα αυτά δυστυχώς τα ακούμε από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και δεν ξέρω οι ψηφοφόροι τους τι έχουν να πούνε γι' αυτά. Πείτε μας,
αν θέλετε και αν έχετε τη δύναμη, κάποια πράγματα που έχετε ακούσει από την εκτελεστική εξουσία, έκτοτε, που θεωρείτε πως αντιβαίνουν τελείως τη λογική και τα συναισθήματά σας, αλλά αντιβαίνουν και με την προσπάθεια να μην ξανασυμβεί ένα τέτοιο έγκλημα. Η όλη διαχείριση της κατάστασης από εκείνη τη μέρα και μετά δείχνει ακριβώς αυτό που λέω. Δηλαδή, και θα ξανασυμβεί, και ότι δεν έχει γίνει και κάτι σοβαρό, και ότι όλα καλά, και τέλος πάντων, δυστυχώς ήταν κάτι ατυχές που έγινε, αλλά εγώ πέρα από την συγκάλυψη και από την αδιαφορία για την ανθρώπινη ζωή, δεν βλέπω κάτι διαφορετικό. Μόνο αυτά βλέπω. Θεωρείτε πως υπάρχει δόλος πίσω από όλες αυτές τις ενέργειες? Μα φυσικά. Μήπως έχουν θυχθεί και ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά και το κράτος δικαίου? Συγγνώμη, δεν σας άκουσα. Μήπως έχουν θυχθεί και ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά και το κράτος δικαίου από όλη αυτή την κατάσταση? Βεβαίως. Πού είναι η δικαιοσύνη? Ακριβώς. Την είδαμε πώς μου απαντάει, την είδαμε πώς χειρίζεται τις αναφορές μας, πώς χειρίζεται τις μηνύσεις μας. Τα είδαμε όλα. Τελευταία μου ερώτηση, και δεν θα κάνω άλλες γιατί θέλω να σας δώσω και το χώρο να συμπληρώσετε εσείς ό,τι άλλο θέλετε. Αν είχατε μπροστά σας τον κύριο Καναμαλή, τι θα του λέγατε? Δύσκολη ερώτηση, γιατί είναι άπειρα αυτά που θέλω να πω, άπειρα αυτά που θέλω να κάνω. Δεν χρειάζεται να την απαντήσετε. Ευχαριστώ. Έχει ζητήσει από βουλευτές το λόγο μόνο ο κύριος Παπαϊλιού. Παρακαλώ. Κυρία Μάρτης, θέλω να κάνω 4 ερωτήσεις και μία τελική παρατήρηση για τα όσα έχουν λεχθεί μέχρι τώρα. Εκ των πραγμάτων, οι ερωτήσεις αυτές συμπληρώνουν ή και καμιά φορά θα το κρίνετε κι εσείς, θα το κρίνουν και οι συνάδελφοι εδώ στην Εξεταστική Επιτροπή, είναι επανάληψη και ενίσχυση των ερωτήσεων που έγιναν από αυτούς. Η πρώτη ερώτηση είναι, αν ξέρετε, το ξέρουμε όλοι βέβαια, ότι υπήρχαν προειδοποιήσεις ότι ήταν θέμα χρόνου να συμβεί ένα τέτοιο πολύ νεκρό τροχαίο σιδηροδρομικό ατύχημα. Για ποιο λόγο, κατά την άποψή σας, δεν ελήφθησαν σοβαρά υπόψη αυτές οι προειδοποιήσεις? Τι γνώμη σας? Δεν το γνώριζα, αλλά μετά βέβαια. Δεν μπορούσα δηλαδή να φανταστώ ότι μπορεί να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Αλλά μετά το Σιβάν μάθαμε ότι είχαν γίνει πάμπολες αναφορές και μέχρι και εξώδικα, μέχρι και παρετήσεις, που όλα τόνιζαν όλα τα προβλήματα του σειρμού, από την έλλειψη συντήρησης, από την ακαταλληλότητα των βαγονιών, από την έλλειψη των συστημάτων ασφάλειας, την υποστελέχωση, την κατάργηση θέσεων, την ελλειπή εκπαίδευση, όλα τα προβλήματα. Για να αγνοείς τέτοιες αναφορές, οι οποίες πραγματικά, και μιλώντας εγώ με μηχανοδηγούς, μου είχαν πει ότι δεν υπήρχε περίπτωση να μην δεν γίνει τελικά Σιβάν, απλά δεν ξέραμε πόσο σύντομα θα γίνει, και μάλιστα λέγαμε ότι θα γίνει και μεγάλο δυστύχημα, το αναφέρανε.
Το να αγνοείς αυτά θεωρώ ότι δεν είναι απλή αδιαφορία. Θεωρώ ότι δεν είναι απλή άγνοια κινδύνου ή κάτι. Δηλαδή, είναι μια εγκληματική πράξη που την κάνεις συνειδητά, γιατί το όφελος είναι μεγαλύτερο. Το οποίο όφελος σε τι συνίστατο? Πώς το κρίνετε? Γνωρίζετε ότι υπάρχει ένα μεγάλο οικονομικό σκάνδαλο πίσω από αυτό. Ένα τεράστιο νούμερο, 140 εκατομμύρια νομίζω. Εγώ όταν διάβαζα για το σιδηρόδρομο με τις καταστραμμένες ράγες, με τα κουμπάκια που δεν αντικαταστούσαν και με το τίποτα, 140 εκατομμύρια. Άρα το κέρδος θα μου επιτραπεί να φανταστώ ότι είναι και το οικονομικό, είναι και η αγάπη για την καρέκλα, είναι όλα μαζί. Όλα. Σύνολο. Πακέτο δηλαδή. Μάλιστα. Πακέτο. Ωραία. Μία δεύτερη ερώτηση αφορά την αλλίωση των στοιχείων. Νομίζετε, εκτιμάτε ότι η αλλίωση των στοιχείων που περιγράψατε και εσείς αφορά τη διαπίστωση ή το συμπέρασμα που θα έβγαινε ως προς την κύρια αιτία του πολύ νεκρού δυστυχήματος, αυτού του πολύ νεκρού εγκλήματος, θα έλεγα εγώ? Η αλλίωση των στοιχείων είχε σκοπό να κρύψει τι μετέφερε το εμπορικό, για μένα ξεκάθαρα. Τα άλλα δεν κρύβονταν. Ακόμη και το πόρισμα Γεραπετρίτη έλεγε ότι τίποτα δεν λειτουργούσε. Δεν ανέφερε ότι λειτουργεί κάτι σωστά. Πώς να τα κρύβεται αυτό το πράγμα? Σύμφωνα με τη γενική εικόνα που έχετε, θεωρείτε ότι ο τότε Υπουργός Μεταφορών, ο κύριος Καραμανλής, και τα υπόλοιπα στελέχη της κυβέρνησης και άλλα ενδεχομένως στελέχη της κυβέρνησης που συνδέονται με αυτά τα γεγονότα έχουν μόνο πολιτική ευθύνη ή και άλλου είδους ευθύνες? Αν είναι δυνατόν, έχουν κυρίως ποινική ευθύνη. Τι συζητάμε? Εκείνοι δεν έπαιρναν τις αποφάσεις? Δεν σκοτώθηκαν άνθρωποι από αυτές τις αποφάσεις και τις επιλογές? Πώς μπορεί να μην έχεις ευθύνη γι' αυτό? Και η ευθύνη τους είναι βαρύτατη. Είναι με δόλο. Γιατί γνώριζαν πάρα πολύ καλά και προσπαθούσαν να πιέσουν τον κόσμο να χρησιμοποιήσει το τρένο. Και είχαν προειδοποιηθεί. Πάμε πολλές φορές. Και μία τελευταία ερώτηση και θα έρθω στην παρατήρηση που θέλω να κάνω. Πώς κρίνεται την αντιστροφή της σειράς των μαρτύρων, δηλαδή να καλούνται πρώτα μάρτυρες υπουργοί εν προκειμένου από τη δεκαετία του 90 και του 2000 και όχι ο υπουργός επί της θητείας του οποίου συντελέστηκε αυτό το πολύ νεκρό δυστύχημα, έγκλημα? Μια προσπάθεια να υποβιβάσουν τις, υποβαθμίσουν τις ευθύνες του. Μια προσπάθεια να πούν ότι κακώς κείμενα υπήρχαν από πολύ καιρό πριν. Να ροκανίσουν το χρόνο, δεν μπορώ να φανταστώ. Πάντως δεν είναι λογικό. Και πάντως θα πρόσθετα ότι όταν ξεκινάει μια εξεταστική επιτροπή, ανεξαρτήτως αντικειμένου, ίσως τα φώτα της δημοσιότητας πέφτουν στο ξεκίνημά της. Mm. Και εκεί βρίσκεται ίσως και η ουσία των πραγμάτων. Και αυτό θέλησαν να αποφύγουν οι κυβερνώντες. Πιθανότατα. Πιθανότατα. Και θέλω να κάνω και μία παρατήρηση τελευταία. Ελπίζω, δεν το πιστεύω, ότι η κατάθεσή σας θα μπορούσε να αλλάξει την πορεία των εργασιών της Εξεταστικής Επιτροπής με τον τρόπο που διεξάγεται σήμερα. Αλλά δυστυχώς και σε αυτή την τραγική περίπτωση ισχύει
Το ξέρετε εξάλλου, το ξέρει όλος ο ελληνικός λαός, το επιχείρημα του 41%. Επομένως, μπορεί να το ελπίζω, αλλά δεν το πιστεύω. Η κατάθεσή σας πάντως ήταν εξαιρετικά διαφωτιστική και δεν οφείλεται στον πόνο στον οποίο παραπέμπουν οι κύριοι της συμπολίτευσης. Και μία άλλη παρατήρηση, κύριε Πρόεδρε. Είπατε, αν δεν κάνω λάθος, και αν κάνω, διορθώστε με, ότι διακρίνεται, το είπατε για τους προηγούμενους συναδέλφους, γιατί εγώ δεν είχα μιλήσει, μία διάθεση επίθεσης κατά της δημοκρατίας και των δικαστών και της δικαιοσύνης. Μπορείτε να μας το εξηγήσετε, αν το είπατε έτσι. Εγώ νομίζω ότι έτσι άκουσα. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, θεωρώ ότι το ελάχιστο που πρέπει να κάνουμε είναι να δεσμευθεί η πλειοψηφία ότι θα κληθεί ο κύριος Τριαντόπουλος, γιατί ήταν πολύ σημαντικά. Θα το συζητήσουμε. Όχι να το συζητήσουμε. Ακούστε με. Μισό λεπτό, μπορώ να ορίσω εγώ τη διαδικασία. Θέλετε να ανέβετε στην έδρα. Θα ορίσετε εσείς. Μπορώ, σας παρακαλώ. Μπορώ. Αν το αρνείστε, έχω δικαίωμα. Όχι, δεν σας έχω δώσει. Καταρχάς, δεν σας έχω δώσει. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ λίγο σεβασμό. Μπορώ να οργανώσω εγώ τη διαδικασία. Αν θέλετε, ανέβετε στην έδρα τότε. Λοιπόν, καταρχάς, αφού δεν έχουμε άλλες ερωτήσεις, να αποδεσμεύσουμε τη μάρτυρα, να την ευχαριστήσουμε ειλικρινά για τη συμβολή της στη διαδικασία. Εκτός, δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να προσθέσετε. Θα θέλατε κάτι να μας πείτε παραπάνω επιπλέον. Αν μπορείτε, ανοίξτε εσείς το μικρόφωνο. Αυτή η υπόθεση δεν είναι σαν τις άλλες που έχουν εξετάσει εξεταστικές επιτροπές. Αυτή η υπόθεση αφορά έγκλημα και τα δεδομένα πρέπει να είναι αλλιώτικα. Δεν το ζητάω μόνο εγώ και οι υπόλοιπες χαροκαμένες οικογένειες. Πιστέψτε με, γιατί έρχομαι σε επαφή με πολλοί κόσμο και μιλάω. Είναι ένα αίτημα της κοινωνίας. Κάποια στιγμή, σε όλα τα λάθη που γίνονται, πρέπει να υπάρχει τιμωρία. Αν δεν υπάρξει τιμωρία σε ένα τέτοιο έγκλημα, σε τι θα υπάρξει? Ευχαριστώ. Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εντός των επόμενων ημερών η Γραμματεία θα σας ενημερώσει για να υπογράψετε την κατάθεσή σας και πάλι να ευχαριστήσουμε, νομίζω αυτό απηχεί όλους τους συναδέλφους, το θάρρος, το κουράγιο σας κατά από την δύσκολη στιγμή που βιώνετε να είστε εδώ μαζί μας. Παρακαλώ τη μάρτυρα να αποχωρήσει και να συζητήσουμε τα διαδικαστικά. Ένα λεπτό μόνο. Ναι, παρακαλώ. Όλοι μας έχουμε τον πόνο μας. Όσο πόνο έχουμε, άλλη τόση επιθυμία και δύναμη έχουμε για να παλέψουμε για τα παιδιά μας που σκοτώθηκαν. Γιατί δεν μας έχει μείνει κάτι άλλο. Το νόημα της ζωής για μας χάθηκε. Αυτό είναι πλέον το νόημα και ο σκοπός. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Κύριε Σαραγιώτη, επί της διαδικασίας και μετά κύριε Αποστολάκη. Ωραία. Θεωρώ ότι είναι η ώρα να συμφωνήσουμε ότι θα γίνει δεκτή η πρόταση ο κύριος Τριαντόπουλος και ο κύριος Γενιδούνιας επιτέλους να κληθούν στην Επιτροπή. Είναι το δείγμα ελάχιστου σεβασμού σε αυτούς τους ανθρώπους. Η κυρία Αποστολάκη. Κύριε Πρόεδρε, η αίσθησή μου είναι ότι ανεξάρτητα από τις αποφάσεις που θα πάρετε, εσείς ως πλειοψηφία, εσείς αποφασίζετε, δεν υπάρχει καμία δυνατότητα να διαμορφώσουμε τα πράγματα διαφορετικά.
Ανεξάρτητα όμως από τις αποφάσεις που θα πάρετε, από σήμερα και μετά τίποτα δεν είναι όπως μέχρι σήμερα. Έχουν αλλάξει όλα άρδιν. Η παρουσία της μάρτυρος ήταν καταλυτική και επαναλαμβάνω, ανεξαρτήτως του τι θα αποφασίσετε, και βεβαίως δεν νομίζω ότι αποφασίζετε και μόνοι σας, να σας πω την αλήθεια, θα ήμουν πιο αισιόδοξη αν αποφασίζατε εσείς, δηλαδή οι βουλευτές που συγκροτείτε την Εξεταστική Επιτροπή εκπροσωπώντας την πλειοψηφία, αλλά δεν νομίζω ότι αποφασίζετε εσείς. Ανεξαρτήτως λοιπόν τι αποφάσεις θα ληφθούν και θα κληθείτε να τις υλοποιήσετε, έχουν τα πάντα αλλάξει. Επειδή μαζί και με συναδέλφους από άλλα κόμματα, αλλά σε ό,τι αφορά εμάς, από τις... Έχω πρόχειρη την ημερομηνία, από τις αρχές Δεκεμβρίου έχουμε ξεκινήσει σε κάθε επιτροπή, σε κάθε συνεδρίαση της Επιτροπής, με τρόπο με κίνδυνο να χαρακτηριστούμε πλέον κουραστικοί, να ξεκινάμε κάθε συνεδρίαση και κάθε τοποθέτησή μας με την πρόσκλησή σας να δεσμευτείτε για το εάν θα κάνετε δεκτέ το αίτημά μας, που δεν είναι πλέον αίτημα, είναι απαίτηση, ειδικά μετά τη σημερινή παρουσία της μάρτυρος, να κληθούν όλοι οι μάρτυρες που εμείς θεωρούμε αναγκαίοι. Δεν έχουμε, συμφωνούμε ότι υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που αποτελούν προτάσεις άλλων κομμάτων. Σε ό,τι αφορά όμως τους δικούς μας 7 μάρτυρες, στους οποίους συμπεριλαμβάνεται ο κύριος Γενιδούνιας, σας καλούμε άμεσα, άμεσα όμως. Και όταν λέμε άμεσα, επειδή αντιλαμβάνομαι ότι δεν αυτενεργείτε, αύριο να έχουμε την απάντησή σας, κύριε Πρόεδρε, για το αν η απέτησή μας πρόκειται να ικανοποιηθεί ή όχι. Σε ό,τι αφορά σε αυτούς τους 7 μάρτυρες, στους οποίους βεβαίως προστίθεται ο κύριος Τριαντόπουλος, στον οποίο αναφέρθηκε ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Αρακιώτης μίλησε για τον κύριο Γενιδούνια και τον κύριο Τριαντόπουλο. Εμείς έχουμε προσθέσει άλλους 7 μάρτυρες. Και απαιτούμε, αν όχι σήμερα, αύριο πριν να ξεκινήσει η εξέταση του κυρίου Καποτόρτο, να μην συνεχιστεί και να μην ξεκινήσει εάν δεν έχουμε τηρητή, κατηγορηματική και στέρεη διαβεβαίωσή σας σε σχέση με το τι προτίθεστε να κάνετε. Δηλαδή ένα ναι ή ένα όχι. Ευχαριστώ. Δεν θα πάμε τη σειρά. Θέλετε να μιλήσετε όλοι. Η κυρία Κομνηνάκα και θα τοποθετηθεί και η πλειοψηφία. Μα τι να τοποθετηθεί, κύριε Πρόεδρε. Θα επαναλαμβάνουμε σε κάθε συνεδρίαση την ίδια διαδικασία. Νομίζω ότι το έχουμε πει 10 φορές. Είπαμε ότι ο κατάλογος είναι ανοιχτός. Είπαμε ότι αν προκύψει κάτι θα το συζητήσουμε. Αλλά σε κάθε συνεδρίαση να συζητάμε το ίδιο πράγμα, νομίζω ότι δεν υπερβαίνει. Υπερβαίνει κάθε λογική. Εντυπωσίασε η συνένεσή σας, τίποτα άλλο. Παρακαλώ, κυρία Κομνηνάκα. Τι άλλο πρέπει να γίνει, πραγματικά. Τι άλλο δεν πρέπει να αλλάξει. Σαρακιώτη, τι άλλο πρέπει να γίνει. Γιατί κάνετε. Γίνουμε από τα ρούχα μας. Κύριε Σαρακιώτη, δεν έχετε το λόγο. Η κυρία Κομνηνάκα, σεβαστείτε το κουκουέ. Κυρία Κομνηνάκα, παρακαλώ. Την τοποθέτησή σας. Κυρία Κομνηνάκα, παρακαλώ. Παρακαλώ. Παρακαλώ την κυρία Κομνηνάκα. Νομίζω ότι το περίλυπο ύφος διαφόρων κράτησε πολύ λίγο. Και η σοβαρότητα της... Και ξέρετε, δεν είπα εγώ, είπα διαφόρων και μην ερμηνεύετε την τοποθέτησή μου. Και αφορά όλες τις πλευρές και αφορά και τη δική σας πλευρά που ανεβάζετε τους τόνους αμέσως... Και η σοβαρό... Παρακαλώ, είμαστε συνάδελφοι βουλευτές. Εντάξει, οι μάρτυρες δεν είναι εδώ να ακούσουν κάποιον βουλευτή θεσμικά να λέει ότι είπανε ψέματα. Το συζητήσουμε, κύριε Πρόεδρε, μετά αυτό.
συνάδελφος βουλευτής, είπε ότι οι μάρτυρες λέγανε ψέματα, μας λέγανε ψέματα. Πάει αυτό, το κρατάμε. Μας λέτε, κυρία συνάδελφε, ότι είμαστε απερίληπτοι. Ποιοι, σας ρωτώ. Λέω ότι ήταν πολύ ήσυχη διαδικασία. Κυρία Κομινάκα, παρακαλώ, θερμή παράκληση στο σώμα, θερμή παράκληση. Ας μην ξεκινήσουμε αυτό το πράγμα, παρακαλώ. Νομίζω ότι όλοι οι συνάδελφοι σήμερα, παρακαλώ, μην γινόμαστε κριτές των πάντων. Λέω ότι οι τόνοι κρατήθηκαν πολύ χαμηλά στην αρχή της διαδικασίας, όπως έπρεπε να κρατηθούν, και με την αποχώρηση του μάρτυρα ξεκίνησε το γνωστό, οι γνωστές αντιγκλήσεις. Αυτό το πολύ συγκεκριμένο είπα. Νομίζω. Είναι επί προσωπικού, γι' αυτό. Νομίζω. Είναι επί προσωπικού. Μιλάτε θεσμικά και πολιτικά. Μιλάτε επί προσωπικού και έχουμε υποστεί πάρα πολλά. Κυρία, νομίζω να μην κρυβόμαστε πίσω από τις λέξεις, ούτε πίσω από τους θεσμούς. Όχι, κανένας δεν κρύβεται πίσω από τις λέξεις, αλλά δεν μπορεί όλοι σας να ερχόσαστε και να επιτίθεστε στην πλειοψηφία, στους βουλευτές. Γιατί μπορεί να είμαστε ένα σύνολο, αλλά είμαστε και μια μοναδικότητα ο καθένας από εμάς. Και να λέτε σοριδών όλοι σας ότι εμείς χειραγωγούμαστε, ότι εμείς συγκαλύπτουμε, ότι εμείς λέμε ψέματα. Δεν είπα τίποτα από όλα αυτά. Κυρία Κομινάκα, μιλάω γενικότερα. Δεν το προσδιορίζω εγώ προσωπικά, απλά επειδή πήρατε το λόγο. Γι' αυτό θα παρακαλούσα πολύ. Από εδώ και στο εξής. Ναι, και εσάς συμπεριλαμβάνω. Από εδώ και στο εξής, όποιος συνάδελφος θέλει να πει για συνάδελφο της πλειοψηφίας, ακόμα και του Προεδρείου, ότι εμείς είμαστε προσχηματικοί εδώ, ή είμαστε υποκριτές, ή ότι είμαστε περίληπτοι υποκριτικά, ή χίλια δυο άλλα που ακούστηκαν, να λένε συγκεκριμένα η κυρία Παπακώστα, ο κύριος Μαρκόπουλος, ο κύριος Μπαρτζόκας, ο τάδε. Όχι γενικά και αόριστα, διότι εγώ προσωπικά δεν θα το ξαναεπιτρέψω αυτό. Τελεία και παύλα. Ευχαριστώ. Παρακαλώ και θα πω και το εξής, επειδή έγινε και μία προσπάθεια και θα επιμείνω. Καταρχάς, παρακαλώ να μην κάνουμε προσωπικούς χαρακτηρισμούς στους συναδέλφους, και αυτό νομίζω δεν έχει να κάνει μόνο με την πλειοψηφία. Το σχόλιο σας ήταν και για τη μειοψηφία. Το σχόλιο μου ήταν γενικά για τους τόνους που ανέβηκαν αμέσως μόλις αποχώρησε η Μάρτυρας. Αυτό είπα. Το ότι ξεκίνησαν διάφοροι να ερμηνεύουν το τι είπα, δεν φταίω εγώ για το ότι ο καθένας θέλει να κάνει παιχνίδια τώρα στο τι λέει. Συνεχίστε, μην αρχίσουμε τώρα τα περί μονοπωλίου ευαισθησίας. Καθόλου. Δεν νομίζω ότι είμαστε ημούν κιόλας. Δεν το έχουμε επικαλεστεί ποτέ, δεν μας χαρακτηρίζει και δεν κάνουμε τέτοιου είδους τοποθετήσεις. Παρακαλώ πολύ. Γι' αυτό λοιπόν λέω ότι αυτό που πραγματικά. Αν θέλετε, με βάση αυτά που έχει πει η πλειοψηφία, και επειδή ενοχλείται ότι επανέρχονται, λέει ότι με βάση την κατάθεση των μαρτύρων και πώς εξελίσσει τη διαδικασία, θα εκτιμήσουμε αν χρειάζεται να έρθουν και άλλοι μάρτυρες. Η σημερινή λοιπόν τοποθέτηση της μάρτυρος ήταν πολύ ξεκάθαρη και έβαλε. Να μην συζητήσω για το αν έχει βαρύτητα ή όχι η κατάθεση των αμέσως πληγέντων. Να μην το συζητήσω αυτό, αλλά έβαλε πολύ συγκεκριμένα στοιχεία που λέει. Υπάρχει μια ομάδα πραγματογνωμόνων οι οποίοι έκαναν έρευνα και βρήκαν στοιχεία τα οποία δεν έχουν μέχρι τώρα συζητηθεί στην Επιτροπή. Για τα θέματα αυτά των επικίνδυνων υλικών κλπ. Υπάρχει κάποιος άλλος που μπορεί να τα εισφέρει στην Επιτροπή. Γι' αυτό λοιπόν λέμε αφενός ότι οι εμπειρογνώμονες, ο κύριος Λακαφός που είναι επικεφαλής ή όποιος από την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων που της διερεύνησης που έβαλαν οι οικογένειες, ότι είναι απαραίτητο να έρθει. Είπε πολύ συγκεκριμένα. Μίλησα με τους μηχανοδηγούς και μου είπαν ότι το έγκλημα αυτό το περιμέναμε να έρθει. Να μην συζητήσω για άλλα έγγραφα που υπήρχαν. Όμως έκανε συγκεκριμένες καταθέσεις. Είναι δυνατό να μην έρθει λοιπόν ο πρόεδρος των μηχανοδηγών και να πει αυτά που εισέφερε στη μάρτυρα και μας τα είπε η μάρτυρα ως έμεση, τα μετέφερε εμέσως αυτές τις πληροφορίες. Είπε ότι υπάρχουν συγκεκριμένες καταγγελίες ότι ο κύριος αγοραστός μας είπε ότι ο κύριος Τριαντόπουλος. Αυτά δεν πρέπει να διερευνηθούν. Ο κύριος Τριαντόπουλος. Έκανε συγκεκριμένα. Καταγράφεται το αίτημα όπως καταγράφηκε το ίδιο αίτημα και από τα άλλα πολιτικά κόμματα. Αυτό που αλλάζει είναι ότι σήμερα έγινε μια πολύ συγκεκριμένη κατάθεση που αναφέρθηκαν συγκεκριμένα ονόματα που εκτιμήθηκε ότι έχουν πράγματα να εισφέρουν στην Επιτροπή που μέχρι σήμερα δεν έχουν ακουστεί. Αυτό λοιπόν, επειδή η πλειοψηφία συνεχώς
μεταθέτει τη συζήτηση του συγκεκριμένου αιτήματος με το δεδομένο ότι όταν θα προκύψουν τα στοιχεία να το δούμε, λέμε ότι σήμερα προέκυψαν αυτά τα στοιχεία και γι' αυτό το επαναφέρουμε το αίτημα. Ο κύριος Δημητριάδης. Ζητώ συγγνώμη, ο κύριος Παπαδάκης. Ο αναπληρωτής. Σύμφωνα με το άρθρο 178 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, ένα αποδεικτικό μέσο είναι και η μαρτυρική κατάθεση. Πολλές φορές έχουμε δει στα ποινικά δικαστήρια να μην υπάρχουν άλλοι, να μην υπάρχει κάποιο άλλο αποδεικτικό υλικό και να βγαίνει μια απόφαση είτε καταδικαστική είτε αθωωτική βάσει μιας μαρτυρικής κατάθεσης. Θέλω να πω δηλαδή ότι η μαρτυρική κατάθεση κρίνεται αν είναι ουσιαστική ή όχι και από εκεί και πέρα βλέπουμε τι πρέπει να κάνουμε. Άρα θεωρώ ότι η μαρτυρική κατάθεση σήμερα της μάρτυρος ήταν κομβική για τη διαδικασία και τη μετέπειτα διαδικασία και εξέλιξη της Εξεταστικής Επιτροπής και όταν σου λέει με όλα αυτά που έχει περάσει η μάρτυρας που γνωρίζει καλύτερα από όλους την υπόθεση από την πρώτη μέρα και σου λέει ονομαστικά ότι πρέπει να καλέσετε τον κύριο Γενιδούνια για αυτόν και για αυτόν τον λόγο να μην επαναφέρω διότι όπως και να έχει μηχανοδηγός και είναι μέσα στα τρένα και εμείς καλούμε τους κουστούμαρισμένους στα γραφεία και όχι αυτούς που πραγματικά γνώριζαν το πρόβλημα και το ζούσαν, επιχειρούσαν, όχι επί χαρτού, το ζούσαν. Και σας λέει η μάρτυρας πρέπει να τον καλέσουμε και τον κάλεσε και ο ανακριτής. Και προκύπτει από την κατάθεσή της σήμερα ένα άλλο στοιχείο για τον κύριο Τριαντόπουλο που απάντησε σε εξώδικο ο κύριος Αγοραστός τον οποίο τον έχουμε καλέσει και θα έρθει ότι του έδωσε την εντολή ο Τριαντόπουλος να συγκαλύψει. Άρα μέσα από αυτή την αποδεικτική διαδικασία σήμερα, τη μαρτυρική δηλαδή κατάθεση της κυρίας μάρτυρος, θεωρώ επιβεβλημένο να καλέσουμε αυτούς τους δύο, τουλάχιστον. Διότι δεν μπορώ να αντιληφθώ μετά από αυτή την κατάθεση πώς θα πάμε σπίτια μας, θα αγκαλιάσουμε τα παιδιά μας και θα πούμε ότι ήμασταν αντικειμενικοί αν δεν καλέσουμε αυτούς τους δύο. Ευχαριστώ. Κύριος Δημητριάδης από τους Σπαρτιάδες, θα ήθελα όσο το δυνατόν πιο σύντομα ο συνάδελφος ο κύριος Τσαβδαρίδης, γιατί πρέπει να τοποθετηθεί και η πλειοψηφία είναι ομιλητής κάτω για το νομοσχέδιο, να τον διευκολύνουμε. Πάντα δείχνω μια ανοχή. Παρακαλώ σε ένα λεπτό να τοποθετηθούμε όλοι. Ναι. Να τοποθετηθεί και ο κύριος Τσαβδαρίδης και αν θέλετε συνεχίζουμε τη συζήτηση και μετά λίγο πριν την εξέταση του άλλου μάρτυρα για να διευκολύνουμε τον συνάδελφο. Λοιπόν, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, το είχα πει και την προηγούμενη φορά, το λέω και τώρα. Λοιπόν, δεν μπορεί να καλούμε άτομα που διετέψαν στο σιδηρόδρομο 25 χρόνια πριν και 30. Και λένε δεν ξέρω, δεν απαντώ και να μην καλούμε ουσιώδους μάρτυρας. Ο κύριος Γενιδούνιας είναι ουσιώδους μάρτυρας. Εκλείται από τον εφέτη ανακριτή. Γνωρίζει πολύ καλά το κείμενο, θα πρέπει να κληθεί. Πρέπει να δεσμευτούμε, θα κληθεί. Ένας άλλος ουσιώδους μάρτυρας που ανέκυψε από την εξέταση μάρτυρας, η οποία σήμερα να το πω ήταν κατελητική, ήταν κομβική σημασία, είναι ο κύριος Τριαντόπουλος. Τον είχαμε καλέσει και γραπτό στη λίστα μαρτύρων. Θέλουμε να κληθεί. Είναι ουσιώδους μάρτυρας πλέον. Καθίστε ουσιώδους μάρτυρας. Και επίσης να πω. Έχει καταδειχθεί και η σημασία της μαρτυρίας του κυρίου Λακαφώση, που είναι ένας εμπειρογνώμας των οικογενειών. Βλέπουμε ότι υπάρχουν νέα στοιχεία. Λοιπόν, εάν λοιπόν εμείς θέλουμε στην Επιτροπή να καταλήξουμε σε ένα καλό πόρισμα, σε ένα αντικειμενικό πόρισμα, τότε θα χύνει άπλο το φως στην υπόθεση, στο έγκλημα των εμών, θα πρέπει αυτοί οι μάρτυρες να κρίνουν το συντομότερο. Και όχι να δίνουν βάση σε μάρτυρες οι οποίοι για μένα προσωπικά δεν είχαν και τίποτα να συνεισφέρουν γιατί είχαν αποχωρήσει 20 και 25 χρόνια πριν. Και άνθρωποι δεν γνωρίζανε, δεν τους κατηγορώ βέβαια, έτσι. Δεν τους κατηγορώ γιατί οι άνθρωποι είχαν πολύ μεγάλη χρονική απόσταση από το έγκλημα των ΕΠΟΝ. Γι' αυτό λοιπόν συζητώ και εμείς να κρυφθούν οι ξηγρήμοι μάρτυρες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ, κυρία Πέρκα. Λοιπόν, εγώ όπως δήλωσα και στην εξέταση και την διακριτήριαση της εξέτασης, άλλαξε σήμερα η πορεία της εξεταστικής. Με την ελάχιστη ευαισθησία που μπορεί να έχει ο καθένας. Όταν έρχονται τα θύματα, εκπρόσωποι των θυμάτων και σου λένε ότι εδώ υπάρχει συγκάλυψη, πράγμα που το λέμε εμείς τόσο καιρό, αλλά εμείς μπορεί να είμαστε και εμπαθείς, κάτι πρέπει να αλλάξει, κύριε Πρόεδρε, και για την αξιοπιστία της Βουλής και των διαδικασιών αυτών. Αυτό πρέπει να αλλάξει πρώτα, να γίνουν δεκτοί αυτοί οι μάρτυρες που όλοι αντιπολίτευσαν, να μην τα ξαναεπαναλάβουμε τα ονόματα. Επιμένουμε και λέμε κάθε φορά και λέτε στο τέλος θα δούμε αν θα παραστεί ανάγκη. Ποιο είναι το τέλος, ποια είναι η ανάγκη σήμερα έχει παρουσιαστεί. Πέφτουν και άλλα στοιχεία. Υπάρχουν άνθρωποι κλειδιά. Αυτό όμως που θα επαναφέρω, πάλι θα μου πείτε, πάλι τα ίδια λέτε. Λες και έχουμε να πούμε κάτι άλλο, εδώ κάθε φορά ρωτάμε τα ίδια και τα ίδια. Λοιπόν, είναι να έρθει πιο γρήγορα ο κύριος Καραμαλής και ο κύριος Πύρτης βεβαίως, οι δύο υπουργοί πριν
όλο τον κατάλογο των μαρτύρων. Και το λέω αυτό γιατί είναι φανερό όλη αυτή η επιλογή να ξεκινήσουμε από το 97, ανάποδα. Μετά να μεσολαβήσουν διάφοροι μάρτυρες και να φτάσει ο κ. Καραμαλής στο τέλος για να προετοιμάσει προφανώς να ακούσει τι θα πούμε. Δεν είναι δίκαιο. Δεν είναι δίκαιη η διαδικασία. Είναι ο κύριος υπεύθυνος. Υπεύθυνος, δεν το λέω εγώ, θα το πει η δικαιοσύνη. Αλλά έγινε όταν ήταν υπουργός αυτός το έγκλημα, το οποίο εξετάζουμε. Όχι όταν ήταν. Δεν θα πρέπει να δώσει απαντήσεις σε όλα όσα ακουστούνε. Δεν θα πρέπει να δώσει. Δεν θα πρέπει να έχει μια συνολική άποψη. Δεν θα πρέπει. Ναι. Για να σας πω, συγγνώμη, μη με διακόπτετε. Επιτέλους δηλαδή. Επιτέλους. Ο κύριος Διονέλης είναι επίσης κατηγορούμενος. Δεν θα έπρεπε να έρθει στο τέλος. Ο κύριος... Όχι, ακούστε λίγο. Ακούστε λίγο. Επανακυκλώνουμε. Επανακυκλώνουμε κάθε φορά και έχουν δίκιο οι συνάδελφοι τα ίδια και τα ξαναίδια. Με ποιο δικαίωμα με διακόπτετε και μιλάτε? Εγώ δεν θα σας ξαναδιακόψω. Με ποιο δικαίωμα? Ως αντιπρόεδρου νομίζω ότι μπορώ να παίρνω τον λόγο. Μπορείτε να διακόπτετε έναν συγητή όταν μιλάει? Ναι. Αλήθεια? Παρ' όλα αυτά θα σταματήσω να μιλώ και θα τοποθετηθώ αργότερα. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πέρκα, ολοκληρώστε. Τι να ολοκληρώσω? Δηλαδή, τώρα ξέχασα και τι έλεγα. Λέω λοιπόν και επιμένω. Το είπε και η μάρτυρας. Έκανα την κρίσιμη ερώτηση. Έχει νόημα εμείς να παραβρισκόμαστε στην εξεταστική ή γινόμαστε συνένοχοι της συγκάλυψης? Εσείς θα το κρίνετε ως κοινοβουλευτική ομάδα. Δεν ρώτησα εσάς, κύριε Μαρκόπουλε, την μάρτυρα ρώτησα. Η απάντησή της ήταν καθαρή. Ναι, δεν έχει νόημα. Μόνο από τα δικαστήρια περιμένω. Λέω λοιπόν. Για κάποιες άλλες οικογένειες ίσως να έχει νόημα. Μην με διακόπτετε να τελειώνω μία πρόταση. Λέω λοιπόν, προκειμένου ως τελευταία προσπάθεια να ανακτηθεί η εμπιστοσύνη του κόσμου και σε δημοκρατικές διαδικασίες και στη Βουλή και στους εκπροσώπους του λαού που είναι οι βουλευτές, προσπαθήστε να το καταλάβετε πώς σκέφτονται αυτοί οι άνθρωποι, αλλά και ο ελληνικός λαός, ο περισσότερος κόσμος που παρακολουθεί, όταν σας λένε ότι εδώ βλέπω ότι γίνεται συγκάλυψη. Πάμε να αλλάξουμε λίγο τη διαδικασία. Πάρτε το θάρρος, καλέστε εγκαίρως τους δύο υπουργούς και καλέστε και όλους τους μάρτυρες που επί μόνος προτείνει η αντιπολίτευση σύσσωμη. Ευχαριστώ. Λοιπόν, κύριο... το λόγο σας, παρακαλώ. Παρακαλώ, η αντιπρόεδρος. Λοιπόν, για ένα λεπτό. Επειδή ακούγεται και ξανακούγεται πάρα πολλές φορές, εξηγούμαστε ως Προεδρείο. Λέγατε στην αρχή, αναφανδών όλοι σας, ότι δεν θα φέρουμε τον κύριο Καραμαλή, δεν θα φέρουμε τον κύριο Αγοραστό, δεν θα δεχτούμε να έρθει ο κύριος Πλεύρη και χίλιοι δυο. Διαψευστήκατε εκ των πραγμάτων. Η λογική λέει, επειδή προφανώς η δική σας λογική μπορεί να λειτουργεί αντίστροφα, πάμε από το 2023 προς τα πίσω, η δική μας λογική είναι ότι η χρονολογική σειρά των πραγμάτων λέμε ότι η δική μας λογική, κρινόμαστε, τώρα το κάνετε εσείς και κατηγορούσατε εμένα, που εσείς θεσμικά δεν έχετε το δικαίωμα να με διακόψετε, ενώ εγώ είχα. Εγώ ως αντιπρόεδρος το είχα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Η δική σας λογική, κυρία Πέρκα, μπορεί να έλεγε να ακούσουμε τον κύριο Καραμαλή πρώτο και να έρθουν 35 μάρτυρες να λένε ό,τι εκείνοι πιστεύουν και μετά τι να τον ξαναφέρουμε. Λοιπόν, η δική μας λογική λέει, και νομίζω ότι όλη η επιστημονική κοινότητα θα μπορούσε να συμφωνήσει με αυτό, ότι ξεκινάμε από το παλαιόθεν προς το νυν, δηλαδή προς το μείζον. Ποιο είναι το μείζον? Γιατί και όλο το ενδιαφέρον θεωρώ και το δικό μας και του κόσμου που μας παρακολουθεί είναι να δούμε πραγματικά τι συνέβη το 2023, η δική μας λογική. Λοιπόν, αυτό όμως δεν θα το κρίνουμε εμείς, θα το κρίνουν κάποιοι άλλοι ενδεχομένως. Τώρα, πάμε παρακάτω. Και επανέρχομαι. Είπατε ότι δεν θα έρθει ο κύριος Καραμαλής κτλ. Διαψευστήκατε ότι θα έρθει. Το θέμα σας είναι ντε και καλά να έρθει αυτή την εβδομάδα? Σε δύο εβδομάδες, δυόμιση, ο κύριος Καραμαλής θα είναι αυτό? Καθόλου υπομονή? Και επειδή μιλάτε και ξαναμιλάτε για συγκάλυψη, μιλάτε και. Οι πάντες όλοι. Εξαιρώ την μάρτυρα. Οι μάρτυρες μπορεί... Σέβομαι την άποψη όχι μόνο της σημερινής μάρτυρος, πολύ περισσότερο της σημερινής, αλλά και, τις μαρτυρίες όλων των υπολείπων. Δεν ξέρω κανέναν προσωπικά. Αλλά από εκεί και πέρα θεωρώ
ότι ένα θεσμικό όργανο οφείλει πριν καταλήξει σε ένα συμπέρασμα. Εμείς μπορεί να μην είμαστε δικαστική αρχή, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ ότι εκτελούμε χρέη ανακριτικής, αν θέλετε, ιονή δικαστικής αρχής. Προφανώς δεν είμαστε εμείς αυτοί που θα βγάλουμε αποφάσεις, αλλά νομίζω ότι θεσμικά και μόνο οφείλουμε πριν, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς και αν θέλουμε να είμαστε και πιστευτοί, καταρχήν και εντάξει με τον ίδιο μας τον εαυτό, να ακούσουμε τους πάντες και αν θέλετε να ακούσουμε και τον κύριο Καραμαλή και μετά να βγάλουμε τα τελικά μας συμπεράσματα. Όσο οφείλει να κάνει ένας δικαστής, ακούει τους πάντες, ακόμα και αν θέλετε τον τελευταίο μάρτυρα, τον τελευταίο κατηγορούμενο. Και εννοείται ότι σε καμιά περίπτωση δεν θέτω τον κύριο Καραμαλή σε αυτή την κατηγορία. Αλλά τι πιο φυσιολογικό πραγματικά. Γιατί και εσείς αυτόν περιμένετε να ακούσετε, να ακούσουμε όλους τους υπολείπους και αφού μαζέψετε τις ερωτήσεις σας και τα λοιπά, να δοθούν οι σχετικές απαντήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μπαρτζόκας και μετά ο κύριος Βρετός. Ένα λεπτό κι εγώ. Εσάς μπορεί να μην είναι, για μένα είναι. Δεν κατάλαβα. Γιατί κάποιοι λέγανε ότι τα πορίσματα έχουν γραφτεί ήδη. Γιατί κάποιοι λέγανε ότι τα πορίσματα έχουν γραφτεί ήδη. Κάποιοι. Παρακαλώ, κύριε Μπαρτζόκα. Ένα λεπτό και απευθύνομαι στις συναδέλφους. Καταρχάς, εδώ πέρα μπορεί να μην συμφωνούμε σε κάποια πράγματα, αλλά δεν είμαστε ούτε υποχρεωμένοι και ούτε είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε και κοινή λογική και αντίληψη για τα πράγματα. Τι θέλω να πω. Εμένα προσωπικά, για παράδειγμα, και μιλάω εντελώς αντικειμενικά και ψύχρεμα, ως μη γνώστης από πρώτο χέρι, γιατί είμαι δικηγόρος των ζητημάτων του ΟΣΕ, με βοήθησε πάρα πολύ το γεγονός ότι ξεκινήσαμε από μια ημερομηνία στο παρελθόν, ακούσαμε τα προβλήματα τα διαχρονικά και τις παθογένειες του σιδηροδρόμου, έτσι ώστε να φτάσω εγώ με μια λογική συνέχεια, ως μη έχουν γνώσεις βαθιές σε βάθος για το σιδηρόδρομο, να με βοηθήσει να μπορέσω να βγάλω ένα συμπέρασμα. Αυτό λοιπόν, αν θέλετε, είναι και η δική μου άποψη, ότι ήταν ορθό να ξεκινήσουμε από το παρελθόν, όπως είπε και η Αντιπρόεδρος, πολύ σωστά, από το παρελθόν και να φτάσουμε στο παρόν. Μπορεί να μην συμφωνούμε, αλλά αυτή είναι η δική μου άποψη. Και την καταθέτω εντελώς αντικειμενικά. Έτσι. Τώρα πάω στο επόμενο. Δεν είπε κανένας ότι δεν θα έρθει ο κύριος Καραμαλής. Δεν αντιλαμβάνομαι το εύρος της φασαρίας που γίνεται ξανά και ξανά. Και το χρόνο που χάνουμε. Πιστεύετε πραγματικά, το ερώτημα είναι ειλικρινές. Πιστεύετε πραγματικά ότι αν έρθει ο κύριος Καραμαλής σήμερα ή αν έρθει μετά από 5 μέρες, θα αλλάξει τα πράγματα, θα αλλάξει την κατάθεσή του, θα αλλάξει το τι θα προκύψει από αυτά τα οποία θα κατατεθούν ή θα αλλάξουν οι δικές σας ερωτήσεις? Πραγματικά. Και ένα τρίτο και κλείνω, δεν θέλω να απασχολήσω άλλο. Πριν λίγες μέρες, νομίζω, είχε εκτεθεί εδώ πέρα το πρόγραμμα των μαρτύρων ενώπιον όλων σας και καταλήξαμε, ακούστε να δείτε, εγώ αντιλαμβάνεσαι ότι δεν πάω στο θέμα της ψήφου και της πλειοψηφίας, αν και πιστεύω χωρίς να προτάσω μονίμως το τι είμαι δημοκράτης, πιστεύω βαθιά στη δημοκρατία και όταν πιστεύω βαθιά στη δημοκρατία αποδέχομαι εκ των προτέρων, ακόμα και όταν δεν με βολεύει, ότι αυτοί οι οποίοι αποφασίζουν ναι στη δημοκρατία είναι πλειοψηφίες. Τότε σέβομαι βαθιά δημοκρατία και τότε είμαι βαθιά δημοκράτης. Για να τελειώνουμε αυτό το πράγμα, γιατί εδώ μέσα στο τέλος θα αρχίσουμε να πιστεύουμε ότι πολλοί δεν πιστεύουν στη δημοκρατία. Λοιπόν, ένα λεπτό. Όχι, δεν τον έχετε. Άρα λοιπόν κλείνω. Κυρία Πέρκα, ένα λεπτό. Σας διέκοψα ποτέ. Ένα λεπτό. Δεν σας αρέσει, κυρία Πέρκα. Μήπως να αλλάξει αυτά που λέει, δεν σας αρέσουν. Γιατί τον διακόπτετε? Ποιος σας έδωσε τέτοιο δικαίωμα? Δικαίωμά σας να μιλήσετε. Σας παρακαλώ. Δικαίωμά σας να μιλήσετε. Σας παρακαλώ. Αφήστε τα αυτά, κύριε Σαρακιώτη. Υπήρξε μεγάλο σεβασμό. Αφήστε τα, κύριε Σαρακιώτη. Λαλίστατος ήσασταν και πριν, λαλίστατος είσαστε και τώρα. Αφήστε το. Συνεχίστε, λοιπόν, κύριε Μπαρτζόκα. Άρα κλείνω. Σε κάποιους δεν αρέσει να μιλάτε. Κλείνω. Θέλουν να μιλάνε μόνο αυτοί. Κλείνω. Έτσι, υποσημειώνοντας για άλλη μια φορά ότι δεν μ' αρέσει να κρύβομαι ούτε πίσω από τις πλειοψηφίες, ούτε πίσω από τις μειοψηφίες. Έχω το δικαίωμα του λόγου, έχω την παρησία να μιλάω και αυτό το αποδεικνύω σε κάθε περίπτωση. Και λέω λοιπόν ότι πριν μια εβδομάδα, όλοι εμείς εδώ πέρα,
χωρίς να αγγίξω αυτό, αυτό πήγα να πω κύριε Πέργα, αλλά αντιδράσατε. Χωρίς να πιάσω το θέμα της πλειοψηφίας ή της μειοψηφίας, εδώ πέρα όλοι μαζί καταλήξαμε και βγάλαμε ένα πρόγραμμα των μαρτύρων. Εδώ, ακούστε να δείτε τώρα, υπήρξαν εισηγητές εδώ πέρα και δια των εισηγητών ψηφίστηκε αυτό το πράγμα. Είχαμε 16 ναι, 9 αρνήσεις και θα σας υπενθυμίσω, είχαμε 16 ναι, 9 παρόντες και είχαμε, και το επαναλαμβάνω γιατί κάποιοι είσαστε τιμητές εδώ, και είχαμε και 6 απόντες. Απαξίωσαν τη διαδικασία που κεγόσαστε όλοι, κεγόσαστε για τους μάρτυρες και είχατε φύγει, ήσασταν εκτός αιθούσης, όπως και πολλοί στη σημερινή κατάθεση. Στη σημερινή κατάθεση ήταν εκτός αιθούσης, επειδή το παίζουν κάποιοι τιμητές αυτή την αίθουσα και εγκαλούν τους συναδέλφους τους που είναι συνεπείς και ήταν εδώ. Η πλειοψηφία, όταν μιλήσαμε για τους μάρτυρες την προηγούμενη Πέμπτη, είχε 16 στους 16. Και η αντιπολίτευση που καμώνεστε ότι είσαστε συνεπείς, ήταν μόνο 9 άτομα στην αίθουσα. Έτσι απαξιώνεται τη διαδικασία. Όποιος θέλει να δώσει τη μάχη, δεν φεύγει για να πάει στον Τακάπο για καφέ, μένει στην αίθουσα εντός. Και προσωπικά, κυρία Πέρκα, είσαστε διαρκώς εκτός αιθούσης. Αν θέλετε να σας το επιστρέψω. Όποιος θέλει, όπως το Προεδρείο είμαστε 10 ώρες μέσα, μένει στην αίθουσα. Όποιος σέβεται την υπόθεση αυτή της διερεύνησης του δυστυχήματος των Τεμπών, όποιος σέβεται, δεν γυρνάει έξω. Σας παρακαλώ, ο κύριος Βρετός έχει τον λόγο. Αφήστε τα. Να ήσασταν εδώ στην ψηφοφορία. Κύριε Βρετέ, παρακαλώ. Εσείς να ντρέπεστε και σας το επιστρέφω. Θα ήθελα να πω το εξής. Είστε μονίμως απούσα και το δάχτυλο. Δεν θα σας ζητήσω μονίμως την άδεια. Μονίμως απούσα είσαστε. Λοιπόν. Αφήστε το. Μην χρησιμοποιείτε τη μάρτυρα. Μην χρησιμοποιείτε. Μην κρύβεστε πίσω από τη μάρτυρα. Λοιπόν, τα δικά σας πεπραγμένα να κυρία Πέρκα. Δεν θα ζητήσω. Δεν ζητάω την άδειά σας. Δεν καταλάβατε. Δεν συντονίζουμε συζήτηση αυτή τη στιγμή. Δεν έχετε συντονιστικό ρόλο της συζήτησης. Δεν έχετε συντονιστικό ρόλο της συζήτησης. Εδώ τι κάνουμε τώρα. Μπορείτε να μας το εξηγήσετε. Ποιος είναι ο λόγος που γίνεται αυτό το πράγμα. Σας παρακαλώ. Και εσείς είστε από τους διαρκώς απόντες. Αφήστε το. Να μιλήσει για την πρόταση. Το Πασόκ έλειπε από την ψηφοφορία. Παρακαλώ για την πρόεδρο και ο κ. Βρετός. Τι κάνετε αυτή τη στιγμή. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Ο Βλάβο γίνεται. Εντάξει, αφήστε αυτά τώρα. Θέλω να πω το εξής. Όποιος συνάδελφος από εδώ και στο εξής πει γενικά και όριστα και όχι συγκεκριμένα ότι κάποιος από εμάς εδώ συγκαλύπτει την υπόθεση, προσωπικά θα το θεωρήσω μηνύσιμο. Προσωπικά. Το γενικό και το όριστο ότι η πλειοψηφία συγκαλύπτει την υπόθεση, εγώ προσωπικά δεν θα το ξαναδεχτώ. Όποιος θέλει να το πει συγκεκριμένα, ότι ο ΤΑΔΕ συγκαλύπτει την υπόθεση. Έτσι, με επιχειρήματα, με αποδείξεις και τα υπόλοιπα, τον λόγο θα τον έχουν τα δικαστήρια. Τελείωσε η ιστορία αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό γιατί γίνεται μετά τη συγκεκριμένη κατάσταση, μπορείτε να μας το πείτε. Δεν έχετε το λόγο, κύριε Βανά. Γιατί γίνεται μετά τη συγκεκριμένη κατάσταση όλο αυτό το θέατρο. Δεν έχετε το λόγο, μιλήσατε το κόμμα σας, ο κύριος πείτε Βρετός. Μας. Παρακαλώ. Λείπει, κύριε Αποστολάκη, για μία ακόμη φορά. Παρακαλώ το λόγο στον κύριο Βρετό. Δεν έχει το λόγο το Πασόκ, αφού λείπει. Παρακαλώ. Πήρε και το λόγο εξάλλου. Παρακαλώ, κύριε Βρετέ. Κύριε Πρόεδρε, σεβόμενος απόλυτα την αποστολή που μου έχει αναθέσει το κίνημά μας, με υπομονή δέχομαι να σεβαστώ όλους τους κανόνες που το η Επιτροπή σας, το Προεδρείο σας, έχει επιλέξει να διεξάγει αυτή την ανακριτική εξεταστική επιτροπή. Όμως εγώ θα πω την υποκειμενική μου γνώμη, ελπίζοντας, γιατί μόνο αυτή μπορώ να εκφέρω, ελπίζοντας ότι εκπροσωπεί το κίνημά μας και εύχομαι να έχει αντικειμενικά χαρακτηριστικά. Προφανώς ο κάθε ένας από εμάς είναι ένα πρόσωπο και μόνο προσωπική και υποκειμενική άποψη μπορεί να έχει.
Όμως, επειδή τέθηκε και από την Αντιπρόεδρο και από όλο το Προεδρείο σήμερα, φάνηκε ότι ήταν καταλυτική η κατάθεση μιας πραγματικής μάρτυρας, έτσι ώστε... Παρακαλώ, κύριε Λαζαρίδη, θα σας δώσω τον λόγο μετά. Εγώ αξιολογώ στατιστικά. Μετά από την κατάθεση της μάρτυρος... Δηλαδή ψεύδονται οι υπόλοιποι μάρτυρες, δεν κατάλαβα λίγο αν μπορείτε να... Είπα μια αντικειμενική άποψη, έτσι, πραγματική. Ότι ψεύδονται οι μάρτυρες, δηλαδή δεν είναι... Τουλάχιστον με ρωτήσατε, θα απαντήσω μετά. Θα εκφέρω πρώτα τη λογική. Απλά το λέω επειδή ενδεχομένως αυτό να γύρει κάποια ζητήματα από τους μάρτυρες. Θεωρείτε ότι ψεύδονταν? Κοίταξε, για τους μάρτυρες... Λοιπόν, αν ανατρέξετε στα πρακτικά, επειδή βλέπω ότι υπάρχει κοντή μνήμη. Ναι. Υπάρχει κοντή μνήμη. Βεβαίως, μην αγχώνεστε. Κοιτάξτε, αν με αφήσετε χωρίς να με διακόπτετε, και ονόματα θα πάρετε και θα επικαλεστώ από τον κύριο Πρόεδρο να καταθέσει τα πρακτικά του χθεσινού μάρτυρα, του κύριου Γεννάδη, δεν κάνω λάθος. Του αντιπρόεδρου του ΟΣΕ, του ΕργοΣΕ, πρόεδρος, διευθύνων σύμβουλος. Γιδιανέλης, έτσι, ο οποίος σε αρχικό ερώτημα με θετικό τρόπο έλεγε από... Όχι, επειδή με ρωτήσατε και τώρα. Με ρωτήσατε εσείς, βεβαίως. Να καταρριθεί για να δώσετε απάντηση στους συναδέλφους σας της Νέας Δημοκρατίας που απορούν. Είναι η πρότασή σας. Όχι, ένα λεπτό. Σας παρακαλώ να δώσετε... Σας παρακαλώ, Πρόεδρε. Δεν μπορεί να τρώω εδώ τέτοιο μπούλινγκ, ας πούμε. Έλατε με αυτή τη... Σας παρακαλώ. Σεβάστηκα την παρέμβασή σας θεσμικά, αλλά θα επιτρέψετε και εσείς τη διαδικασία να την κρατήσετε στα αντικειμενικά. Να δώσετε στους συναδέλφους που απορούν και με εγκαλούν τη χθεσινή κατάσταση στα πρακτικά του κυρίου, πώς τον είπαμε, Διονέλη, όπου φάνηκε ότι σε ερώτηση αρχικού. Άρα κατηγορείτε τον κύριο Διονέλη ως αναξιόπιστο. Τον κατηγορώ γιατί ο ίδιος ζήτησε συγγνώμη και φαίνεται από τα πρακτικά. Τόσο απλό. Και άλλα είπε την πρώτη φορά και άλλη φορά το εξετάστηκε, καταγράφηκε. Ο ίδιος ζήτησε συγγνώμη. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Με ό,τι συνεπάγεται, προφανώς. Πάμε. Τώρα ερχόμαστε στη διαδικασία. Προφανώς η διαδικασία της εξεταστικής είναι μια δυναμική διαδικασία. Γιατί είναι μέσα στις δυνατότητες της την τελική της εισήγηση να οδηγήσει και σε προανακριτική. Επομένως, κάθε φορά μετά από εξέταση κάθε μάρτυρα, αξιολογούμε και προτείνουμε, εκτός αν αυτό πιστεύετε ότι δεν είναι δημοκρατικό, δικαίωμα του κάθε μέλους που συμμετέχει στην Επιτροπή. Μετά από κάθε μάρτυρα έχουμε δυνατότητα και σήμερα και κάθε μέρα όταν κρίνουμε. Όταν είσαι ένα τέτοιο μάρτυρα που πραγματικά, ναι, αντικειμενικά, γιατί μας με συγκεκριμένα αποτελέσματα, κατέθεσε τις εμπειρίες της. Και εμείς κρίναμε ότι είναι αντικειμενική άποψή της. Έχουμε αυτό το δικαίωμα. Και ερχόμαστε και λέμε ότι να πάτε από τα πρακτικά. Αυτή είναι η πρότασή μας. Όσους μάρτυρες κατέθεσε ονομαστικά ότι πρέπει να έρθουν, αυτό είναι και το αίτημά μας. Είτε είναι πρωθυπουργός, είτε είναι υπουργός, είτε είναι περιφερειάρχης, είτε υπάλληλος προσβεστικής, είτε οποιοδήποτε. Αυτή είναι η καθαρή μας πρόταση. Αποδεχόμαστε απόλυτα τη θέση της μάρτυρος και σε περίπτωση που η πλειοψηφία, γιατί και αυτό είναι δημοκρατικό δικαίωμα για να αξιολογείται από τους πολίτες, γιατί ευτυχώς η συνεδρίαση είναι δημόσια, θα θέλαμε, σας παρακαλώ και το ζητώ και εσείς να το αιτηθείτε να έρθει το πρακτικό της Επιτροπής που αποφάσισε ο κύριος αγοραστός, ο κύριος περιφερειάρχης, να φέρει. Εμείς, επειδή τους μάρτυρες δεν πιστεύω η πλειοψηφία, αυτή είναι μια εκτίμηση πολιτική, έχουμε δικαίωμα, πολιτικό όργανο είμαστε, να δεχτεί να έρθουν όλοι αυτοί οι μάρτυρες που ζήτησε, ως μάρτυρες που ζήτησε η προηγούμενη μάρτυρας, να έρθει το πρακτικό που είναι ένα δημόσιο έγγραφο, έχουμε πρόσβαση όλοι στα δημόσια έγγραφα και να έρθει αυτό το πρακτικό για να δούμε τι είπαν εκεί ο καθένας, ποιον εκπροσώπησε, αν ισχύουν αυτά περί εντολών και να αξιολογήσουμε και δευτερευόντως την μαρτυρία της μάρτυρας. Ευχαριστώ. Η κυρία Καραγεωργοπούλου, ο κύριος Φλώρος, και παρακαλώ, επειδή πρέπει να πάει να μιλήσει ο συνάδελφος για να τοποθετηθούν όλοι και ό,τι άλλο συνεχίσουμε, μπορούμε να το συνεχίσουμε μετά με τον επόμενο μάρτυρα, λίγο σύντομα για να διευκολύνουμε τον συνάδελφο. Κύριε Καραγεωργοπούλου. Κύριε Καραγεωργοπούλου, να τοποθετηθεί ο εισηγητής για να φύγει για την ομιλία του και τοποθετήσετε εσείς μετά. Έχετε πρόβλημα για να πάει για να μιλήσει μετά στην από εμένα. Ομιλία.
Αρνείστε. Ναι, αρνούμε. Αρνείτε, κυρία Καραγιωρόπουλου. Παρακαλούμε και συνεχίστε. Επαναφέρουμε το από 23/11 έτοιμά μας να διαβιβαστούν και να συσχετιστούν οι ποινικές δικογραφίες που βρίσκονται στον πρόεδρο, στο γραφείο του Προέδρου της Βουλής. Έχει ζητηθεί κατ' επανάληψη και κατ' επανάληψη αρνείστε να μας χορηγήσετε όλο αυτό το έντυπο υλικό, το οποίο είναι αναγκαίο για τη γνώση των πραγματικών περιστατικών και των επιχειρημάτων όλων των μηνυτών. Αυτές οι δικογραφίες, λοιπόν, στην ειδική γραμματεία της Βουλής έχετε πάει καθόλου του, την έχουμε πάει, έχουμε πάει. Και δεν το έχετε βρει. Έχουμε βρει τις δικογραφίες, σας έχουμε πει να αποσταλούν οι δικογραφίες σε όλα τα μέλη, το οποίο δεν το έχετε πράξει ακόμα. Είμαστε από 23/11 ζητάμε τη διαβίβαση. Ζητάμε τη διαβίβαση. Είναι εκεί πέρα για όλους ανοιχτές και σε συγκεκριμένες ώρες. Αν δεν έχετε τη διάθεση να πάτε υποτιμάτε. Να κάνετε τη δουλειά σας, ζητάμε αυτό είναι δικό τη διαβίβαση, επαναφέρουμε το αίτημά μας και ζητάμε, και αυτό, ζητάμε την κλήτευση των μαρτύρων όπως έχουμε αιτηθεί από το Δεκέμβριο μήνα του 2023. Είναι απαραίτητο και μετά τη σημερινή κατάθεση να κλητευθούν περισσότεροι μάρτυρες, μεταξύ αυτών και κατά προτεραιότητα ο κύριος Πίρτζης, ο κύριος Καραμανλής, ο κύριος Γενιδούνιας, ο κύριος Τριαντόπουλος και πολλοί ακόμα. Και παρακαλώ πολύ να πάψετε αυτού του είδους τη διαδικασία με τον τρόπο που επιτρέπετε στα μέλη της πλειοψηφίας σας να παρεμβαίνουν, να διακόπτουν, να τραμπουκίζουν, να ασκούν μπούλινγκ, να επιτίθενται λεκτικά σε όποιον βουλευτή διατυπώνει μια αντίθετη άποψη από τη δική τους πεποίθηση. Σας παρακαλώ πολύ να είστε δίκαιος. Έχετε την ευγένεια εσείς να δώσουμε το λόγο στον κύριο Τσαυδαρίδη. Σας ευχαριστώ για την ευγενική σας προσέγγιση στο αίτημα του συνάδελφου. Παρακαλώ, κύριε Τσαυδαρίδη. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομος. Σε αντίθεση με άλλους. Θα ήθελα να πω το εξής, ότι τα αιτήματα για να εξεταστούν μάρτυρες ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Γενιδούνιας, ο κύριος Τριαντόπουλος, ο κύριος Λακαφώσης και αρκετοί άλλοι που έχουν ακουστεί όλο αυτό το χρονικό διάστημα που διεξάγονται οι εργασίες της Επιτροπής, έχει τεθεί από την αρχή και μέχρι σήμερα. Συνεχώς, καθημερινά, τίθεται αυτό το ζήτημα. Έχει απαντήσει η πλειοψηφία κατ' επανάληψη, θα το απαντήσω για μια ακόμη φορά. Ότι κανένας από αυτούς τους μάρτυρες που προτείνονται και ξαναπροτείνονται δεν έχει αποκλειστεί από τις εργασίες της Επιτροπής. Φτιάξαμε έναν κατάλογο με 37-38 μάρτυρες, που ήταν μάρτυρες που προτάθηκαν από όλα τα κόμματα και της συμπολίτευσης και της αντιπολίτευσης. Και είπαμε, γιατί εμείς παραμένουμε σταθεροί και συνεπείς με τις θέσεις μας, ότι δηλαδή κανένας μάρτυρας δεν έχει αποκλειστεί, κανένας μάρτυρας δεν θεωρείται ως μη σημαντικός για τις εργασίες της Επιτροπής, απλά έγινε μια επιλογή από μια σωρία μαρτύρων που είχαν προταθεί αρχικά, να θυμίσω 380-400 τον αριθμό, και κάναμε μια αρχική επιλογή. Και είπαμε ότι όσο προχωράνε οι διαδικασίες και όσο εξελίσσονται οι καταθέσεις των μαρτύρων και όταν προκύπτει, η κυβερνητική πλειοψηφία δεν έχει καμία απολύτως αντίρρηση να εξετάσει και επιπλέον μάρτυρες από τον αρχικό κατάλογο, εφόσον αυτό προκύπτει από τη διαδικασία. Το τήρησε αυτό η πλειοψηφία? Απολύτως. Διότι έτσι διαψεύστηκαν οι κασάνδρες της αντιπολίτευσης με τη δική μας πρόταση, την εκ των υστέρων, να έρθει και ο κύριος Αγοραστός, να έρθει και ο κύριος Πλεύρης. Λέγανε ότι δεν θα έρθει ο κύριος Καραμαλής. Τον καλέσαμε και αυτός θα έρθει. Τελευταία μας λέγανε δεν θα έρθει ο κύριος Τερεζάκης, ότι τον καλέσαμε και τον κύριο Τερεζάκη, όταν πράγματι από τις διαδικασίες εδώ και τις εργασίες Επιτροπής προέκυψε ότι θα πρέπει και αυτός να φωτίσει τις πτυχές της υπόθεσης. Εδώ, κύριε Πρόεδρε, δεν υπάρχει η κακή συμπολίτευση που θέλει να συγκαλύψει και η καλή αντιπολίτευση που θέλει να διερευνήσει. Αυτό είναι μία θεωρία της αντιπολίτευσης που συστηματικά την υπηρετούν, μόνο όμως στα λόγια και καθόλου στις πράξεις. Κυρία Περκά, επειδή σας πήρε ο πόνος και εσάς και όλους τους υπολείπους, τον κύριο Σαρακιώτη, να μην αναφερθώ ονομαστικά, από όλα τα κόμματα, σας πήρε ο πόνος. Χαίρομαι που είστε χαρούμενος. Μην ηρωνεύεστε, κύριε Σαρακιώτη. Εσείς βρήκατε τη δύναμη να κάνετε ερωτήσεις.
Παρακαλώ, παρακαλώ. Αυτοί λοιπόν οι συνάδελφοι που τους πήρε ο πόνος γιατί δεν έρχεται ο κύριος Γενιδούνιας ή δεν καλείται ο κύριος Γενιδούνιας και ο κύριος Τριαντόπουλος και ο κύριος Λακαφώσης. Οι ίδιοι αυτοί άνθρωποι, αντί να είναι εδώ την προηγούμενη Πέμπτη που τέθηκε αυτό το ζήτημα, συζητήθηκε διεξοδικά, επρόκειτο να λάβει την ψήφο της Επιτροπής, αυτοί κουράστηκαν και φύγανε, κύριε Πρόεδρε. Αυτοί που τους πήρε ο πόνος να έρθει ο Γενιδούνιας δεν ήταν εδώ για να δώσουν τη μάχη να έρθει εδώ ο κύριος Γενιδούνιας. Δεν ήρθαν εδώ να μας πούνε την άποψή τους, δεν ήρθαν να ψηφίσουν. Και είχαμε το φαινόμενο το θλιβερό, γιατί στη θεωρία είμαστε καλοί, στην αντιπολίτευση εννοώ. Στην πράξη όμως υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Δεν ήταν εδώ να δώσουν τη μάχη, να καταγραφεί η άποψή τους, να ψηφίσουν. Να είναι οριακή πλειοψηφία, 16 με 15. Ανταυτού ήταν 16 με 9 και αποφάσισε η Επιτροπή και είπε αυτά που είπε. Κύριε Σαρακιώτη, αντί τώρα να πουλάτε πνεύμα, δεν ήταν καλό αυτοί την Πέμπτη να είστε εδώ. Αυτοί που κόπτεστε για τον κύριο Γενιδούνια, γιατί δεν ήρθατε να ψηφίσετε? Να ψηφίσετε. Που κόπτεστε το, να μας έχετε κάθε συνεδρίαση. Ελάτε κόπτεστε. Να ψηφίσετε. Ούτε παρόντες δεν ήσασταν. Ελάτε να ψηφίσετε. Ούτε παρόντες δεν ήσασταν. Σας κουράζει η Επιτροπή, είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο να έχουμε εξετάσεις καθημερινά. Επειδή γίνεται ένα εμπόριο ευαισθησίας, το λέμε. Επειδή κάποιοι είναι πολύ ευαίσθητοι και το εμπορεύονται αυτό. Γι' αυτό το λέμε. Κύριε Πρόεδρε, εγώ έχω το λόγο. Όταν έρχεται όμως η ώρα της ψηφοφορίας, είναι απόντες οι ευαίσθητοι. Θέλετε να δούμε πόσοι εισηγητές ήσασταν εδώ? Θέλετε να δούμε πόσοι εισηγητές και πόσοι βουλευτές ήταν εδώ την ώρα της ψηφοφορίας? Κύριε Πρόεδρε, έχω το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, έχω το λόγο. Κυρία Πέρκα, πολύ δυναμική είσαστε σήμερα. Πολύ δυναμική είσαστε σήμερα, κυρία Πέρκα. Κύριε Τσαυδαρίδη, δεν παρακαλείτε. Ο κύριος Τσαυδαρίδης έχει το λόγο. Ο κύριος. Μισό λεπτό, εντάξει. Καθημερινά κάνετε καταγγελίες, είναι σύνηθες. Κύριε Τσαυδαρίδη, συνεχίστε παρακαλώ. Εγώ καταλαβαίνω την ενοχή που αισθάνεται και ο κύριος Σαρακιώτης και η κυρία Πέρκα. Τι ακούσατε σήμερα και... Βλέπετε πόσο ενοχή αισθάνονται και μπαίνουν στη διαδικασία να μη σέβονται τον ομιλητή, να διακόπτουν. Εγώ σας διακόψα, κύριε Σαρακιώτη. Δεν άνοιξα το στόμα μου. Εντάξει, ξέρω ότι αισθάνεστε άβολα. Ξέρω ότι αυτή η στάση σας υποκριτική, η υποκριτική στάση σας, εντάξει, είναι παροιμιώδης. Αποκαλύφθηκε πλήρως και η στόχευσή σας σε αυτή την Επιτροπή. Εντυπώσεις θέλετε να κερδίσετε και να εκμεταλλευτείτε τον ανθρώπινο πόνο. Κύριε Πρόεδρε, επί του ζητήματος συγκεκριμένου, εμείς ακούσαμε με πολύ μεγάλη προσοχή το τι είπε η μάρτυρας. Λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη όλα όσα κατατέθηκαν από την κυρία μάρτυρα. Και θα μου επιτρέψετε να πω ότι εγώ αυτό που κατάλαβα είναι ότι τα βέλη της περισυγκάλυψης δεν ήταν προς την Εξεταστική Επιτροπή. Ήτανε αλλού απευθύνονταν. Δεν άφησε εχμές ότι η Εξεταστική Επιτροπή δεν κάνει καλά τη δουλειά της. Άλλα πράγματα ανέφερε. Άρα λοιπόν, από αυτή την άποψη, χαίρομαι γιατί δεν συντάχθηκε η κατάθεση της μάρτυρος με όλο αυτό που προσπαθεί να δημιουργήσει τεχνή έντος, η αντιπολίτευση. Ότι δηλαδή η κυβερνητική πλειοψηφία έχει άλλο στόχο. Η κυβερνητική πλειοψηφία έχει ως στόχο αυτό που αναφέρθηκε στην αρχή της εισήγησής μου πριν καταθέσει μάρτυρας. Αυτήν επαναλαμβάνουμε, έχει καταχωρηθεί στα πρακτικά, δεν θα επαναλάβω άλλα πράγματα. Θα πω μόνο ότι άμεσα επιφυλασσόμαστε, γιατί πραγματικά τέθηκαν σημαντικά ζητήματα από τη μάρτυρα, και επιφυλασσόμαστε σύντομα να δούμε το θέμα της κλήσης και κάποιων άλλων μαρτύρων. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο λόγος στον κύριο Φλόρο και έχουν ζητήσει και κάποιοι συνάδελφοι βουλευτές να τοποθετηθούν. Κύριε Φλόρε, παρακαλώ σύντομα. Όχι, όχι, σε πιο μετά, να τελειώσει το κύκλος και μετά. Έχετε μιλήσει ως εισηγήτρια, περιμένετε να ολοκληρωθεί ο κύκλος, να είσαστε μέσα και να περιμένετε λίγο τους συναδέλφους. Και... Εγώ σας είπα. Κύριε Φλόρε, έχετε το λόγο. Κύριε Φλόρε, παρακαλώ, παρακαλώ. Παρακαλώ. Και το κόφτε το αλλού. Και το κόφτε το αλλού.
Το κόφτε το αλλού, στον κύκλο σας, όχι σε μένα. Ούτε στο Προεδρείο. Το κόφτε το στον κύκλο σας, όχι σε εμάς. Παρακαλώ, κύριε Φλόρε. Δεν το έχω καταλάβει. Χαίρομαι. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Είμαι πολύ σύντομος. Μετά και την κατάθεση της μάρτυρος, αλλά και όσα λέχθηκαν εδώ στην Επιτροπή σήμερα, θεωρώ αυτονόητη την κλίση των κυρίων Σπηλιόπουλου, Τριαντόπουλου, Γενιδούνια, Σταθόπουλου και Λαγαφώση. Αλλά θέλω να ζητήσουμε και να πιέσουμε περισσότερο προς όσες υπηρεσίες έχουμε ζητήσει έγγραφα, να μας έρθουν όπως και δίποτε η σύμβαση 717, αλλά και όλη η αλληλογραφία που σχετίζεται με αυτή, την ποινική δίωξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και τα πρακτικά των συνεδριάσεων του ΣΟΠ με τα Υπουργεία, που είναι αυτά που αναφέρει και ο κύριος Αγοραστός στην απάντησή του στο εξώδικο που του είχαν στείλει. Ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Θέλω να σας ενημερώσω ότι ήδη αυτές τις ημέρες έχουμε συνεννοηθεί με τη Γραμματεία και θα σταλεί εκ νέου υπόμνηση σε όλους και σε τόνο που κατεπήγοντος, και μάλιστα αυτό ήδη έχει γίνει και προς κάποιες υπηρεσίες και τηλεφωνικά. Η Επιτροπή προφανώς θέλει την επίσπευση αυτού του υλικού και δεσμευόμαστε ότι μέχρι αύριο θα γίνει και σχετική επιστολή πάλι πέραν των τηλεφωνημάτων που έχουν γίνει σε όλους τους αρμόδιους φορείς ή επιχειρήσεις ή κρατικές υπηρεσίες για να έχουμε τα έγγραφα. Ο κύριος Υψηλάντης έχει ζητήσει το λόγο. Ευχαριστώ, ο κύριος Λαζαρίδης, δεν ξέρω αν κάποιος άλλος. Σήμερα εμείς και όσοι μας παρακολουθούν, είμαστε θεατές άλλης μια σφαίρα στη λογική από πλευράς της αντιπολίτευσης. Δυστυχώς αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι δεν ψήφισαν για τη σύσταση αυτής της Επιτροπής, έρχονται σήμερα να μας κατηγορήσουν. Η αντιπολίτευση στη δημοκρατία έχει μία έννοια. Λέω να είστε ψύχρεμοι, να παρακολουθείτε τα λόγια μου. Δεν απευθύνεται στο κουκουέ. Λέω ότι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι δεν ψήφισαν για τη σύσταση αυτής της Επιτροπής έρχονται σήμερα να κατηγορήσουν πια την πλειοψηφία για συγκάλυψη του θέματος το οποίο ερχόμαστε να εξετάσουμε. Δεν είναι η πρώτη φορά και γι' αυτό είναι ουραγή στην άποψη του ελληνικού λαού για κάθε τι το οποίο συμβαίνει σήμερα στον τόπο μας. Αυτό δεν μπορούν να καταλάβουν. Και νομίζουν ότι με τον λαϊκισμό και τον τακτικισμό αυτών, μέσα από μια επιτροπή η οποία πραγματικά έρχεται να ανακαλύψει ποιο είναι η ουσία εκείνη των πραγμάτων που θα βοηθήσει ακόμα και τη δικαιοσύνη περαιτέρω στην διερεύνηση αυτού του τραγικού δυστυχήματος, το οποίο εξακολουθεί και θα μας ακολουθεί σε όλη μας τη ζωή και θα μας συγκλονίζει. Έρχονται λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι να ζητούν πράγματα τα οποία εμείς ήδη έχουμε δρομολογημένα. Κύριε Πρόεδρε, θεωρώ ότι βάσει των αποφάσεων των οποίων έχουμε πρέπει άμεσα να συνεχίσουμε αυτή την εργασία την οποία έχουμε, να δώσουμε τόπο στον τακτικισμό αυτό των πλευρών της αντιπολίτευσης, οι οποίοι έρχονται εδώ συντεταγμένοι και μιλούν για πράγματα τα οποία ούτε μπορούν να τα αιτιολογήσουν, ούτε μπορούν βέβαια να σταθούν. Αντιθέτως, πολλά από τα οποία υπόθησαν από την πλευρά τους σήμερα χρήζουν δικαστικής έρευνας, περαιτέρω δικαστικής έρευνας. Διότι έρχονται εδώ και εξαπολύουν συνθήματα και αφορισμούς χωρίς να καταλαβαίνουν τι λένε. Ως απλό μέλος αυτής της Επιτροπής, αλλά με μεγάλη εμπειρία στις επιτροπές τις εξεταστικές και τις προανακριτικές, θα ήθελα να πω ότι η Νέα Δημοκρατία είναι εκείνη η οποία δέχεται διαρκώς να φωτίζονται οι πλευρές εκείνες οι οποίες απασχολούν την ελληνική κοινωνία. Και σήμερα ο δικός μας ο ρόλος είναι ακριβώς αυτός, να διαφωτίσουμε όλες τις πτυχές αυτού του τραγικού εγκλήματος, και θα το κάνουμε. Δεν θα έρθουμε να συγκαλύψουμε ή να προβάλλουμε θέσεις που μας ευνοούν για μικροκομματικούς λόγους. Όχι. Είμαστε εδώ για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό το οποίο μας έχει ανατεθεί με συνέπεια και βάση αυτών των οποίων έχουμε δεσμευθεί
και στην ολομέλεια, αλλά και στις αποφάσεις τις οποίες λαμβάνουμε. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ο κύριος Λαζαρίδης έχει το λόγο. Και ολοκληρώνουμε, θα κάνουμε ένα δεκάλεπτο διάλειμμα και θα συνεχίσουμε την εξέταση του μάρτυρα. Ναι, κύριε Πρόεδρε, θα το πάρω από εκεί που το άφησε ο κύριος Υψηλάντης. Η Νέα Δημοκρατία διαχρονικά, όποτε και όπου υπάρχουν ζητήματα, προβλήματα και ειδικά όπως αυτή η συγκεκριμένη ανίποτη εθνική τραγωδία, η προσέγγισή της είναι όλα στο φως. Ξέρετε, εμείς ως παράταξη δεν είμαστε από τα κόμματα εκείνα που ενώ γνωρίζουν ότι υπάρχουν νεκροί, στείνουν σοου σε κέντρα επιχειρήσεων όπως έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Τσίπρας σε μια άλλη ανίποτη εθνική τραγωδία όπως είναι το ΜΑΤΙ. Και το χρονικό διάστημα το οποίο βρίσκομαι σε αυτή την Εξεταστική Επιτροπή παρακολουθώ τοποθετήσεις με αντιδημοκρατικό, αντικοινοβουλευτικό τρόπο και θα έλεγα κηρύγματα μίσους και άκρα του λαϊκισμού απέναντι στους 16 συναδέλφους της πλειοψηφίας. Και ξέρετε με τι στόχο. Έναν. Την εκμετάλλευση του ανθρωπίνου πόνου προσδοκώντας εκλογικά αποτελέσματα. Λοιπόν, και εξηγούμε. Μας λένε ότι μας χειραγωγούν. Ποιοι? Ποιοι μας χειραγωγούν? Μας λένε ότι αποκρύπτουμε. Μας λένε ότι θέλουμε τη συγκάλυψη. Μας λένε ότι δεν αντιλαμβανόμαστε τον πόνο. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της ευρύτερης αντιπολίτευσης, δεν μονοπολείται σε καμία περίπτωση το ζήτημα του πόνου. Γιατί θέλω να σας πω ότι έχω δύο κορίτσια τα οποία έχουν ταξιδέψει κατ' επανάληψη με αυτό το τρένο. Άρα λοιπόν δεν δέχομαι από κανένα σας και από καμία σας να μας τσουβαλιάζετε όλους και να μας λέτε ότι δεν αντιλαμβανόμαστε τον πόνο και ότι θέλουμε να συγκαλύψουμε. Και πρέπει να σας πω, κύριε Πρόεδρε, ότι από εδώ και πέρα όποιος και όποια συνάδελφος αντιπολίτευσης κάνει τέτοιου είδους αναφορές, θα κάνω αυτό το οποίο θα κάνει και η κυρία Παπακώστα, αντίπρος της Επιτροπής. Θα πάμε στα δικαστήρια για να καταλάβουν όλοι αυτοί οι κύριοι και κυρίες ότι εδώ δεν παίζουμε και δεν έχουμε να φοβηθούμε απολύτως τίποτα. Θέλουμε να αποκαλυφθούν τα πάντα και θα αποκαλυφθούν, αλλά όχι με τον τρόπο τον οποίο επιθυμούν εκείνοι, με αυτόν τον λαϊκισμό, με αυτή την άκρατη, με τη λυσόδη θα έλεγα, με τα λυσόδη κηρύγματα μίσους. Και πραγματικά ως βουλευτής το λέω ότι από τις συμπεριφορές των συναδέλφων, τις οποίες ειλικρινά δεν περίμενα, δεν αναφέρομαι μόνο στο σήμερα, αναφέρομαι συνολικά και για όσο χρόνο βρίσκομαι και έχω την τιμή να βρίσκομαι σε αυτή την Εξεταστική Επιτροπή, είναι απογοητευτική. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. 10 λεπτά διάλειμμα και συνεχίζουμε την εξέταση του μάρτυρα. Ένα λεπτό, κυρία Πέρκα. Ναι, παρακαλώ, ένα λεπτό την κυρία Πέρκα. Λοιπόν, κυρία Καραγεωργοπούλου, έχετε τοποθετηθεί. Δεν έχετε ούτε επιπροσωπικού ούτε τίποτα τώρα. Δεν ξανακάνω λοιπόν, γύρω. Για να συνεννοηθούμε και να μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Λαϊκισμός είναι να επαναλαμβάνει ο κύριος Πρόεδρος έναν-έναν για όσους λείπαν και πράγματι έλειπε όλη η αντιπολίτευση, έχω την εντύπωση. Σε μια διαδικασία που είχε κρατήσει 10 ώρες και δεν ήξερα εγώ τουλάχιστον ότι ακολουθεί η ψηφοφορία. Χρησιμοποιείτε μόνο αυτό. Από εκεί και πέρα δεν έχει λείψει από καμία κοινοβουλευτική ομάδα κάποιος που να κάνει τις ερωτήσεις σε μάρτυρα. Όχι στον διάμεσο. Και οι ψηφοφορίες είναι μέρος της διαδικασίας, κυρία Πέρκα. Περιμένετε να τελειώσω, να καταλάβετε τι λέω. Επίσης, είναι τραγικό αυτό που κάνετε. Εγώ δεν μίλησα για την πλειοψηφία, αγαπητέ κύριε Αντιπρόεδρε, και αν δεν υπάρχει η αρχή της πλειοψηφίας, γιατί τελείως δεν θα ήμασταν εδώ, θα ήμασταν κοινοβουλευτικό κόμμα, έτσι. Είναι σαφές. Λέω όμως ότι η δημοκρατία θέλει κάτι παραπάνω. Έχει και κανόνες, έχει και συνενέσεις, έχει και σεβασμό, δεν έχει λαϊκισμό, για να πω και τον κύριο Λαζαρίδη. Άρα, ανεχόμαστε και καμιά φορά κάνουμε και ένα βήμα πίσω όταν η αντιπολίτευση εδώ και 2 μήνες σχεδόν επιμένει για κάποια ονόματα. Ακόμα και σήμερα, μετά τη μαρτυρία, δεν έχετε δεσμευτεί ότι ναι, θα έρθει ο κύριος Γενιδούνιας. Ναι, ή πέστε μας όχι, γιατί πραγματικά μπαίνει και θέμα μετά και παρουσίασμα στην Επιτροπή. Ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ.